τέλος, τέλος αγώνα. Ο ΠΑΟΚ το σήκωσε, ο ΠΑΟΚ τους έτσι πραγματικά, τους ισοπαίδωσε, έδωσε την καλύτερη απάντηση εδώ μέσα στο γήπεδό τους. 2-0 οδικές φορά, 2-0 πανηγυρίζει ο Λουτσέσκου. Ο μεγάλος κυπελούχος, η δεύτερη κατάκτηση συνεχόμενη, η ένταση κεφάλι. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πραγματικά έδωσε τη μεγαλύτερη απάντηση στην ιστορία του. Με το σύγχυμα νάτι πρωταθλητές, να δονεί και πάλι την ατμόσφαιρα. Εκπληκτικά πράγματα. Υπάρχει μια ένταση, επαναλαμβάνω στο γήπεδο, με φίλους του ΠΑΟΚ να έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Πανηγυρισμοί έξαλλοι, κάνουν κάποιες κινήσεις. Η ΑΕΚ πραγματικά η οποία εκτέθηκε αγωνιστικά, εκτέθηκε ανεπανάληπτα, σήμερα εδώ στο γήπεδό της, έκανε μισή φάση απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ που έβαλε 2 γκολ και θα μπορούσε να βάλει άλλα 4 πραγματικά για να γράψει την μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του. Μάω-μάω με τα συνθήματα κατά του Μελισανίδη, προκάλεσε και τιμωρήθηκε το ποδόσφαιρο, γιατί σήμερα είδε την καλύτερη ελληνική ομάδα να ξεφυλίζει πραγματικά αυτή τη χάρτινη ομάδα των δικαστηρίων που πήρε κατά λάθος το πρωτάθλημα από ό,τι έγινε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Οι φεύγουν με κατεβασμένο το κεφάλι, οι πιο πολλοί αστρομαύροι πανηγυρίζουν έξαλα και θα μείνουν για να σηκώσουν το κύπελλο εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο για πρώτη φορά, σε αυτό το καταραμένο γήπεδο που και σήμερα πήγε να δημιουργήσει μεγάλα θέματα, προβλήματα για τον ΠΑΟΚ και την αστοχία. MVP βεβαίως ο Αντελίνο Βιερίνια, έξαλλοι πανηγυρισμοί. Γιώργο, δώσε μου λίγο χρόνο, αν θες του δίνω και τον Σταύρο. Ναι, ναι, τον Σταύρο, τον Σταύρο, δώσε, πάσα κατευθείαν. Κατευθείαν. Εσείς από εκεί που είστε στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ ήταν, καλησπέρα Γιώργο και από μένα, έλα, ήταν δύο κλάσεις καλύτερος, δεν το συζητάμε. Η ΑΕΚ με μια μισή φάση όλο το παιχνίδι μέσα στη φυσική της έδρα δεν κατάφερε να αποδείξει ποτέ αυτό που με περίσσια άνεση λέει αυτό το διάστημα, ότι κέρδισε το πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν το κέρδισε δίκαια και αυτό φάνηκε σήμερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ ανώτερος ο ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που αν δεν είχε την ψυχολογική πίεση των προηγούμενων μηνών. Σταύρε, κάτσε λίγο να ακούσουμε τον Μαουρίσιο. Porque foi um ano muito difícil. Maurício! Foi um ano muito difícil. É, independente de tudo que aconteceu. Ο Κάνιας είναι αυτός που ουρλιάζει την ώρα που μιλάει ο Μαουρίσιο. Πάει και ο Μπίσεσβαρ και το μπλακώνουν στο ξύλο του Μαουρίσιο και δεν τον αφήνουν να κάνει δηλώσεις στο συνδρομητικό. Που, εντάξει, ωραίο ήταν αυτό. Σταύρε, συνέχισε γιατί τον δίραν όλοι. Πήγαν όλοι πάνω του. Ο ΠΑΟΚ απέδειξε ένα πολύ καλύτερο στόχο το παιχνίδι. Νομίζω ότι αν δεν είχε την πίεση των προηγούμενων μηνών θα είχε κερδίσει πολύ πιο εύκολα. Κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ είχε πολύ τεράστιο εκνευρισμό και αυτό φάνηκε στην τελική προσπάθεια. Ήταν πολύ πιο πιεσμένος για να το πάρει το κύπελο από την ΑΕΚ. Το πήρε τελικά όμως, το πήρε παλικαρίσια. Σίγουρα η φάση του αγώνα είναι το goal foul του Άντρε Βιερίνια, ο οποίος σκοράρει για δεύτερη φορά στο κύπελο χωρίς να καταγράψει goal στο πρωτάθλημα ή όχι. Όχι, ήταν το πρώτο του goal στο κύπελο και ένα goal πέναλτι με τον Ατρόμητο. Ήταν αυτά τα δύο goal του Βιερίνια φέτος. Εκπληκτική εκτέλεση. Νίκησε τον κορυφαίο της ΑΕΚ, τον Μπάρκα. Κάτι που τα λέει η Λάπα και ο ΠΑΟΚ νομίζω δίκαια πήρε αυτό το κύπελο, δείχνοντας με την ΑΕΚ να βγάζει τεράστιο εκνευρισμό. Η αντίδραση του Πάγκου της ΑΕΚ μετά το 2-0 του Πέλκα. Σταύρε, επειδή εσύ, ο Δημήτρης είχε τον νου του τέλος πάντων το να περιγράφει και έβλεπε άλλο. Την ώρα του γκολ τι έγινε και τι έγινε αυτός ο χαμός στους Πάγκους? Δεν τα αλλάξαν καμιά κουβέντα και όλμουξε ο Πάγκος της ΑΕΚ, όλμουξε και ο Πάγκος του ΠΑΟΚ. Έγινε το 1 Μέη εκεί πέρα. Σε κάποιους δεν ξέρω τι έγινε με τον Βαρέλα, δεν το πιάσα το μάτι μου. Γιατί αποβλήθηκε ο Βαρέλα, ο ΠΑΟΚ τελείωσε με 9 το παιχνίδι. Ήταν πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και τον κόλ του Πέλκα. Κατά τα ψέματα, η ΑΕΚ είχε τεράστια τύχη φέτος. Πολλές φορές στην τελευταία φάση του αγώνα κάτι πήρε. Εν τέλει όμως ο Πέλκας τελείωσε την ΑΕΚ με την εκκλητική ασίστ του Πρίγιοβιτς που έτεινε να γίνει ο μοιραίος παίκτης του ΠΑΟΚ. Σήμερα τελικά δεν στήκησε η κακή του εκτελεστικά μέρα και με το χαμένο πέναλτι και το χαμένο τέταρτο. Για να ακούσουμε τον Βιερίνια. Για να ακούσουμε τον Βιερίνια. Αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει όλη την χρονιά νομίζω δεν είχε καλύτερο τρόπο στο σπίτι το κλεμμένο πρωταθλητής
το κερδίσαμε, αξίζαμε το κύπελο. Νομίζω ότι δεν αφήσαμε περιθώριο και δείξαμε ποιος είμαστε και τι ομάδα είμαστε. Τι σκεφτόσουν, αν σκεφτόσουν κάτι πριν εκτελέσει το φάουλ? Σκεφτόμουν ότι θα ήταν γκολ. Αυτό είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ πολύ. Φαινότανε στο φάουλ. Όχι, θα πει γκολ. Εντάξει, έχουν πάρει κάτι μάσκες του. Γιώργο, ναι. Τι σου λέω, όλο το παιχνίδι βάζω χέρι στον Παρασκευάδη που μου λέει τώρα γκολ, τώρα γκολ και του λέω μην μιλάς. Πότε σου είπα ότι τώρα είναι το γκολ? Ακριβώς το φάουλ που πήρε ο Βάουλ με το Βιερίν. Είναι άπειρα τα παιδιά, Γιώργο. Ναι. Περίμενε, Μαλεζάς, Σταύρε. Ακόμα ένα τρόπο δεύτερο συνεχόμενο μέσα στην έδρα του αντιπάλου, όπου αυτό το κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Σήμερα τα στοιχεία ποια ήταν? Από την αρχή μέχρι το τέλος δείξαμε ότι τα θέλαμε πολύ περισσότερο. Δείξαμε ότι ήμασταν πιο έτοιμοι από τον αντίπαλο. Ευχαριστώ πολύ. Φοράνε μάσκες του με το πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη, τέλος πάντων, οι παίχτες. Και ειδικά όποιος πάει και κάνει δηλώσεις, πάει από πίσω ο Πρίγκοβιτς που τη φοράει. Τη συγκεκριμένη. Έχουν πέσει τα γρηγόρα στα δημοσιογραφικά. Ναι. Γιώργο, θα μου επιτρέψεις να πάρουμε μία ανάσα λίγο, γιατί τα πράγματα είναι ακραία. Εντάξει, όχι ότι απλά κλαίμε. Απλά έχω ένα φίλο εδώ από το Ρόιτερ. Στο Ρόιτερ όταν κάνετε δεν έχει τα γρηγόρα. Αυτό είναι, φίλε. Η Ελλάδα προσφέρει εμπειρία. Ναι. Live the experience που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Από το Newcastle που είστε. Θα οξάκι βέβαια. Από το Newcastle. Ωραία. Άμα τελείωσες με το σχόλιο, θα ξαναδώσεις στον Δημήτρη για να πάρουμε και τους υπόλοιπους. Α, κάτσε να ακούσουμε Πασχαλάκη. Πάρε μια ανάσα. Δύναμη και επάξια. Είχαμε βάλει στόχο το πρωτάθλημα και όντως αξίζουμε το πρωτάθλημα πλέον. Το δείξαμε και στο κύπελο. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να παραλείψω να πω ένα μεγάλο respect σε όλο αυτόν τον κόσμο. Γιατί έκανε τόσα χιλιόμετρα και του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Στα παιδιά, τους συμπαίχτες μου, γιατί από την αρχή της χρονιάς κάναμε μεγάλο αγώνα. Και φυσικά στην οικογένειά μου και σε μια γυναίκα που έχασα πρόσφατα, τη Γιούλη. Γιουλάκη για σένα. Στα φιέρον. Ωραίος ο Πασχαλάκης. Λοιπόν, Σταύρε, είσαι εκεί, οκ? Okay. Είμαι εδώ. Όλα καλά. Δεν μίσουμε. Είναι το ματριγόνο, τα κουσούκια. Δεν πειράζει, ας πάμε και το ματριγόνο καλά, λέει, ωραία, περάσαμε. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι ο Πάος έδειξε χαρακτήρα, έδειξε ποια ομάδα, απέναντι σε μια άλλη, η οποία έπαιξε το ποδόσφαιρο με μεγάλες πάλες, ο Πάος έπαιξε οργανωμένο. Έπεσε, ήξερε τι ήθελε με το γήπεδο, ήξερε πώς να πάρει το παιχνίδι και βέβαια εμφανίστηκαν οι μεγάλοι του παίκτες την κρίσιμη στιγμή. Αυτή την φορά ήταν ο Άντρε Βιερίνια με το μοναδικό του κόλπο στο κήπεδο και ένα από τα δύο της σεζόν. Κατάφερε. Ο Σαββίδης πρέπει να μπήκε, ο Γιώργος Σαββίδης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο τώρα, βλέπουμε. Συμβαίνουν πολλά, υπάρχει ενθουσιασμός. Το πράγμα πήγε να ξεφύγει με το τέλος του αγώνα, γιατί η ΑΕΚ δεν μπορεί να αποδεχτεί την ήττα μέσα στο σπίτι της. Είναι αυτό που έλεγα και πριν το παιχνίδι. Ότι πολλοί λένε ότι είναι τεταματός για τον ΠΑΟΚ το ΆΚΑ, το δέχομαι. Απλά πρέπει να κάνουμε και λίγο αντίστροφη ψυχολογία. Αν αισθανθεί μια ομάδα ότι κινδυνεύει μέσα στη μυστική της έδρα, δεν αγχώνεται περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα συνέβη με την ΑΕΚ. Σήμερα ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανώτερος από αυτή. Την έκανε να αισθανθεί πολύ μυστήρια και πολύ αμήχανα. Θα μπει η φράση του Αραούχο, ουσιαστικά νομίζω δύο σου του Αραούχο. Για την ακρίβεια το ένα το έβγαλε ο Πασχαλάκης, η μοναδική επέμβαση του στο παιχνίδι και το άλλο που πέρασε λίγο out στο τέλος. Αυτές είναι οι φάσεις της άξιας στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει χαμένα 4-3-4, χαμένο πέναλτι 2 γκολ και νομίζω δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν η ανωτερότητά του. Μάλιστα. Νομίζω η καλύτερη φάση της άξιας ήταν αυτή στο τέλος το σου του Αραούχο, ναι. Στο 1-0. Λοιπόν. Τώρα ουσιαστικά περιμένουμε την απονομή, έτσι, αυτό θα πρέπει να μείνουμε για να περιγράψουμε και αυτό, εντάξει, δεν τελείωσε το θέμα. Ναι, απλά πρέπει πάρε κάποια από τα παιδιά για να μπορέσουμε και εμείς να μετακινηθούμε, γιατί είμαστε σε κατάσταση πολύ το δάκρυ. Πολύ το δάκρυ. Ο Δημήτρης που είναι? Ο Δημήτρης είναι... Που σου έδωσε το τηλέφωνο. Περίμενε να δούμε ποιοι άλλοι υπάρχουν εδώ. Όποιο δεν βρίσκεται. Μόνο εσύ έμεινες. Από σπατέξτε τα κρυγόνα.
Όχι, υπάρχουν, όπως όλα προσεγγίσεις κιόλας, υπάρχουν 6 αντιπαλικές στην την ομάδα, μέσα στο γήπεδο, με τον κόσμο μαζί. 0-2 πάω, γράφει ιστορία. Μετά την καταραμένη νεοφόρο που πήρε το διπλό, διώχνει την κατάρα του ΟΑΚΑ, έρχεται εδώ και παίζει εκπληκτικό παιχνίδι για τελικό κυπέλλου. Πολύ πιστεύω θα είναι ένα παιχνίδι τριών τεσσάρων φάσεων. Είδαμε πάρα πολλές φάσεις από τον ΠΑΟΚ. Συνολικά τριών τεσσάρων φάσεων. Είδαμε πάρα πολλές φάσεις από τον ΠΑΟΚ. Ήταν άτυχος, ήταν αγχωμένος. Τελικά βρήκε τις δύο που του έδωσαν το παιχνίδι. Πρέπει να συμπληρώσουμε και την ιδιότητα του Βράνιες στην αποβολή του Μαουρίτσιο. Εκεί η ΑΕΚ θα μπορούσε να πιέσει λίγο παραπάνω, όπως νιώθει απέδειξε, γιατί δεν έπαιξε ποτέ σε υψηλό επίπεδο και έφτασε μέχρι το ελληνικό πρωτάθλημα να κάνει κάτι που τέλος πάντων μένει. Νομίζω, Γιώργο, ότι... Βρήκαμε τον Άκη, τον Σακισλόγλου στην κερκίδα, οπότε θα φέρνουμε για εσένα για λίγο, Σταύρε. Ναι. Θα ξαναρθούμε μετά στο Δημήτρη. Λοιπόν, αυτά από το Σταύρο Κόλκα, πάμε στον Άκη, τον Σακισλόγλου, ο οποίος είναι... Πού είναι, πάνω διάζουμε, κάτω διάζουμε, πού είσαι ρε Άκη? Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάτω διάζουμε, πέταλο, στην τελευταία θύρα, ας πούμε, πριν από τα επίσημα. Γιώργο, δεν περιγράφονται τα συναισθήματα, έτσι, εντάξει. Πες μου στο γκολ, στο φάουλ του Βιερίνια, τι λες? Το βλέπω ακριβώς διαγωνίως, ναι. Βλέπω ακριβώς την κλειστή γωνία στην οποία πάει μπάλα, γιατί είμαστε πέταλο, ναι. Και πολύ καλή θέση. Και πραγματικά όλη η κερκίδα ψιθυρίζει ότι θα μπει μέσα. Τώρα έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα, φαίνεται και από τον τρόπο που παίρνει την μπάλα ο Βιερίνια και τη στήνη. Νομίζω ότι ό,τι ακριβώς είδατε στις κάμερες χτες, ναι. Και στο ραδιόφωνο από τα λόγια του Αντερίνου Βιερίνια, το είδαμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το ήθελε πολύ, το πίστεψε. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι τελείωσε και το κύπελο. Δηλαδή είναι η απονομή τη στιγμή που ο Βιερίνια βάζει τον γκολ. Ναι. Νομίζω, ξέρεις τώρα, έτσι, έχω έρθει πολλές φορές στο τελικό. Έχω κατέβει αρκετές φορές στην Αθήνα. Σου έχω δώσει και ανταπόκριση και το βράδυ του τελικού του 2014 με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και πραγματικά τότε προσπάθησα να δώσω την οποιαδήποτε χαρά ή την οποιαδήποτε λύπη στην πραγματική της διάσταση. Γιατί και το ένα, το υπερβολικό, και το άλλο είναι προβληματικό και είναι λάθος. Γιώργο, σου λέω σήμερα ότι πραγματικά ήταν η πιο γλυκιά χαρά που μου έχει δώσει ο ΠΑΟΚ από τότε που έχω γεννηθεί. Δηλαδή, θυμάμαι μέχρι και το πρωτάθλημα. Εν τω μεταξύ, Άκη, επίτρεψέ μου να σε διακόψω για δευτερόλεπτα. Βλέπω κάποιους παίκτες να μην μπορούν να πάρουν ανάσα. Βεβαίως, τον έχουν οι πρωταγωνιστές. Ναι, να μην μπορούν να πάρουν ανάσα. Έχουν βάλει και τις μπλούζες τους μπροστά και κάποιες μάσκες. Προφανώς έχουν πέσει δακρυγόνα. Κάποιοι έχουν πρόβλημα. Ο Μάτος, ας πούμε, δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, αυτό συνεχίζει. Ενώ κάποιοι παίκτες είχαν πρόβλημα. Έχουν πέσει πολλά δακρυγόνα, τα ακούμε, από την πλευρά των οπαδών της ΑΕΚ εκτός γηπέδου. Και τα φέρνει ο αέρας εδώ τα χημικά. Ναι, ναι. Πολλά δακρυγόνα για κάνα 5 λεπτό, 7 λεπτό. Τι ώρα μπήκες εσύ, Άκη, στο γήπεδο, τι ώρα μπήκατε? Έχω έρθει εδώ από τις 5 η ώρα. Στις 5 η ώρα μέσα, Κάτσε να ακούσουμε λίγο, ναι. Παντελή Κωνσταντινίδη, σβούρα λίγο. Μεγάλη χαρά. Θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σαββίδη, γιατί από τότε που είχε έρθει έχει αναμορφώσει την ομάδα και του χρωστάμε πάρα πολλά. Και ειδικά του χρωστήσαμε αυτό το κύπελο. Να σταθεί χαρά, να σταθεί. Ότι ο τίτλος που μας κλέψανε, γιατί έτσι αισθανόμαστε ότι μας κλέψανε το πρωτάθλημα, δεν πειράζει. Του χρόνου θα είμαστε εδώ, θα είμαστε δυνατότεροι. Η ομάδα έχει βάση, έχει αρχές, έχει πρόγραμμα και του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δυνατή. Ποιος εκείνη ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά, τα υπέροχα παιδιά που δεν δημιούργησαν το παραμικρό πρόβλημα όλη τη χρονιά. Δεχτήκανε με μεγάλη υπομονή όλες αυτά τα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Με τα δικαστήρια θα δικαιωθούμε, δεν θα δικαιωθούμε, μας παίρνουν τους πόντους, δεν μας παίρνουν τους πόντους. Αυτή την αηδία που έγινε φέτος και σήμερα ήρθαμε εδώ να αποδείξουμε ποια είναι η ομάδα. Και είναι πολύ τυχεροί που φύγανε μόνο με 2 γκολ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και από τον Παντελή Κωνσταντινίδη, στον Δημήτρη Πέλκα, στο μικρόφωνο του Κώστα Γελιτάκη. Κώστα. Ο σκόρερ του 2-0 του ΠΑΟΚ είναι μαζί μας. Δημήτρη, όταν ξεκινούσε αυτός ο αγώνας, πίστευες ότι θα ολοκληρωνόταν με δικό σου γκολ? Πίστευα ότι θα κερδίσουμε σίγουρα. Προσευχόμαστε, θέλω να βάλω κι εγώ ένα γκολ για την μεγάλη χαρά. Έκανα το 2-0, κερδίσαμε. Πραγματικά πολύ χαρούμενος. Πες μου την αλήθεια, όταν με την απώλεια του πέναλτι φοβήθηκες για την εξέλιξη του μάτς? Όχι, πήρα αυτοπεποίθηση γιατί είδα ότι στο πρώτο μήνο χάσαμε και άλλες ευκαιρίες και το θέμα χρόνο να βάλουμε γκολ. Ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίσουμε.
Τι πιστεύεις ότι διαθέτατε σήμερα εσείς που δεν διέθετε ο αντίπαλός σας η ΑΕΚ? Πιστεύω ότι το θέλαμε παραπάνω, το δείξαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα, το δείξαμε όλη μέσα στη χρονιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάναμε χαρούμενο τον κόσμο που ήρθε εδώ πέρα να μας παρακολουθήσει. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο στον Δημήτρη, σοβαρός πολύ. Μπράβο. Έχει αλλάξει πολύ ο Δημήτρης τελευταία. Μπράβο. Για... Άκη, πες κάτι τελευταίο για να σε αφήσω. Ναι, ναι. Κάτι που σου έκανε εντύπωση έτσι στον αγώνα, στη διάρκεια του αγώνα. Γιώργο, ναι. Έχω μια δυσκολία τώρα στην επικοινωνία και δεν σε άκουσα καλά. Α, λέω όχι για να σε αφήσω, λέω πως πες κάτι τελευταίο. Α, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, φωτογραφίες μέσα, έχει μπει κόσμος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, λογικό. Με ο Τσιγκρίνσκι σκεπτικός, ήρθε και ο Τάσος Τρέγιας. Εντάξει, ωραίες δηλώσεις, παραδέχτηκα τον Μπέλκα, σοβαρές δηλώσεις, ωραίος, μπράβο του. Έχει αλλάξει πολύ. Λοιπόν, ήρθε ο Τάσος Τρέγιας, συνεχίζουμε με τις δηλώσεις εδώ των παικτών. Τάσος είναι έμπειρος, τα ξέρει. Θα του δώσω πάσα. Οι παίκτες του ΠΑΟ καγκαλιάζονται όλοι, και αυτοί που παίξαν και αυτοί που δεν παίξαν, αυτοί που παίξαν λίγο. Εντάξει, τώρα είναι όλοι. Είναι μεγάλη βραδιά σήμερα, Γιώργο Ζάγκο. Και Μίχελ είδα μέσα. Ναι, εντάξει, πέρα από αυτά είναι μεγάλη βραδιά. Είναι ο δεύτερος συνεχόμενος τίτλος για τον ΠΑΟ. Πρώτη φορά στην ιστορία του γίνεται. Νομίζω πρώτη φορά συμβαίνει στην ιστορία του. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δημήτρης, μισό. Όχι, εντάξει, έλα. Οπότε θα μείνουν εδώ όλοι οι φίλοι ακροατές εδώ στους 107,4 των FM συντονισμένοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η βραδιά με ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ με Σταύρο Κόλκα, με Δημήτρη Τσομπατζόγλου, με πανηγυρισμούς. Περιμένουμε τώρα να γίνει η απονομή του κυπέλου. Οποιαδήποτε δήλωση θα γίνει από ποδοσφαιριστή θα συνδεθούμε απευθείας να την ακούσουμε. Μείνετε εδώ κοντά μας, στείλτε τα μηνύματά σας. Αν μας δοθεί ευκαιρία, θα ανοίξουμε και γραμμές λίγο για τον κόσμο, έτσι Γιώργο. Έτσι. Μέχρι τώρα, άμα δεν βγάζουμε κανένα, άμα θέλει κάποιος, το παίρνει. Θα δώσουμε λίγο. Θα δώσουμε και γραμμές να ξεσπάσει λίγο ο κόσμος, να ξεαπαυτώσει. Δεν μπορώ να το πω. Ναι, ραδιοφωνικά, έτσι. Να ξεδώσει. Έτσι. Ξεδώσει, λέγει. Να, ναι, αν μπράβο. Να φύγει, ρε παιδί μου, αυτό που είναι μέσα στον εγκέφαλο, τέλος πάντων. Ο σκασμός, θα πω εγώ. Από τα δύο μάτς με Ολυμπιακό. Και ΑΕΚ που στέρισαν στην ουσία το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Φοβόσταν εκεί πέρα που βλέπατε ότι να κάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη, γίνει κανένα μελέτη. Φοβόμουν πάρα πολύ. Φοβόμουν πάρα πολύ για τον νόμο του ποδοσφαίρου που λέει ότι έχασες πέναλτι, έχασες τρία μάτια ευκαιρίες. Είναι δύσκολο να μην δεχτείς γκολ, αλλά νομίζω ότι με το σημερινό μάτς αποδείχθηκε ποιος πραγματικά άξιζε να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος. Μέναμε τη νύχτα διαφορά των δύο ομάδων. Εντάξει, αυτό που σου είπα και εκτός αέρα, ότι σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο γινόταν ο τελικός Γιώργος Ζαγόρα. Στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας πανηγυρίζουν για την κατάκτηση του τροπέου. Ναι, σε οποιοδήποτε άλλο. Ναι, ξέρω. Μόνο, ξέρω. Βλέπω και όλα έχω καινούργια γυαλιά. Εντάξει, όλα καλά. Ναι, μην κοιτάς που είναι η οποία είναι 780, με τα γυαλιά κατεβαίνει. Ελένη Μπούντο, έλα. Ωραία, πάμε. Χαίρετε παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, είμαστε καλησπέρα Ελένη. Είμαστε όσο πιο κοντά στην απονομή γίνεται. Αγκαλιές, χωράνε όλοι οι μπλουζάκια double. Φυσικά αναφέρουμε το πρωτάθλημα και στο κύπελο. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι στο πρωτάθλημα τερμάτισε πρώτος, φυσικά είναι πρωταθλητής. Εξού και το μπλουζάκι με το double, το μήνυμα ότι κατέκτησε και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Βεβαίως η οπαδοί μια δεκαριά αυτή τη στιγμή να έχουν μείνει στις κερκίδες. Όλο το ενδιαφέρον εδώ στο κεντρικό διάζωμα, εκεί όπου μπροστά θα γίνει η απονομή. Βλέπω τους παίκτες της ΑΕΚ, αν και νόμιζα ότι είχαν φύγει στην αρχή να φύγουν κανονικά για να παραλάβουν τα μετάλλια τους. Είναι τα μετάλλια του ηττημένου βεβαίως. Ελένη, μισό λεπτό. Έχουμε και Δημήτρη Τσορμπατζόγλου απευθείας. Μισό λεπτάκι. Ωραία, ωραία. Πάμε λίγο στο Δημήτρη. Δημήτρη. Βλέπω να είμαστε και με την Ελένη. Για να περιγράψουμε τις στιγμές, ανεβαίνουν οι ΑΕΚ στην κερκίδα. Ναι. Αποδοκιμάζονται από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποιοι της ΑΕΚ επίσημοι που έχουν παραμείνει για να πάρουν τα μετάλλια τους. Οι αποδοκιμασίες έχουν να κάνουν βέβαια και με το φινάλε του πρωταθλήματος, με το πώς αυτή η ομάδα έκλεψε τον τίτλο από τον ΠΑΟΚ, με το πώς δεν βγήκε να παίξει και βέβαια πώς εκτέθηκε κλέφτες ο σύγχυμα
το οποίο δονεί την ατμόσφαιρα εδώ στο ακούγεται στο ολοκάθαρα, στάδιο, ακούγεται ολοκάθαρα και είναι δικαιολογημένο το σύνδημα. Κλέφτες για αυτή την ομάδα που δεν άξιζε, εντελώς τυχαία, πήρε το πρωτάθλημα, το έκλεψε από τον ΠΑΟΚ και σήμερα, επαναλαμβάνουμε, εκτέθηκε αγωνιστικά από τον δικέφαλο του Βορρά και σώθηκε από έναν απίστευτο διασυρμό με 4, 5 και παραπάνω. Δημήτρη, νομίζω ότι ζούμε την απόλυτη απαξίωση για την ομάδα της ΑΕΚ. Μέσα στο ΟΑΚΑ να δονείται το σύνθημα κλέφτες και όλοι να έχουν σκυμμένα τα κεφάλια. Και στην ουσία να μην αντιδράει κανείς από την ΑΕΚ, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό το σύνθημα ισχύει 150%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Γιώργος Σαββίδης χειροκροτεί, δίνει το χέρι στον Μάνταλο για την ΑΕΚ. Υπάρχουν πολλοί φίλοι του ΠΑΟ που ανταλλάσσουν εκεί λόγια και κάνουν χειρονομίες και 4 και 5 δάχτυλα. Υπάρχει ο Γκάλο ο οποίος ηρωνεύεται. Είναι δύσκολες στιγμές και το αναλαμβάνουμε. Εκτέθηκε σε απίστευτο βαθμό σήμερα μέσα στο γήπεδο, όπως εξάλλου το περιμέναμε, το δούμε και πράγματι το ζήσαμε. Και το μόνο που δεν ζήσαμε είναι ένας ιστορικός θρίαμβος που πάω και 4 και 5 γκολ εδώ μέσα στο σπίτι του αντιπάλου. Είναι Δημήτρη, οι αντιδράσεις των ηττημένων, είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις, είναι λογικό να υπάρχει εκνευρισμός, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά σήμερα στην ΑΕΚ ότι με την σημερινή του εμφάνιση, που το σκόρ έπρεπε να ήταν 0-4 έως 0-5 το μίνιμουμ θα πω εγώ, αποδείχτηκε ποιος είναι ο πραγματικός πρωταθλητής και ποια είναι η ομάδα η οποία κατέξει τον double στην πραγματικότητα, μέσα στο χόρτο. Τάσο, να ακούσουμε. Ναι. Αυτό είναι σωστό, πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το λευκό. Αντιλαμβάνομαι ότι και στη Θεσσαλονίκη θα γίνεται ένας μεγάλος αγώνας για να γιορταστεί με τον καλύτερο τρόπο το φινάλε αυτής της σπουδαίας χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Αυτό να σημαίνει και τις πολύ καλές βάσεις που βάζει ο ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά. Ανεβαίνουν τις τελούς και Ελλάδος, ανεβαίνουν με φανέλες οι οποίες δεν τον ακριβώς σειρά. Πρώτος είναι ο Πέλκας, πολυτιμότερος, επαναλαμβάνουμε, ο Αντελίνο Βιερίνια. Πρόεδρε, για σένα γράφουν οι φανέλες, Δημήτρη. Οι φανέλες γράφουν πρόεδρε για σένα. Μπράβο, ωραία. Γιατί δεν μπορώ να το δω καλά. Ναι. Καλά κάνει, Τάσο. Πρόεδρε για σένα. Και έχει το σήμα του δικεφάλου πάνω από την Αγία Σοφιά. Δεν ξέρω πραγματικά πώς αισθάνεται. Ναι. Αν είναι σε δύσκολη θέση. Αν είναι πανευτυχής. Γιατί όλοι εδώ είναι με το πρόσωπό του. Αλλά αυτός δεν μπορεί να είναι παρόν. Μεγάλες τιμές για τον ΠΑΟΚ. Δεύτερο συνεχόμενο κύπελο. Εδώ μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο αυτό. Δεύτερο συνεχόμενη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, πεντακάθαρη, με τον ΠΑΟΚ, έχει σπουδαίο ποδόσφαιρο και να δείχνει ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Ανεβαίνουν πέντε μετάλλια τους. Να σημειώσουμε λίγο, Δημήτρη, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω, να σημειώσουμε ότι στα φανελάκια που έχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ γράφει πρόεδρε για σένα και έχει το δικέφαλο ετώ πάνω από την Αγία Σοφιά, αν είδα καλά. Τελευταίοι οι δύο αρχηγοί του ΠΑΟΚ, ο Βιερίνια με τον Μαλεζά, πιο πίσω ο σπουδαίος Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος κάτι λέει εκεί με φίλους της ΑΕΚ, ο πολύ μεγάλος Μάνος προπονητής που οδήγησε στον ΠΑΟΚ την καλύτερη σεζόν ίσως και της ιστορίας του. Βλέπουμε τους του ΠΑΟΚ να φωνάζουν συνθήματα, σήκωσέ το, δεν μπορώ να περιμένω. 15.000 και πλέον φίλοι του ΠΑΟΚ περιμένουν τη μεγάλη αυτή στιγμή για ένα ακόμα κύπελλο Ελλάδος που καταφτά η ομάδα τους και μάλιστα εδώ στην Αθήνα. 12 Μαΐου ο ΠΑΟΚ δεν χάνει. Έτσι. 12 Μαΐου είχε πάρει και το κύπελλο στη Φιλαδέλφια με τον Ολυμπιακό. Άλλη μια τρομερή εμφάνιση που είχε κάνει τότε η ομάδα του Γιώργου Γεωργιάδη που εγκομίτη και των υπολείπων. Και τώρα η ομάδα του Βιερίνια, η ομάδα του Μαλεντζά. Έτοιμοι να σηκώσουν το κύπελλο οι δύο αρχηγοί. Ο Βιερίνια, ο σπουδαίος Πορτογάλος, είναι εκεί για να πάρει το κύπελλο από τους ανθρώπους εκεί της Ομοσπονδίας. Έτοιμο το ασπρόμαυρο κύπελλο να σηκωθεί στον Αττικό ουρανό. Έτσι, την μεγάλη στιγμή του ΠΑΟΚ εδώ για πρώτη φορά στο Ολυμπιακό στάδιο, σε αυτό το καταραμένο
γήπεδο το οποίο σήμερα δεν θα ακούσε ούτε αυτό. Με την όποια αύρα του να σταματήσει αυτή την ομαδάρα του Λουτσέσκου. Βλέπω τις βάσκες. Από χιλιάδες παοξίδες, υπερήφανους παοξίδες που το πίστεψαν, ήρθαν και εδώ. Δεν λύγησαν. Ο Μαλέζας ψηλά, ψηλά και ο Βιερίνια. Ο Κάνιας τι σημαία, του ΠΑΟΚ, τι σημαία κρατάει ο Κάνιας. Τι σημαία. Θα είναι αυτή. Ο Βιερίνια φωνάζει το σύνθημα μαζί με τον Μαλέζα. Ο Βαγγέλης Γραμμένος είναι αυτός ο οποίος θα δώσει το κύπελο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι δίπλα. Και ναι, ο ΠΑΟΚ είναι κυπελλούχος Ελλάδος. Και φέτος 2018. Έπρεπε να είναι και πρωταθλητής. Είναι κυπελλούχος Ελλάδος. Αυτά χέρια του Βιερίνια και του Μαλέντα. Το κύπελο στον Αττικό ουρανό. Και ο ύμνος του ΠΑΟΚ παίζει εδώ στο σπίτι της χάρτινης πρωταθλήτριας. Σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα. Τραγουδάνε οι ΠΑΟΞίδες. Μεγάλες στιγμές, ιστορικές στιγμές για τον δικέφαλο του Μπορά μέσα στο σπίτι της ΑΕΚ, την κατατρόπωσε και τώρα πανηγυρίζει με κάθε περηφάνεια για αυτό το κύπελο. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου. Ακούτε εδώ στο ΆΚΑ με όλα όσα γίνονται και σε λίγο θα έχουμε και τον γύρο του Τριάμβου. Είναι πάρα πολύ μεγάλες στιγμές. Όλος Άσου, αυτός... Ορίστε, ορίστε Δημήτρη, πες μου, πες μου. Έπεσε ο Δημήτρης, ζούμε ανεπανάλητες στιγμές όλοι μας. Όλος ο ΠΑΟΚ, όλη η ασπρόμαυρη οικογένεια πανηγυρίζει μέσα στον ομό Αττικής, μέσα στο σπίτι της ΑΕΚ, σήκωσε πανάξια το δεύτερο συνεχόμενο κύπελο Ελλάδος 2018. Του πανηγυρίζουνε με απίστευτο τρόπο οι παίχτες του ΠΑΟΚ, φορώντας μπλουζάκι με το δικέφαλο πάνω από την Αγία Σοφιά και γράφοντας «Πρόεδρε για σένα» με μάσκες του Ιβάν Σαββίδη, δείχνοντας τη συμπαράσταση και τη στήριξη στο μεγαλομέτωχο και πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος ήταν παρόν πριν την αρχή του αγώνα, συνόδευσε την ομάδα μέχρι τα αποδυτήρια, τους αγκάλιασε, τους φίλησε, τους ευχήθηκε καλή επιτυχία, τους τόνωσε την ψυχολογία, ψυχολογικές ντόπες από τον Ιβάν Σαββίδη και την οικογένεια Σαββίδη, και το αποτέλεσμα το είδαμε όλοι σήμερα, ένας ΠΑΟΚ γίγαντας ο οποίος κατατρόπωσε κυριολεκτικά την χάρτινη ΑΕΚ, την ψευτοπρωταθλήτρια ΑΕΚ, την ΑΕΚ η οποία την κάναν δώρο οι δικαστές και οι διαιτητές και οι επόπτες, ένα πρωτάθλημα που δεν το άξιζε σε καμία των περιπτώσεων. Αυτός ο ΠΑΟΚ πραγματικά κατατρόπωσε τη χάρτινη ΑΕΚ και πήρε πανάξια το κύπελο Ελλάδος 2017-2018, γράφοντας ιστορία, γιατί είναι το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο που κατακτά η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ της Μακεδονίας, ο ΠΑΟΚ της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, αυτή η περήφανη ομάδα που δεν έχει μπει σε κοκκινοπρασινοκίτρινες παράγκες, δεν έχει μάθει να παίρνει ψεύτικους τίτλους, χάρτινα πρωταθλήματα, αλλά έχει κατακτήσει 8 τρόπαια και σε αυτά τα 8 τρόπαια μπορεί να περηφανεύεται ότι και τα 8 είναι αρσενικά. Ούτε μισός τίτλος δεν είναι θηλυπρεπής, ούτε μισός τίτλος δεν είναι χάρτινος, ούτε μισός τίτλος δεν είναι πέτσινος. Αυτό που αντιπροσωπεύει η κίτρινη αρμάδα των διαιτητών, των δικαστών, του παρακράτους και της ψευδέστησης. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ ο σημερινός σήμερα. Σήμερα πανηγυρίζει η Θεσσαλονίκη, πανηγυρίζει η Μακεδονία, πανηγυρίζει όλη η Βόρειος Ελλάδα, πανηγυρίζουν 2 εκατομμύρια φίλοι του ΠΑΟΚ σε όλο τον κόσμο για ένα τίτλο αρσενικό, αντρικό, επαναλαμβάνω, όχι θηλυπρεπή. Πάμε στην Ελένη Μπούντου. Καλησπέρα Ελένη. Χαίρετε παιδιά και πάλι. Νομίζω ότι είμαστε στην ώρα που το κύπελο πάει στον κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο που το περίμενε πάρα πολύ. Σε αυτόν τον κόσμο που πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά φέτος. Και βεβαίως αξίζει και σε αυτά τα παιδιά. Αξίζει και σε αυτά τα παιδιά. Γιατί στο κύπελο, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος το κέρδισαν. Είδαν να αφαιρούνται 9 βαθμοί σε δικαστήρια, σε έρθει δικαστηρίων εξωαγωνιστικά. Και ξαφνικά κλείθηκαν να δώσουν απαντήσεις. Εδώ ο Λουτσέσκου είπε πολύ ωραία χθες ότι δεν θα δώσουμε απαντήσεις σήμερα. Δώσαμε απαντήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Απλά σήμερα ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε, νομίζω με τον απόλυτο τρόπο, ότι είναι η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Απέναντι σε μια
ΑΕΚ με πάρα πολλά προβλήματα αγωνιστικά. Αυτή είναι μια ΑΕΚ απογοητευτική εντελώς. Το 0-2 νομίζω ότι αδικεί, αν θέλετε, την εικόνα, αδικεί την εικόνα της ομάδας του δικεφάλου. Αυτή τη στιγμή διοίκηση, κόσμος, παίκτες, οικογένειες των παιχτών έχει ένα κουβάρι και βεβαίως έχουν πάει προς την πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ. Εκεί είναι το κύπελο, φεύγει από τα, ένα, από τα χέρια του ενός, πάει στα χέρια του άλλου. Είδαμε και τον Γιώργο Καβίδη να παίρνει το κύπελο, να κάνει με το κύπελο, κατόπιν να το παίρνουν οι παίκτες. Είδαμε ένα συγκλονιστικό Βιερίνια στο τέλος του παιχνιδιού, ο οποίος και να πει λόγω ενός τραυματισμού, λόγω ενοχλήσεων, να έχει βάλει τη φανέλα στο πρόσωπό του, να ξαπλώνει κάτω, να μην μπορεί να δει το παιχνίδι, να το ολοκληρώσει, να πηγαίνουν όλοι ένας-ένας πάνω του να τον παρηγορήσουν, να τον κρατήσουν αγκαλιά μέχρι να τελειώσουν, να ολοκληρωθούν αυτά τα λεπτά τα οποία απέμεναν. Η εικόνα του Βιερίνια και το πώς τον αγκάλιασαν και το πώς πήγανε κοντά του νομίζω είναι η αποτύπωση του κλίματος, η αποτύπωση της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Οι παρέες γράφουν ιστορία και ο ΠΑΟΚ φέτος ήταν μια παρέα, έγραψε ιστορία στο κύπελο, αλλά νομίζω ότι η ιστορία και όπως γράφει και στο πρωτάθλημα έχει κλίδες και έχει αστερίσκους, τις γνωρίζουμε όλοι, ας μην επιστρέφουμε στα ίδια, το κύπελο επιστρέφει ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Είναι όλοι μέσα. Έχουν μπει όσο περνάει η ώρα, μπαίνουν και περισσότεροι. Ο ύμνος του ΠΑΟΚ βεβαίως ακούγεται από τα μεγάφωνα. Να αναφέρω μόνο ότι όταν ανέβηκε η ΑΕΚ για να πάρει τα μετάλλια της, υπήρχε μια μικροένταση. Αν θέλετε, έβγαλαν έναν εκνευρισμό κάποιοι παίκτες της ΑΕΚ με οπαδούς του ΠΑΟΚ που είχαν πλησιάσει. Είναι ο εκνευρισμός, είναι η στεναχώρια, είναι η απογοήτευση του ηγημένου, είναι λογικό και επόμενο. Το καταγράφουμε βεβαίως και κάποιες αντιδράσεις, κάποιες προκλητικές αντιδράσεις παικτών της ΑΕΚ μετά το γκολ του Πέλκα, εκεί που επήρθε μια σύραξη. Τώρα βλέπω ότι έχουν πάει στην Ελλάδα. Πάνω στα δοκάρια, έχει ανέβει πάνω στα δοκάρια ο Βιερίνια και πανηγυρίζει με τον κόσμο του ΠΑΟΚ ένα πραγματικό πανηγύρι. Κόβουν τώρα τα δίχτυα ο Πασχαλάκης πάνω στο ριζόντιο δοκάρι. Πανηγυρίζει όλη η ασπρόμαυρη οικογένεια μέσα στην Αττική. Μέσα στην Αττική είναι σημαντικό αυτό, μέσα στο σπίτι της ΑΕΚ. Ένας ψυχωμένος ΠΑΟΚ κατατρόπωσε αγωνιστικά πραγματικά και έριξε στο καναβάτσο με νοκάουτ την ομάδα του Χιμένεθ. Αυτούς τους υπερόπτες οι οποίοι νομίζω κατάλαβαν και οι ίδιοι σήμερα ποιος είναι ο πραγματικός πρωταθλητής της Ελλάδος μέσα στο χορτάρι και όχι στα δικαστήρια, όχι με τους ψευτοαπατεώνες διαιτητές, όχι με τους κομμίνιδες, όχι με τους ποντίκηδες, με τους τηλιάρες, τους αρετόπουλους και το εξωαγωνιστικό παρασκήνιο που ζούμε κάθε χρόνο. Αυτή η ομάδα αξίζει 1000 συγχαρητήρια, 1000 μπράβο, γιατί με το σπαθί της κατακτά άλλο ένα τίτλο και κάνει περήφανη όλη τη Μακεδονία, όλη τη Θεσσαλονίκη, όλη τη Βόρεια Ελλάδα και 2 εκατομμύρια φίλους του ΠΑΟΚ που βρίσκονται παγκοσμίως και πανηγυρίζουν από άκρη σε άκρη σε κάθε γωνιά της γης, Ελένη Μπούντου, σήμερα. Νομίζω δεν θα μείνει δίχτυ για δίχτυ, έτσι. Αν είδα το Πασχαλάκι να ανεβαίνει αλώνει πάνω, έχουν κολλήσει όλοι εκεί προς το δίχτυ, προς την αιστεία, μπροστά από τους οπαδούς του δικεφάλου. Πρέπει να εκκληρώνεται και ένα μέρος, είναι το αναμνηστικό, είναι το αισθηματικό της υπόθεσης. Δεν υπάρχει βεβαίως κανένας οπαδός της ΑΕΚ, έπειτα από τον χρόνο ρεκόρ. Μήπως βλέπεις τον Μπάρκα να πανηγυρίζει με τους οπαδούς του ΑΕΚ? Μήπως βλέπεις τον Μπάρκα πουθενά? Γιατί είχε κάνει τέτοια δήλωση ότι θέλω να πανηγυρίσω με τους οπαδούς της ΑΕΚ το double μέσα στο σπίτι μας. Μήπως φαίνεται ο κύριος Μπάρκας, ο κύριος Βράνιας με τις προκλητικές δηλώσεις? Μήπως φαίνονται αυτοί? Μήπως ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Λιμπερόπουλος είναι τρομοκρατημένοι και θα ζητήσουν να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ? Μπορεί να το δούμε και αυτό, Ελένη, ακόμα. Μπορεί να το δούμε και αυτό, να δούμε ότι το παιχνίδι δεν επικυρώθηκε και να το χάσουμε στα χαρτιά όλα τα έχουμε δει φέτος. Δεν αστείευαμε βεβαίως, δεν αποκλείεται να το δούμε και στο κύπελο. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι σταθερά στις θέσεις τους, φωνάζουν, σηκώνουν, είναι ενίγυμοι οι περισσότεροι, εννοείται αυτό που ακούεται. Το αξιοσημείο του, αυτό που αξίζει να αναφέρουμε, νομίζω ότι κυκλοφορούν και φωτογραφίες. Τώρα βλέπουμε όλη την ομάδα, συγγνώμη Ελένη, του ΠΑΟΚ,
να πανηγυρίζει με 17.500-18.000 φίλους του ΠΑΟΚ μέσα στην Αθήνα, μέσα στο ΟΑΚΑ, μέσα στο σπίτι της ΑΕΚ, να πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος 2017-2018, γράφοντας τα μπλουζάκια «Πρόεδρε για σένα», για τον Ιβάν Σαββίδη, και έχοντας, αν διακρίνω καλά, γιατί είμαστε μακριά από τους τηλεοπτικούς δέκτες, μία φωτογραφία με το δικέφαλο πάνω από το κεφάλι του Ιβάν Σαββίδη, αν διακρίνω καλά. Αν διακρίνω καλά, επαναλαμβάνω. Τώρα που είπες Ιβάν Σαββίδη, πρόεδρε για σένα, κυκλοφορούν και πολλές έτσι μάσκες Ιβάν Σαββίδη. Ναι, τις είδαμε. Δεν είναι εδώ, αλλά είναι σαν να είναι εδώ. Άκουσε πολλές φορές το όνομά του από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Άκουσε πολλές φορές το όνομα από τα χείλη των οπαδών. Και βεβαίως δεν θα μπορούσαν παίκτες και οικογένεια του ΠΑΟΚ να μην του αφιερώσουν το συγκεκριμένο τρόπαιο μετά την βαριά τιμωρία, μετά τον τριετή αποκλεισμό που έχει επιτυχθεί στον μεγαλομέτωπο του ΠΑΟΚ. Πρόεδρε για σένα, Ιβάν Σαββίδη στο σύνθημα. Νομίζω ότι οι παίκτες με το κύπελλο δεν ξεκολλάνε από τον κόσμο. Χέρια ψηλά, πάω όλοι μαζί. Όσοι έχουν κουνηθεί από τις θέσεις τους, έχουν κουνηθεί και να βγουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι θα αργήσουμε να ξεμπερδέψουμε από αυτήν τη διαδικασία. Είναι λογικό. Σήμερα είναι το βράδυ του ΠΑΟΚ. Σήμερα εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο την ανωτερότητα, την ποδοσφαιρική ανωτερότητά του μέσα στο γήπεδο και απέναντι σε μια ομάδα που κατέκτησε με αυτόν τον τρόπο, υστέρησε μάλλον το πρωτάθλημα το οποίο δικαιούταν στο γήπεδο. Ελένη, έχεις σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στο Λίμπερο. Ορίστε. Έχεις σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο και τα μηνύματα μας έχει κατακλείσει ο κόσμος, μας αγαπάει πάρα πολύ. Για το πότε θα έρθει η αποστολή. Ο Βιερίνια με το σλιπάκι. Αν είναι δυνατόν, να τρέχει και με τη φάση και το σλιπάκι. Νομίζω ότι δεν του έχει μείνει τίποτα πια. Όλοι οι Αθήνα ενωμένοι είναι το σύστημα το οποίο ακούστηκε. Και το σλιπάκι παοξίδικο. Και το σλιπάκι παοξίδικο. Έτσι ακριβώς. Και τα Μάου Μάου είχαν την τιμητική του. Έγιναν σύνθημα και τα Μάου Μάου στα χείλη των οπαδών του ΠΑΟΚ. Πολλοί παίκτες, ο Κρέσπο βλέπω έχει πάρει την κορούλα του αγκαλιά και δεν την αποκαλύπτει. Ελένη, θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ, αν γνωρίζεις, γιατί έχει κατακλειστεί πραγματικά το τηλεφωνικό κέντρο από φίλους του ΠΑΟΚ. Για το πότε επιστρέφει η ομάδα. Για το πότε επιστρέφει η ομάδα. Γιατί ήδη υπάρχουν πάνω από 2.000 φίλοι του ΠΑΟΚ στο Λευκοπύργο τώρα που μιλάμε, αμέσως μετά μισή ώρα μετά το ματς. Και ήδη κατευθυνόμενος εγώ προς το σταθμό, έβλεπα πραγματικά κύματα φίλων του ΠΑΟΚ με μηχανάκια, με αυτοκίνητα, με φορτηγάκια, με οτιδήποτε να κατευθύνονται προς σημείο του Λευκοπύργου. Θα θέλαμε λίγο, αν γνωρίζεις πότε έρχεται η αποστολή. Λοιπόν, η αποστολή σήμερα, αυτό είναι το πλάνο, αυτό ξέραμε και από πριν, ότι σήμερα η αποστολή μαζί με τις οικογένειες που έχουν κατέβει, που ήρθαν σήμερα το μεσημέρι, όλοι μαζί με πτήση τσάρτερ, θα ταξιδεύσουν για την Θεσσαλονίκη. Βλέπω έναν μπίστος παρά αυτό που έλεγα προηγουμένως να τρέχει με το κύπελο για να πάει βεβαίως κάτω από την Λεζάντα, κάτω από το πλαίσιο κυπελούχος Ελλάδος και όλοι μαζί να βγουν την αναμνηστική φωτογραφία. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σκόσμο και ξέρω πόσοι θα χωρέσουν στο πλάνο. Οι παίκτες οι οποίοι το χαίρονται σαν μικρά παιδιά, ο Βιερίνη έτρεχε πριν με το σλιπάκι, ο μπίστος παρά έκανε ένα σπριντ από την κερκίδα των οπαδών για να βρεθεί εκεί στο κεντρικό σημείο για την αναμνηστική φωτογραφία. Ο Μάκης Γκαγκάτης με τον κύριο Σαραϊδάρη αγκαλιές προηγουμένως. Είναι όλοι κάτω στο γήπεδο. Είναι όλοι ένα κουβάρι αγκαλιά. Έχουν τις σημαίες βεβαίως των χωρών τους μαζί, οι ξένοι δηλαδή του ΠΑΟΚ. Πολύ πολύ ωραία, πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα. Μπαίνουν σιγά σιγά και περισσότεροι. Βλέπω και το Σαββίδη να έρχεται αυτή τη στιγμή από την κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Είναι μέσα, είναι μαζί με τον αδερφό του Νίκο Σαββίδη. Ήτανε, παρακολούθησαν το παιχνίδι από την κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Το είχε δηλώσει κι άλλο. Έχουμε δηλώσει με Λυσανίδη. Μου δείχνει ο Στέλιος ο Παντωνίου αυτή τη στιγμή που βλέπω την επικεφαλίδα μόνο, τίποτα άλλο. Ότι κέρδισε ο καλύτερο Στέλιο. Αυτό λέει. Ναι, μόνο αυτό είπε. Κέρδισε ο καλύτερο σαν επικεφαλίδα. Δεν μπήκαμε ακόμα μέσα, Ελένη, για να δούμε τι δηλώσει έχει κάνει. Ακούτε. Ναι, σε ακούμε. Ο κύριος Μερισανίδης, ο οποίος αποκάλεσε Μάου Μάου την οικογένεια του ΠΑΟΚ, σήμερα λέει ότι κέρδισε ο καλύτερος. Κάλλιο αργά παρά ποτέ να αναγνωρίζουν κάποια πράγματα και να μπαίνουν στη θέση τους. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουν αφήσει πολλά αναμνηστικά τους φίλους του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν μόνο αυτά τα μπλουζάκια, τα double-double. Ναι.
φανέλες, σορτσάκια, έχουν όλα δοθεί, δεν έχει απομείνει τίποτα. Στον Μπρίγιοβιτς πρέπει να έχουν πάρει και το λαστιχάκι από τα μαλλιά, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου το πήρε το μάτι. Ωραία. Ωραία, Ελένη, έχουμε και την αγάπη η οποία κατευθύνεται προς τους ποδοσφαιριστές για να πάρει κάποιες δηλώσεις. Θα έχουμε και σένα stand-by, έχουμε τον Σταύρο Κόλκα, τον Δημήτρο Τζομπατζόγλου, τον... Ωραία, για να μεταφερθούμε και εμείς σιγά σιγά στη μεικτή ζώνη για δηλώσεις και για δηλώσεις των πρωταγωνιστών, των κυπελούχων. Okay. Αποφασίσουμε σίγουρα από το γήπεδο. Ωραία, θα έχουμε και απεσταλμένο στο Λευκό Πύργο, έτσι. Ωραία. Οπότε θα έχουμε ένα μακρύ βράδυ. Η νύχτα είναι μεγάλη, όλη η Θεσσαλονίκη, όλη η Ελλάδα, όλη η Βόρειος Ελλάδα, όλη η Μακεδονία και 2 εκατομμύρια φίλοι του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν τη σημερινή βραδιά, το γλεντάνε και το δικαιούνται 100%. Ελένη, για οτιδήποτε μας ενημερώνεις. Ωραία, θα μιλήσουμε. Ωραία, να είσαι καλά. Λοιπόν, το έχεις Βασίλη αυτό που σου είπα, το βρήκες, για ρίξε το λίγο γιατί είναι παραγγελιά, δώσ' το λίγο. Όποτε είσαι έτοιμος. Δώσ' το. Αχ, κούλα. Τρελοκάψουρος είναι. Να δώσουμε και καμιά γραμμούλα στον κόσμο, έτσι. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Μέχρι να έχουμε κάποιο ρεπορτάζ και τα λοιπά. Ακούσουμε μερικούς φίλους για να πάρουμε και λίγο κλίμα, έτσι. Κυπελούχος Ελλάδος 2017-18. Ο ΠΑΟΚ με 0-2 αντί για 0-6. Ένα δικαιότατο αποτέλεσμα, το οποίο αποδεικνύει, επαναλαμβάνω, ποιος είναι ο πραγματικός πρωταθλητής Ελλάδος μέσα στο χορτάρι. Και όχι στις αίθουσες των δικαστηρίων, όχι με τα μαγειρέματα και τις συμπληρωματικές δηλώσεις Αρετόπουλων, Ποντίκηδων, Κομίνιδων, Στυλιάρα κτλ. Όλων αυτών των κυρίων, οι οποίοι πραγματικά χάρισαν ένα πέτσινο, ένα χάρτινο, ένα θηλυπρεπές πρωτάθλημα στην ομάδα του Χιμένεθ και όχι σε αυτό που το δικαιούται. Στέλιο. Ο ΠΑΟΚ κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη φορά το κύπελλο. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του το καταφέρνει αυτό. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν πραγματικά ασταμάτητος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος και αυτό το οποίο βλέπω τώρα στο διαδίκτυο που αρχίζουν και βγαίνουν και οι πρώτες δηλώσεις των πρωταγωνιστών είναι ότι η πλευρά της ΑΕΚ, τόσο από την πλευρά του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, του κ. Μελισσανίδη, αλλά και των προπονητών Χιμένεθ, αρχίζουν και παραδέχονται όλοι την ανωτερότητα του ΠΑΟΚ. Γιατί και ο Χιμένεθ είπε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος μέσα στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ. Δεν μπορούν να πούνε κάτι διαφορετικό από αυτό που είδε όλη η Ελλάδα, από αυτό που είδαν όλοι οι φίλοι σήμερα στους τηλεοπτικούς δέκτες. Μία ομάδα δηλαδή η οποία ήταν το αφεντικό από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό μέσα, επαναλαμβάνω, στον αγωνιστικό χώρο. Μία ΑΕΚ η οποία πραγματικά ήταν ανύπαρκτη, την κατατρόπωσε ο ΠΑΟΚ από άμυνα, από κέντρο, από επίθεση. Άμα δείτε τα στατιστικά, την κατοχή, τις τελικές και τις ευκαιρίες που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, πραγματικά θα πείτε ότι αυτό το 0-2 είναι πλασματικό. Το μίνιμουμ 0-4 και λέμε λίγα. Πάμε λίγο στον κόσμο, ο οποίος οδεύει προς το Λευκοπύργο για να πανηγυρίσει. Η νύχτα είναι μεγάλη. Θα περιμένουμε να μάθουμε και πότε θα έρθει η αποστολή του ΠΑΟΚ. Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι, γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός πραγματικά. Έπεσαν οι φίλοι. Πέσαν όλοι. Όσοι θέλετε, ξαναπάρτε 23-10. 2,87 και 3 οχταράκια. Για να δούμε λίγο, έχουμε Λουτσέσκο για να τους... try to play long balls and direct balls, as I said, for second balls fighting. But finally we won, having a lot of opportunities. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, νομίζω το καταφέραμε. Αντιμετωπίζαμε μια ομάδα η οποία είναι πολύ επιθετική στην αμυνά της. Παίζει με πολύ μεγάλες μπάλες και προσπαθεί να έρθει για τις δεύτερες μπάλες. Και νομίζω ότι δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες απέναντι σε μια σκληρή ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα, αυτά λοιπόν και από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πάμε ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία, πάμε και εμείς στον κόσμο. Παίξε και ένα παοξίδικο από κάτω, Μπιλάρα, να γουστάρει σήμερα ο λαός. Σήμερα είναι η μέρα γιορτής. Είναι η μέρα κατάκτησης τίτλου. Γιορτάζει η Μακεδονία, γιορτάζει η Θεσσαλονίκη, γιορτάζει η Βόρεια Ελλάδα, γιορτάζουν 2 εκατομμύρια φίλοι του ΠΑΟΚ για τον 8ο τίτλο του ΠΑΟΚ σήμερα. Πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ναι. Κύριε Γιώργο. Ο Γιώργος έφυγε, φίλε, ο Τάσος ο Τρέγιας είμαι.
Έλα φίλε, μας ακούς? Έλα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Αναστάσιε. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο. Το σηκώσαμε το κύπελο να πούμε. Πάω καλά ρε Λούκα. Από τη Γερμανία ρε. Να σε καλά ρε Γιώργο, κατάλαβα. Από Στουτγκάρδη έτσι, Στουτγκάρδη. Από Στουτγκάρδη, ναι. Ωραία. Να είστε καλά, I love you all. Παοκάρα. Να είστε καλά παλικάρια. Πάμε, πάμε. Να είστε καλά λεβέντες, να είστε καλά. Να είστε καλά, σας είπα, πανηγυρίζουν 2 εκατομμύρια φίλοι του ΠΑΟΚ σε όλο τον κόσμο. Αυστραλία, Γερμανία, Ελβετία, παντού. Βάλε κανένα συνδυματάκι, πιλάρα, και πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας, μ' ακούτε? Σας ακούμε ολοκάθαρα. Χρήστος Μινούδης από Λος Άντζελες. Συγχαρητήρια στην Παοκάρα μας. Γεια σου κύριε Χρήστο. Στην Χρήστο, συγχαρητήρια, γιορτάζει όχι μόνο η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, όλη η Ελλάδα μας. Όλη η Ελλάδα μας γιορτάζει σήμερα. Μεγάλη μέρα, συγχαρητήρια. Πανέμορφη μέρα, κλαίω, δεν το πιστεύω. Σε ακούμε φίλε Χρήστο, σε ακούμε. Σε ακούμε φίλε Χρήστο. Να είστε καλά. Να είσαι και εσύ γερός εκεί στη μακρινή Αμερική φίλε μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μεγάλη μέρα, συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια, μπράβο. Να σε καλά. Να σε έχει καλά ο Θεός. Η καρδιά του ΠΑΟΚ. Η καρδιά και του ΠΑΟΚ αυτή τη τεράστια σα πρόνομη οικογένεια χτυπάει σε όλη την Ιφίλιο, παιδιά. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλε τι υπήρου. Παντού υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Είμαστε πάρα πολύ εδώ, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, παντού είμαστε. Σήμερα γίνεται κάτι άλλο σήμερα. Μεγάλο πανηγύρι. Να το ξέρετε. Εδώ να δεις τι θα γίνει στο Λευκό Πύργο τώρα. Κάτσε να δεις. Φαντάζομαι. Μπράβο, είστε παλικάρια. Της Ρουσλάνας, το κάγκελο θα γίνει. Να ξέρετε. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους. Να σε καλά, να σε καλά Χρήστο από το Λος Άντζελες. Γεια χαρά. Γεια σου ρε Χρήστο από το LA. Ήταν και δεν ήταν το LA της λαϊκής αγοράς του Αγίου Νικολάου. Το πραγματικό της Αμερικής, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλες. Ωραία, μισό λεπτάκι θα τους πάρουμε. Πάντως τώρα που ερχόμουν στο ραδιομέγαρο, το κέντρο πραγματικά γίνεται απροσπέραστο. Ήδη η αστυνομία έχει αρχίσει να κλείνει δρόμους. Μαζεύεται κόσμος στο Λευκό Πύργο. Κορναρίσματα, ιστορίες, χαμός. Όλοι πανηγυρίζουν. Στις στάσεις περιμένουν τα παοκτσάκια να περάσει το λεωφορείο για να κατέβουν στο κέντρο. Και όλη η πόλη είναι σε ένα πολύ λογικό πανηγυρικό mood. Λογικό. Λογικό. Δώσε λίγο ρε μπίλι να γουστάρει ο κόσμος. Δώσε το λίγο, δώσε το, τσιτάρε το. Για όποιον φίλο θέλει να επικοινωνήσει για λίγο μέχρι τη συνέντευξη τύπου 2310-287-38, θέλουμε τα συναισθήματά σας, πώς νιώθετε, από πού μας παίρνετε και προς τα πού οδεύετε. Να φανταστώ ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Λευκό Πύργο σήμερα. Στέλνιο Παντονίου. Ναι, το ραντεβού είναι εκεί. Τίποτα, αποδείχτηκε σήμερα ποιος είναι ο πραγματικός πρωταθλητής Ελλάδος μέσα στο γήπεδο, παιδιά, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μία ομάδα η οποία δεν έχανε ούτε με αίτηση. Ούτε με αίτηση. Προσπάθησαν να το κλέψουν προκαλώντας τον κόσμο οι Καραπαπάδες, οι Θεοδωρίδηδες, οι Μυραλάδες κτλ. Και επειδή έπεσε μισή σερβιέτα επάνω στον ώμο του Αλουνού, πήγε και έκανε αξονική. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, ο οποίος κατάφερε και κέρδισε εξαγωνιστικά το μάτς στα χαρτιά. Αυτή ήταν και η ΑΕΚ, η οποία δίλιασε μπροστά στο 1-0 που έχανε. Δεν βγήκε από τα αποδυτήρια ποτέ. Κέρδισε και αυτή το μάτς στα χαρτιά, στα δικαστήρια. Είναι πρωταθλητές των δικαστηρίων, πρωταθλητές των δικηγόρων, πρωταθλητές του εξαγωνιστικού. Ένα θηλυπρεπής πρωτάθλημα που με τέτοιο τρόπο το κατακτούν μόνο κοριτσάκια που φοράνε μίνι φουστανάκι και έχουν χαράδρα και όχι καρύδια όπως έχουν οι αρσενικοί. Ο αρσενικός τίτλος ήρθε σήμερα, χάνοντας ο ΠΑΟΚ 6 ευκαιρίες, χάνοντας πέναλτι, έχοντας 70% κατοχή μπάλα μέσα στο σπίτι της ΑΕΚ και αποδεικνύοντας ποιος είναι το πραγματικό αφεντικό του ελληνικού ποδοσφαίρου όταν παίζεται ποδόσφαιρο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι στα δικαστήρια, στις δικαστικές αίθουσες με σκουλαρίκηδες κτλ. Κτλ. Και καποδίστριες. Αυτός είναι ο αρσενικός, ο αντρικός τίτλος που κατακτά άλλη μια χρονιά ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης για τη Βόρεια Ελλάδα, για τη Μακεδονία, για τη Θεσσαλονίκη μας, για όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια, για 2 εκατομμύρια φίλους του ΠΑΟΚ που σήμερα πανηγυρίζουν γιατί νιώθουν αρσενικοί, γιατί νιώθουν άντρες, δεν νιώθουν θηλυπρεπείς. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα. Είναι αφιερωμένο στο θηλυπρεπή κυτρινιάρι
που τον αρέσει να βγει πρώτη Φουρέιρα. Κατάλαβα. Αφιερωμένος αυτόν τον φίλε πρέπει. Πες μας λίγα τα συναισθήματά σου, αδερφέ. Πολύ μεγάλη χαρά. Από πού μας παίρνεις, από πού μας παίρνεις, πες μας. Κίμινα. Από Κίμινα. Ναι, ναι. Ωραία, κόρνες βαράνε εκεί. Χαμός. Κάνω που σκάμε ανταλίκατα μου. Θέλει ένα ταλικέρι να πάρει. Γουστάρει ένα ταλικέρι να πάρει και να πατήσει λίγο την κόνα τη, από την ταλίκα, ρε, τη σειρώμενη, να γουστάρουμε όλοι μαζί. Έτσι θέλω σήμερα. Αφιερωμένο σε όλα τα παουξάκια. Να σε καλά, καλέ μου φίλε. Κίμινα είπες έτσι. Να σε γερός, να σε καλά. Απόλαυσέ το. Απόλαυσέ το σήμερα. Σήμερα η βραδιά είναι ασπρόμαυρη. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Τασό. Γεια σου, φίλε μου. Μένιος από Χανιά. Γεια σου, ρε Μένιο Γίγαντα. Γεια σου, ρε Άρχοντα. Λοιπόν, σήμερα πολύ γούσταρα, τρελά γούσταρα πολύ. Γιατί παίξαμε μπαλάρα πρώτον. Παίξαμε μπαλάρα εκεί μέσα. Σπάσαμε μια κακή παράδοση που είχαμε και το πανηγυρίσαμε εκεί μέσα, σε αυτούς εκεί μέσα, στη Γαβούζα, πανηγυρίσαμε εμείς το κύπελο για να γουστάρει όλος ο παοξίδικος λαός. Και εσείς, και εσείς εκεί πάνω που τραβήξατε αυτά φέτος που τραβήξατε και εμείς και όλοι, ήτανε αυτό, ήτανε ό,τι καλύτερο αυτό που έγινε σήμερα, ό,τι καλύτερο ήτανε. Μας απάλυνε λίγο τις πληγές, μας ανοίξαν αυτοί από τη Γαβούζα, Ολυμπιακοί, Μένιο, Μένιο, ξέρεις τι κρατάω. Με τη σημερινή εμφάνιση και με το διπλό μέσα στον Παναθηναϊκό και τα λοιπά που τέλειωσε στο πρωτάθλημα, απέδειξες ποιος είναι ο πραγματικός πρωταθλητής, ρε φίλε. Ναι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή πήγες μέσα στο σπίτι τους και με διαιτησία κόντρα. Ο Ισπανός δεν ήταν σήμερα πολύ καλός. Κόντρα, βέβαια κόντρα. Ο Ισπανός έπαιξε ΑΕΚ σήμερα, κυρίες και κύριοι, να το ξέρετε. Καθαρά, καθαρά ΑΕΚ έπαιξε. Εντάξει, καθαρά, μην σας γελάει το πέναλτι και να είχαμε να λέγαμε κάτι offside. Δεν έκοψε στην ΑΕΚ. Κάτι το πέναλτι ήταν πέναλτι. Κάτι φαουλάρε, κάτι που έχει χαρέσει. Ο Ισπανός έπαιξε 65-35 σήμερα την ΑΕΚ. Με κόντρα διαιτησία λοιπόν. Μέσα στο γήπεδο τη χάρτινη πρωταθλήτρια, τη πρωταθλήτρια των δικαστηρίων, πήγε και του εξευτέλησε. Του πέταξε να πούμε δύο γκολάκια για πλάκα. Έχασε άλλα τέσσερα, έχασε και πέναλτι. Δηλαδή. Σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο εκτός από αυτό το καταραμένο, αν έπαιζε σήμερα, στο Βόλο σου λέω, στο Παγκρίτιο, το σκορ θα ήταν 0-6. 0-6 θα ήταν, φίλε. Και δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη ξεφτύλα από αυτή που, από αυτή που πάθανε σήμερα, να το ξέρεις. Φίλε Τάσο, γι' αυτό σε παίρνω και τηλέφωνο και σε ακούω παλιά, γιατί αυτά που λες είναι πραγματικά η αλήθεια και έτσι είναι. Και συμφωνώ σε πολλά πράγματα μαζί σου, είμαστε και ίδια ηλικία. Ναι. Γι' αυτό πιστεύω έχουμε ζήσει και 5-6 άλλα πράγματα. Εσείς βέβαια πιο κοντά, πιο κοντά, εγώ μακριά. Αλλά πραγματικά αυτό που λες είναι ακριβώς αυτό που έγινε σήμερα. Αυτό. Καλό βράδυ. Φιλιά, γεια. Γεια σου, Ρεμένιο Γίγαντα. Γεια σου. Πάμε στον κόσμο. Πάμε. Γιορτάζει Μακεδονία σήμερα. Γιορτάζει Θεσσαλονίκη σήμερα. Γιορτάζει όλη η ασπρόμαυρη οικογένεια σήμερα. Καλησπέρα. Έλα, Τασούλη. Γεια σου, αρχηγέ μου. Έλα, Θωμά, Κατερίνα, αγόρι μου. Γεια σου, ρε Θωμάκο. Είναι και ο Στέλιος εδώ, Παπαντονίου. Μαζί είμαστε παρέτσα με το Στέλιο. Γεια σας, γεια σας. Τάσο, συμφωνώ και επαυξάνω με αυτά που είπες προηγουμένως και πραγματικά να πούμε πάλι τον κόσμο του ΠΑΟΚ. 19 τελική, 15 και κάτω στη Χαβούζα. 19 τελική, 15 και κάτω, Τάσο. Να τρελαθούμε. Και είδες όμως, όπως είπες, το σκορ έπρεπε να γράψει 0-6. Στο καταραμένο αυτό το κήπεδο δεν έμπαινε η μπάλα, ρε παιδί. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Χτυπιόμασταν κάτω. Ρε, Τάσο. Πέσαμε κάτω, εγώ ξέρεις τι. Την άκουσα κάποια στιγμή, λέω, δεν γίνεται, θα το χάσουμε. Χάσαμε πέναλτι, χάσαμε τρία μάτια. Τρία μάτια ευκαιρίες. Μπίσεσβαρ, Πρίγιοβιτς έχει χάσει τα τερά του. Μπίσεσβαρ έχει χάσει δύο γκολ που δεν χάνονται. Και λέω. Το Πρίγιοβιτς ήταν. Την άκουσα στερεοφωνικά, λέω θα το χάσουμε, λέω τώρα να δεις. Γιατί είναι και κολόφαρδη η ομάδα αυτή. Θα σε τιμωρήσει η μπάλα και. Ναι. Μια ερώτηση λίγο, δεν ξέρω αν είδες εσύ ή κάποιος. Ο κύριος Δημητριάδης, όταν ήταν η απονομή των μεταλλίων και αυτά πρέπει να ήταν χάρτηκα τα μετάλλια, εγώ έτσι πιστεύω. Βρέθηκε, πήγε για να το πάρει. Εγώ δεν τον είδα. Δεν ξέρω, φιλαράκι, ποσός μας ενδιαφέρει. Δεν ξέρω, όχι, γιατί έλεγε πολλά, έλεγε πολλά. Άκουσε με λίγο, Θωμά, είναι δικαιολογημένος ο κύριος Δημητριάδης, γιατί στην απονομή που γινόταν στα μετέλεια υπήρχε η μάσκα του Ιβάν Σαββίδη και ήταν τρομοκρατημένο το παιδί. Μπράβο, ρε Τάσο. Κατάλαβες, τρομοκρατήθηκε, είδε τον Ιβάν Σαββίδη, ο Μπούλης, και τρομοκρατήθηκε ο κύριος Δημητριάδης, κατάλαβες.
Τασούλη. Έλα το Μάκο. Τι ώρα θα πάτε την εκπομπή να σας ακούσουμε για να πάτε. Θα πάμε αδερφέ, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι ώρα πάτε. Όσο μπορείτε αγόρι μου. Ας δουλεύουμε, αύριο δουλεύω 6 ώρα, δεν πειράζει. Μπορεί να πάω και κατευθείαν, θα δούμε μέχρι τι ώρα θα πάμε. Θα δούμε. Όσο αντέξουμε. Σήμερα η βραδιά είναι μεγάλη. Έτσι ακριβώς. Φιλιά. Να είσαι καλά, Έρχεται, μας στέλνουν εικόνες από Καναδά. Βλέπουμε 10 άτομα. Γεια σου φίλε, πάρει από Καναδά, κύπελο. Πανηγυρίζει όλη η οικογένεια σε όλες τις υπήρους, παιδιά. Από Αυστραλία έρχονται εικόνες, γίνεται χαμός. Τα παιδιά από τη Μελβούρνη, από Καναδά, από Λος Άντζελες, από Χανιά μας πήρε ο αδερφός προλίγο Μένιος. Της Ανομαλάρας γίνεται στο Λευκοπύργο, μαζεύεται κόσμος ακόμα. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη η νύχτα. Εν αντιθέση με τους φίλους της ΣΑΕΚ, οι οποίοι μετά τους πανηγυρισμούς για το χάρτινο και για τον μπάσκετ, το αξίζανε, εντάξει για να τα λέμε όλα, σήμερα θα κοιμηθούν με το βλέμμα χαμηλά στο δάπεδο. Και το χειρότερο είναι αύριο που θα ξυπνήσεις, φίλε. Δηλαδή να συνειδητοποιήσεις ότι μέσα στο σπίτι σου ήρθε ο αληθινός, ο αρσενικός, ο κανονικός, ο πανάξιος πρωταθλητής Ελλάδος, που για μας στην ψυχή μας, στη συνείδησή μας είναι ο νταμπλούχος Ελλάδος 2017-2018 και σε κατατρόπωσε, όχι απλά σε νίκησε. Σε διέλυσε βασικά. Σε ξέσκισε. Έτσι το λέγαμε εμείς. Σε ξεφτύλισε μέσα στο σπίτι σου, μπροστά στους οπαδούς σου. Καλησπέρα στον κόσμο. Και πάλι λίγα έφαγε η ΑΕΚ. Καλησπέρα στον κόσμο. Γεια σας. Γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε. Γεια σας. Γεια σου είπαμε. Σας παίρνω παιδιά από την Ήπειρο, από την Άρτα, παιδιά, να ξέρετε ότι η Παοκάρα είναι ψηλά και εδώ. Αυτό σας λέω μόνο. Δεν υπάρχει κανένας από αυτούς πουθενά. Τους τελειώσαμε σήμερα. Τίποτα άλλο δεν έχω παιδιά. Πολλά φιλιά από την Άρτα. Το όνομά σου πες μας. Βασίλης, Βασίλης. Άρε μπιλάρα γίγαντα. Στην Άρτα Παοξάκη. Έχω και πολλά κολλητάρια πάνω στη Θεσσαλονίκη που με ξέρουν τι τρελαμένος είμαι με την αρρώστια μου. Άρε μπιλή γίγαντα. Για κρατήστε και λίγο γερά και κάτω, γιατί άρχισαν και κάποιοι εκεί πέρα, κάποιοι Αλβανοί, να λένε το Γιοφύρι είναι δικό μας και κάτι αηδίες, δηλαδή κάτι βλακίες, κάτι ασυναρτησίες από ανιστόρητους ανθρώπους, από αγράμματους πραγματικά ανθρώπους. Αυτά δεν υπάρχουν τάση μου. Για κρατήστε Θερμοπύλες εκεί για την Ελλάδα μας, για τη Μακεδονία μας, για την Παοκάρα μας. Γιατί είμαστε οι μοναδικοί οπαδοί που το κάνουμε αυτό. Οι άλλοι μας φωνάζουν Βούλγαρους. Οι άλλοι μας φωνάζουν Βούλγαρους. Κατάλαβες. Άκουσε την κοράκλα. Φώναξε πάω. Ναι. Έχω και απόγονο πίσω. Έτσι δεν αφήνω. Έτσι. Να σε, δύο να σε καλά γιγαντά μου. Να σε καλά. Πρέπει να κλείσουμε. Καλά, φιλιά, παιδιά. Ναι. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σου Μπίλι. Λέγες θέλει να πάρει. Η ομάδα θα γυρίσει απευθείας στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και η φιέστα θα γίνει στην Τούμπα αύριο στο μάτς της K20. Ναι, τι ώρα θα γυρίσει. Δεν ξέρουμε ακόμα. Θα έχουμε ενημέρωση. Ωραία. Ζήτα ενημέρωση τέλειο. Και μόλις μάθουμε τι ώρα γυρνάει η αποστολή, να πάμε αεροδρόμιο. Να πάει ο κόσμος στο αεροδρόμιο. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Εσύ φίλε μου, το όνομά σου αν δες. Καλησπέρα, Κώστα λέγομαι φίλε μου. Γεια σου Κωνσταντίνε, πού μας παίρνεις. Κοίταξε να δεις, από Θεσσαλονίκη παίρνω. Εγώ θέλω να είμαι λίγο μια διαφορετική φωνή σήμερα. Ναι, να σε ακούσουμε. Διότι τη χάρη να είμαι εξής. Ναι. Ότι είμαι πολύ θλιμμένος, είμαι θλιμμένος. Ναι, Κώστα. Εντάξει, μπράβο στην ομάδα, αλλά παιδιά, μην ξεχνάτε έτσι, μιλάτε στους πρωταθλητές. Στους χάρτινους πρωταθλητές μιλάμε, φίλε. Εγώ πιστεύω, φίλε μου, ότι το πέναντι δεν ήταν πέναντι, φως φανάρι. Ναι. Και κάτι μέσα μου λέει, και έχω βγει πολλές φορές αληθινός, ότι ο δικός σας πάλι λεφτά έδωσε να είμαι, να ξέρετε. Αδερφέ, τα γράδα πόσα ήταν που ήπιες, να πούμε, ήταν πάνω από 26. Εγώ πιστεύω, αδερφέ μου, ειλικρινά σου λέω. Ναι. Στεναχωρεμένος είμαι. Στεναχωρεμένος είσαι, ρε φίλε, γιατί έπρεπε να φας 6 γκολ και τώρα μου λες για το πέναλτι. Κάτσε ρε Κώστα λίγο. Καταρχήν είσαι χάρτινος πρωταθλητής δικαστηρίων. Έτσι, δεν είσαι στον αγωνιστικό χώρο, χέστηκες, δεν βγήκες να παίξεις. Είσαι ψευτοπρωταθλητής χάρτινος. Αυτό το πρωτάθλημα που σου χαρίσανε είναι για κοριτσάκια. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο σήμερα μέσα. Άκου λίγο και θα μου πεις το γουστάρεις. Ένα δεύτερο σήμερα μέσα στο σπίτι σου. Μέσα στο σπίτι σου. Εκεί που είναι καταραμένο για μένα το γήπεδο. Σου κάνω 0-6 και αποτύχει δεν τρως Κωνσταντίνε 6 γκολ. Χάνω και πέναλτι. Και τώρα βγαίνεις να μου πεις τι ρε Κωνσταντίνε βγαίνεις να μου πεις. Τι βγαίνεις να μου πεις ρε Κώστα τώρα. Εγώ, κοίταξε ρε Τάσο, εγώ πήρα να σε πω ναι. Ότι πιστεύω και το πέναντι δεν ήταν πέναντι. Ναι. Λίγο σεβασμός απευθύνεις στους πρωταθλητές. Σε ποιον πρωταθλητή, ρε φίλε. Να ήσουν ένα πρωταθλητής πανάξιος, να σε σεβαστώ, ρε φίλε, να σου βγάλω και το καπέλο. Αλλά είσαι χάρτινος, ψεύτικος είσαι. Γιατί κάποτε φώναζες εσύ ότι σου πήραν ένα πρωτάθλημα. Έχω και τις δηλώσεις του Λιμπερόπουλου.
Δεν έπεσε τώρα Μπαγιόκο τώρα από το μεγάλο σα. Μπαγιόκο από το μεγάλο, Δηλαδή από το πέσω μου με το χέρι στην καρδιά να. Κοίταξε λίγο, βάλε το δικό σου το χέρι κάπου αλλού και φύγε. Στείλτονα. Έλα ρε, στείλτονα. Στείλτονα, Βασίλη, στείλτονα. Στείλτονα, τέλειωσε. Στείλτονα τώρα το Βιτάμ να πούμε. 6 γκολ έπρεπε να φας. Άντε ξεφτύλες. Εξεφτύλες, δεν τρέπεστε λιγάκι. Βρήκες και το θάρρος να βγεις να πούμε στην εκπομπή να μας πεις το πέναλτι και δεν ήταν πέναλτι και ότι έβαλε το χέρι στην τσέπη. Ντροπή σου. Να έχεις να πούμε το αρσενικό επάνω, να είσαι, να νιώθεις άντρας και να μάθεις και να χάνεις. Να ξέρεις και να χάνεις, ρε. 6 γκολ έπρεπε να φάει η ομάδα σου σήμερα. Και βγαίνεις και λες ένα κάρο χαζομάρες. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πονάς. Έτσι, καταλαβαίνω ότι νιώθεις ντροπή για αυτό που έχει συμβεί, γιατί αυτό που έχεις κατακτήσει φέτος ψεύτικα, χάρτινα, θηλυπρεπέστατα, κάποτε πριν λίγα χρόνια έβγαινε ο Λιμπερόπουλος και έλεγε: εμείς θέλουμε τα πρωταθλήματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι στα δικαστήρια κτλ. Και αυτό έκανες φέτος. Για να μην σε πάω σε δεκαετία 90-2000 τα τρία πρωταθλήματα πώς τα πήρες. Αν θυμάσαι καλά. Έχουμε άλλη γραμμή. Ωραία. Κάτσε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μπάρκα, ο οποίος δεν είναι με τους φίλους ΣΑΕΚ να πανηγυρίσει. Βασιλάκη, τι έπαθες, αγόρι μου, για πες μας. Με το πρωτάθλημα δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τη σημερινή μας εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε. Πού μπορείς να αποδώσεις τη σημερινή εμφάνιση, πιθανόν να αδειάσατε από τους πανηγυρισμούς, από την κατάκτηση του πρωταθλήματος? Εντάξει, σίγουρα έχουμε δει ευθύνης και εγώ, με τον κόλ που δέχτηκα στο φάουλ. Θέλω να ζητήσω κατά κάποιο τρόπο να συγγνώμη στους συμπαίκτες μου και στους φιλάδους του ΣΑΕΚ. Τώρα τι άλλο ευθύνεται, τίποτα. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε τι ευθύνεται. Νομίζω ότι άξιο το... Εντάξει, Βασιλάκη, περαστικά αγοράκι μου, δεν πειράζει, θα ακούσουμε μετά. Πάμε λίγο στην Αγάπη Γαβριλίδου να ακούσουμε τι είπε ο Χιμένεθ. Γεια σου, Αγάπη. Πριν από λίγο την έλεξη τύπου του Μανώλου Σιμιώνης, ο οποίος τάσα έχω να σου πω ότι τα έβαλε με όλους και με όλα πραγματικά. Ο Ισπανός τεχνικός τα έβαλε ακόμη και με το πρόγραμμα. Δεν του άρεσε. Αγάπη, κάτσε κάπου καλύτερα, δεν σε ακούμε. Λίγο μετακινήσου, δεν σε ακούμε καθόλου. Ναι. Μισό λεπτάκι. Τάσο στον αέρα είμαστε. Ναι. Μ' ακούτε. Ναι, ποιος. Ο Δημήτρης, ο Βάζογλου. Έλα, λοιπόν, Δημήτρης, ακούμε. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Η ομάδα θα έρθει σήμερα, ναι, αργότερα, ναι, έτσι θα ενημερώσουμε για την ακριβή ώρα. Μάλιστα. Προγραμματισμένη φιέστα αύριο στην Τούμπα, ναι, μαζί με την ΚΑΠΑ 20. Έτσι η ΚΑΠΑ 20 τελευταίο παιχνίδι στις 5 ώρα, ναι, το Λεβαδιακό. Ωραία. Αύριο. Το είπε και ο Στέλης ο Παντονίου πριν λίγο. Ωραία. Το ενημερώσαμε. Ωραία. Απλά αυτό για την άφηξη του Ραβρούνιου. Μόλις μάθετε, σε παρακαλώ, γιατί έχουν πάρει δεκάδες, εκατοντάδες τηλεφωνήματα. Δεν γίνεται χαμός. Να μάθει ο κόσμος. Αυτό είναι charter, δεν είναι κάτι προγραμματισμένο. Θα πάω στο Ραβρούνιο και θα μάθουμε εκεί τι ώρα αναχωρούν για να φτάσουν πάνω. Πολύ ωραία. Μπορούμε να πιθανολογήσουμε, Δημήτρη? Όχι. Εντάξει, υπομονή. Δεν είναι. Okay. Είναι ήταν μεγάλη, δεν είναι. Υπομονή. Okay. Θα τα πούμε. Έγινε. Δίνω πάλι την αγάπη. Έγινε. Έλα, αγάπη. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε με τον Μανώλη Χιμένεθ είναι ότι ο Ισπανός τεχνικός έβαλε ακόμη και με το πρόγραμμα του κυπέλλου και του πρωταθλήματος, γιατί είπε ότι δεν ήταν δίκαιο για την ομάδα του το γεγονός ότι ενώ δύο εβδομάδες πανηγύρισε το πρωτάθλημα, μετά έπρεπε να παίξει τον τελικό του κυπέλλου. Νομίζω ότι δεν έχει μείνει κάτι άλλο με το οποίο μπορεί να τα βάλει ο Ισπανός. Δηλαδή σήμερα νομίζω ότι ξεπέρασε τα όρια του. Ξεπέρασε τον εαυτό του μάλλον με αυτό που είπε. Είπε γενικότερα ότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο ΠΑΟΚ άξιζε το κύπελλο, αλλά πρέπει να παραδεχτείτε πάντα ότι εμείς αρχίζουμε το πρωτάθλημα. Είπε ότι δίκαια ο ΠΑΟΚ το πήρε σήμερα στο κύπελλο. Επίσης αναφέρθηκε φυσικά ο Ισπανός και στον περσινό τελικό, που είδε ότι πέρσι τελικώς μου άφησε μια πικρία, γιατί μας πήρανε το κύπελο με μια απόφαση του διαιτητή, την οποία την παραδέχτηκε και ο ίδιος. Ενώ φέτος είπε, οι Ισπανοί διαιτητές δεν έκαναν λάθη, ότι έδωσαν σήμερα ήταν σωστό και ο ΠΑΟΚ πήρε δίκαια το κύπελο. Εντάξει, νομίζω ότι τον Μανώλο Χιμένεθ τον έχουμε σταθεί τόσα λίγο εδώ και καιρό,
Και νομίζω ότι πλέον έχουμε μια εικόνα του πώς σκέφτεται. Δηλαδή, για μένα είναι εξωτρωματικό να τα βάζει ακόμα και με το πρόγραμμα του κυπέλου και του πρωταθλήματος. Εντάξει, τώρα είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Έτσι, εντάξει, είναι κατάτια, ναι, δηλαδή εντάξει, φτάνει. Εντάξει. Πες να έχεις την ευτυχία και την αξιοπρέπεια σαν προπονητής που είσαι, να βγεις και να πεις: τελείωσε η υπόθεση, έπαιξε καλύτερα ο ΠΑΟΚ, μας κέρδισε κατά κράτος σε όλους τους τομείς. 6 γκολ έπρεπε να φάμε. Συγχαρητήρια στον κυπελούχο Ελλάδος. Έτσι κάνουν οι μεγάλοι προπονητές. Ξέρουν και να χάνουν. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Ναι, νομίζω είναι πραγματικά. Δεν μπορεί να λάβει ο νους ότι. Εντάξει, είναι αστείο τώρα αυτό το πράγμα. Τώρα, εντάξει. Ναι, νομίζω εντάξει. Είναι, ξεπέρασε λίγο κάθε φαντασία αυτό που είπε. Γενικότερα ήταν λίγο σε σύγχυση ο Ισπανός και απέφυγε να μιλήσει για το μέλλον του. Σε αρκετές ερωτήσεις εδώ πέρα των ρεπόρτερ. Συγγνώμη λίγο, έχω πλάνα εντάξει. Από Λευκοπύργο. Έχει αρκετό κόσμο. Βλέπω ότι έχει κλείσει ο δρόμος εκεί στη Λεωφόρο Νίκης μπροστά στο Λευκοπύργο και από ό,τι βλέπω ήδη κατεβαίνουν από όλες τις πλευρές, από αριστερά, από δεξιά, μόνο από τη θάλασσα δεν έρχονται με τις βάρκες. Φίλοι του ΠΑΟΚ συγκεντρώνονται στο Λευκοπύργο για να πανηγυρίσουν. Θα ενημερώσουμε και σε λίγη ώρα τι ώρα θα γυρίσει η αποστολή με τσάρτερ. Επαναλαμβάνω, μας ενημέρωσε ο Δημήτρης Τζομπατζόγλου. Και ο Στέλιος εδώ και ο Δημήτρης μας είπε ότι... Να επαναλάβουμε άλλη μια φορά αυτό που είναι πολύ σημαντικό για αύριο, ναι. Κυρίως, ότι στις 5 στην Τούμπα θα γίνει η φιέστα για το τέλος της ομάδας, ναι, μαζί με την K20, η οποία για αυτή με ένα βαθμό εξασφαλίζει το πρωτάθλημα. Ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για τον κόσμο να δέσει στην Τούμπα μαζικά να αποθεώσει και τις δύο ομάδες, και την πρώτη ομάδα και τη δεύτερη ομάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ μπορεί αυτό το κύπελλο να έχει ανοίξει χωριστή σημασία και επειδή το πανηγύρισε εδώ στο ΒΑΤ, αλλά και με βάση τα όλα όσα προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Αγάπη, ίσως στη συνέντευξη τύπου. Είμαι τώρα. Περιμένουμε τον... Ναι, βέβαια. Ναι. Είχε κάποια ένταση με κάποιο ρεπόρτερ. Ναι, υπήρξε μια... Κατά το ερώτημα, κατέκτησε η ΑΕΚ δίκαια το πρωτάθλημα. Ναι. Mm. Ήταν αυτό, η απάντηση ήταν αυτή που σου είπα πριν. Ναι. Απλά δεν άρεσε πολύ το ύφος κυρίως του Χιμένες, γι' αυτό προκλήθηκε η ένταση. Αλλά εντάξει. Τάσο, νομίζω ότι ωραία. Όταν φτάνει στο σημείο κάποιος να τα βάζει ακόμα και με κάτι προγραμματισμένο, όπως είναι το κύπελλο, ας πούμε, τελικό κυπέλλου, νομίζω ότι κάπου εκεί το χάνεις και δεν έχει νόημα να... Τι να πεις παραπάνω εκεί πέρα. Τι μπορείς να απαντήσεις. Νομίζω ότι ο κύριος Χιμένες... Νομίζω ότι ο κύριος Χιμένεθ έπρεπε να τα βάλει με τους ποδοσφαιριστές του που δεν έπαιξαν καθόλου καλά και όχι με το πρόγραμμα και με ό,τι άλλο ή με κάποιον ρεπόρτερ ή οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα το να πεις ότι πανηγυρίσαμε τις εβδομάδες και δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν συγκεντρωμένος, δεν νομίζω ότι μπορεί να δικαιολογήσει. Είναι αστείο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ που έγινε τελικό στο ΆΚΑ τι έπρεπε να κάνει. Στη φυσική έδρα της ΑΕΚ. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι όλες οι συνθήκες υπέρ σου. Τι άλλο έπρεπε να γίνει, δηλαδή. Να μην κατέβαινε πάνω να παίξει καθόλου. Μάλλον. Δεν ξέρω. Γενικότερα, ο Χιμένεθ εδώ και αρκετό καιρό κάνει άστοχες δηλώσεις. Ναι. Ναι, είναι μία οι ομάδες οι οποίες παίζουν σκληρά την ΑΚ και δεν παίζουν τις άλλες ομάδες το ίδιο σκληρά. Είναι μία το πρόγραμμα, είναι μία η κατάσταση των ομάδων, είναι μία οι διευθυντές. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται ο Ισπανός. Πάντως εγώ αυτό που είδα σήμερα εδώ πέρα στην εξωτερική είναι ότι δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Δεν τον είδα σε πολύ καλή κατάσταση. Και πολλές φορές ήταν αντιφορούμενες οι απαντήσεις του. Δεν απαντούσε στις ερωτήσεις που του κάνανε. Ακριβώς. Υπήρξε ένταση αυτές τις στιγμές. Εντάξει. Ο καθένας κρίνει για αυτά που λέει. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος ξέρει, νομίζω. Αυτή την ώρα αποχωρεί η ΑΕΚ, την ώρα που εμείς περιμένουμε ακόμη τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη τύπου. Ορμάς ήταν έρθει λίγο νωρίτερα, αλλά μάλλον έμπλεξε το πανηγύρι στα αποδυτήρια, γιατί ακούμε συνεχώς φωνές από τους παίκτες. Ακούγονται μέχρι έξω, οπότε νομίζω ότι λίγο τον κρατάνε μέσα παραπάνω. Αν θέλετε να με αφήσετε εκτός και να σας πω όταν έρθει ο... Εντάξει, γιατί θα πάμε και στο Δανακτσίνη, στο Λευκοπύργο, λίγο να δώσει και από εκεί κλίμα τι γίνεται στο Λευκοπύργο. Ωραία, θα μόλις έτσι. Ξαναμιλάμε, αγάπη. Έχουμε τον Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη, έλα, καλησπέρα. Τάσο. Έλα, Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και από μένα. Γίνεται ένας πραγματικός χαμός, παρότι δεν έχει ούτε μία ώρα που τελείωσε το παιχνίδι. Υπάρχει ήδη παλμός πολύ περισσότερο και από πέρσι, γιατί βρισκόμουν εδώ.
πολλά πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, ο κόσμος πάνω στα αυτοκίνητα, τα ίδια τα δικά του τα αυτοκίνητα πανηγυρίζει, πανηγυρικό κλίμα σε όλη τη διάσταση, έτσι. Και νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα, είναι καθοδόν... Αυτό με έκανε εντύπωση, Τάσο, γιατί είναι τόσο νωρίς, ακόμα δεν προλάβα να φύγουν από τα σπίτια τους και ήδη έχει χιλιάδες κόσμο και επαναλαμβάνω πολύ περισσότερο παλμό σε σχέση με πέρσι. Η κατάκτηση μέσα στο βάθος νομίζω ότι έφτιαξε περισσότερο τον κόσμο του ΠΑΟΚ σε σχέση με πέρσι. Δημήτρη, ο κόσμος, έχω την εντύπωση ότι κατέβηκε να πανηγυρίσει το double σήμερα. Έτσι. Γιατί με την συγκεκριμένη εμφάνιση ο ΠΑΟΚ αποδεικνύει ότι είναι ο πραγματικός πρωταθλητής Ελλάδος. Αυτό. Και όχι ο χάρτινος. Αυτό νομίζω, αυτό το αίσθημα δικαίου που έχει αυτή τη στιγμή ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ κόσμο να κατέβει, όλες οι ηλικίες, μικρή, μεγάλη, κοριτσάκια, μεγάλη ηλικία, χαμός. Μπορούμε να πιθανολογήσουμε για πόσο κόσμο μιλάμε αυτή τη στιγμή ή είναι επικίνδυνο να το πούμε? Τώρα αυτή τη στιγμή, Τάσο, έτσι όπως υπολογίζω εγώ, γύρω στους 5.000 έχει σίγουρα. Μάλιστα. Οπότε έχει κλείσει όλος ο δρόμος εκεί, Λεωφόρο Νίκης. Ναι, έχουν αυτό αμήνες. Θέλω να αναφέρω, Λεωφόρος Νίκης είναι κλειστή, μόνο από τον κόσμο του ΠΑΟΚ διασχίζεται. Μάλιστα. Να ξέρει ο κόσμος που κατεβαίνει με τα αυτοκίνητά του να παρκάρει όπου μπορεί νωρίτερα, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Δημήτρη. Ωραία. Έγινε, Τάσο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε λίγο αργότερα, γιατί περιμένουμε να μάθουμε και τι ώρα θα γυρίσει με τσάρτερ η αποστολή. Σε λίγη ώρα θα μάθουμε και το πότε γυρίζει η αποστολή. Έχουμε και μία ακόμα πληροφορία. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μετά την κατάκτηση του κυπέλου με εντυπωσιακή εμφάνιση, πήραν την απόφαση να φωταγωγήσουν την τούμπα για σήμερα το βράδυ. Μάλιστα. Ο κύριος Μπουτάρης θα φωταγωγήσει τη. Για τον κύριο Μπουτάρη δεν έχω κάποια πληροφορία, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν έχω πληροφορία. Εντάξει, υπάρχουν εκεί δημοτικοί σύμβουλοι που είναι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ας κάνουμε μια πρόταση στον αγαπητό δήμαρχο και εκλεκτό κύριο Μπουτάρη να φωταγωγήσει την πόλη. Δεν είναι κακό. Δεύτερο συνεχόμενο κύπελο. Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που το έχει καταφέρει αυτή την πόλη. Συγγνώμη λίγο, έχουμε δηλώσεις. Βλέπω Πασχαλάκη, Πέλκα, Βιερίνια. Αυτή είναι άλλη φανέλα, έτσι. Γιατί προηγουμένως είχαμε δει με κάποια άλλη φανέλα, χωρίς σορτσάκι. Α, είναι. Τι να πω. Τι να πω. Πού τα έχασες προηγουμένως τα ρούχα σου, κάποιες τα πήρανε. Ναι. Α, δεν πειράζει. Τα πήρε με το κύπελο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, για πες μου τώρα, πού κρυφτεί ο αγώνας. Σε λεπτομέρειες που είχαμε. Και τα εγώ που βάλαμε. Αυτό κρίθηκε το παιχνίδι. Δηλαδή είναι αυτό που είπα. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Και το φάουλ δουλεύεις. Ναι, ναι, ναι. Έχει να πληρώσει. Έχει να πληρώσει καφέδας. Γιατί βάλατε στοίχημα. Όχι, κάθε μέρα στοίχημα. Δηλαδή αυτούς εμείς δίνουμε και μας καταναλώνουμε. Είναι παραπληροφόρηση. Τον έχω δει και σε φωτογραφία να έχει τα γάτια τερματοφύλακα. Είναι η μοναδική θέση που δεν είχε παίξει και την έπαιξε. Να προσέχει. Τον ετοιμάζουμε. Ήπιατε σαμπάνια αρκετή, βλέπω. Όχι ακόμα. Ο Πυρίτσα. Όχι ακόμα. Αμπύρες. Στη Θεσσαλονίκη θα το πιούμε. Θεσσαλονίκη. Καταρχήν υπάρχει πριν. Να ρωτήσει το πρόεδρο. Δεν πιστεύω, κάτι θα σας είπε στα αποδυτήρια. Τι? Προσπαθούμε να μάθουμε και εμείς τι γίνεται. Για το πριν του κυπέλου. Στην αποδυτήρια. Ναι, βέβαια. Πού αποδυτήρια. Δεν ήρθε. Ήρθε ο Γιώργος ο Σαββίδης. Όχι, ο μεγάλος παίκτης από πέρσι. Μεγάλος παίκτης από πέρσι. Πες μου κάτι τώρα. Μια φορά χρειάστηκε να επέμβεις και ήσουν εκεί. Δύσκολο για ένα τερματοφύλακα αυτό. Ευτυχώς ποιος το είπε. Εγώ δεν είπα. Ούτε εγώ. Εντάξει, δεν χρειάζομαι τόσο πολύ στους αγώνες. Χρειάζομαι πιο πολλές προπονήσεις και με τα παιδιά. Έκανε τη δουλειά μου. Χρειάστηκε μια φορά και πιστεύω ότι βοήθησε την ομάδα. Βλέποντας την ομάδα σου από πίσω, πώς την κατήφθηνες, τι έλεγες? Μην αγχώνεσαι, Αλέξανδρε, μην αγχώνεσαι. Θα προσπαθήσω να διώξω το άγχος, όπως λέει και ο φίλος μου Δημήτρης. Ναι, τελείωσε. Δεν έκανα πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτά που μπορούσα και με τη βοήθειά μου προσπάθησα να κατευθύνω την ομάδα και να δώσω θετική ενέργεια έτσι ώστε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάστηκα σε πολλές περιπτώσεις.
ήμασταν πολύ καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και φάνηκε στο παιχνίδι. Επειδή έχει κοντά σου δύο πειρακτήρια, έτσι, τον Δημήτρη και τον Αντρέ, ποιανού γκολ ήταν καλύτερο, για βάλτε του δύσκολα. Ξεκάθαρα του Πέρκα ήταν δύσκολο εκεί πέρα έξω από τα δύο μέτρα. Για να το χάσει κάποιο. Δεν έχουν χάσει. Σειρά σου, περίμενε. Δεν έχουν χάσει. Δεν έχουν χάσει. Έχουν χάσει. Και εγώ έχω χάσει. Λοιπόν, θα πω ότι του Αντρέ το έχουμε δουλέψει. Το έχουμε δουλέψει. Και το έχουμε πει εδώ και πέντε μήνες. Έχουμε πει ότι ο Αντρέ πρέπει να ανεβαίνει και να βαράγει τα φάουλ. Γιατί ήταν καλύτερο. Ξεκάθαρα και τα δύο. Και εγώ, ευχαριστώ. Και το παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι. Στο φάουλ του Αντρέ. Μορφή είναι. Στο φάουλ του Αντρέ έγινε... ήθελα άλλο ένα τέταρτο περίπου το παιχνίδι. Αλέξανδρος έβαλε εγώ τον κούνα. Τρεις φάσεις. Τέλειωσε. Για να βάλουμε σε μια σειρά. Έγιναν οι αποβολές. Βγήκες εσύ. Περίμενε. Αρχίζει το παιχνίδι και δυσκολεύει. Βγαίνεις εσύ. Έχει μπει ο Μάκ, ο οποίος ακόμη δεν έχει μπει στο παιχνίδι. Μπορεί και να μην ακούμπησε την μπάλα. Έτσι αισθάνομαι. Που σημαίνει ότι αν έβαζε τον κόλλο Αραούχο και γινόταν το 1-1, πηγαίναμε στην παράταση. Λογικά. Έτσι, με τον χρόνο που απέμενε. Το παιχνίδι θα γινόταν πολύ δύσκολο. Τώρα μιλάμε όλο το βράδυ, οπότε δεν χρειάζεται. Λογική πάντως. Αν βάζει με το πέναλτι, αν βάζει ο προπονητής και έκανε τις αλλαγές. Ξεκάθαρα η λογική πήγαινε στο αποτέλεσμα που ήρθε. Ήμασταν μπροστά, είχαμε την κατοχή, πιέζαμε. Ήμασταν καλύτεροι. Αποδείξαμε ότι λάθος πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και ήρθαμε εδώ πέρα να αποδείξουμε αυτό. Αν και δεν είχαμε να αποδείξουμε τίποτα. Νομίζω ότι είμαστε... Δεν το αποδείξετε σήμερα ότι είστε καλύτεροι. Εδώ και ένα χρόνο το αποδεικνύετε ότι είστε καλύτεροι. Δεν περίμενε κανένα τον τελικό για να κατάλαβε το ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Επιτέλους. Συγγνώμη για το Πασχαλάκι κιόλας. Παιδιά, σας ευχαριστούμε λίγο, έτσι. Ανέβηκες και στο οριζόντιο δοκάρι κάποια στιγμή. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι δουλεμένα στην προπόνηση και αυτά. Το Πασχαλάκι, τρελοκομείο μεγάλο. Μας έχει δείξει τις μεθόδους πώς ανεβαίνουμε στα δοκάρια. Όχι, υπερασπίζεις την αιστεία, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Να πας να διασκεδάσεις τώρα. Και συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο, γιατί έκανε πολλά χιλιόμετρα. Να είστε καλά. Αυτή ήταν η Πασχαλάκη σε Πέλκας και Αντρέα Βιερίνια. Σε έτσι πανηγυρικό κλίμα, σε ένα έτσι... Πώς να το περιγράψω το κλίμα το οποίο επικρατούσε, ας πούμε, έντονης χαράς. Λέει, τα παιδιά αυτά όλη τη χρονιά προσπάθησαν και απέδειξαν ότι μέσα στο γήπεδο δεν τους κερδίζει κανείς. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον, με τόσες αντίξουες καταστάσεις και συνθήκες που πέρασε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, με αλλαγή προπονητή, με νέα πρόσωπα που ήρθαν, με αποχωρήσεις που έγιναν κτλ. Απέδειξαν ότι κάναν μια πορεία πρωταθλητισμού, έχοντας ένα άσχημο ξεκίνημα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Και αν μη τι άλλο, όλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ακόμα και οι φίλοι της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και όλη η Ελλάδα ποδοσφαιρική γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιος άξιζε και ποιος είναι ο πραγματικός πρωταθλητής Ελλάδος. Δηλαδή αυτός που κατέκτησε τον double. Στη συνείδηση, στις καρδιές και στο λογικό φίλαθλο, στον οπαδό ο οποίος δεν έχει παροπίδες και μιλάει αρσενικά, μιλάει αντρίκια και πραγματικά, ο νταμπλούχος Ελλάδος 2017-2018 είναι ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, αν μη τι άλλο. Πρωταθλητής δικαστηρίων, δικηγόρων, εισαγγελέων, διαιτητών, τέταρτων διαιτητών, των εποπτών κτλ, του παρασκηνίου, του εξαγωνιστικού γενικά, είναι η χάρτινη ΑΕΚ. Η χάρτινη ΑΕΚούλα, όπως τη λένε πάρα πολλοί, και όχι αδικαιολόγητα για τη φετινή σεζόν. Τι έχουμε? Πάμε στην ένταξη τύπου, είναι ο κύριος Λουτσέσκου. Πάμε στο Λουτσέσκου. Και συνεχίζουμε με τον προπονητή. Από τη στιγμή που έφυγε δεν άντεχα. Εντάξει, είναι ένα πράγμα να είσαι μέσα. Το ξέρεις ότι κάνεις εσύ. Βιερίνια μιλάμε, έτσι. Είναι από έξω. Εγώ προτιμώ να είμαι τα 90 λεπτά ή τα 120 που μπορούσε να ήταν.
Μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς δεν μπόρεσα, αλλά τους παίκτες μου, κάνανε φανταστική δουλειά αυτά τα 15-20 λεπτά που χρειαζόταν. Δεν έχει σκέψη. Είχε πει ότι το όνειρό μου από τη στιγμή που ήρθε στο ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που έφυγε και ξαναγύρισε, ήταν να κερδίσει το τίτλο με το ΠΑΟΚ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πέθηκε φέτος. Δυστυχώς που δεν μας άφησε να πάρουμε κάτι άλλο, αλλά τελειώσαμε αυτό πως θέλαμε να τελειώσουμε τη σεζόν με ένα τίτλο και δείξαμε επιτέλους, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα, ποιος είναι την καλύτερη ομάδα στη ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον Αντρέ. Δεν έχω πάει ακόμα στην αποδυτήρια, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μου πάρει τηλέφωνο. Άρα τι, πιστεύεις ότι για μουντιάλους και τέτοιες, συγχαρητήρες και τέτοια, όχι. Εσύ θεωρείς, τους άλλους θεωρεί και εγώ μακάρι να είμαι, αλλά και απόφαση θα πάρουν άλλους, οπότε πρέπει να περιμένουμε 17. Ναι. Όχι. Με δικό μου γκολ όχι. Φανταζόμουν και όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει αυτή τη σεζόν, φανταζόμουν να τελειώσω τη σεζόν με τον double. Αυτό είναι αλήθεια. Όπως είχαμε πριν από στιγμή που έχω κουραστεί να πω, μας κλέψανε το πρωτάθλημα, αλλά είναι ξεκάθαρα. Με παικνίδι λιγότερο, κάναμε βλήνε βαθμούς. Σήμερα, στην έδρα του αντίπαλου, κάναμε το παικνίδι που κάναμε. Χάσαμε τις ευκαιρίες που χάσαμε. Χάσαμε πέναλτι. Κέρδισαμε 2-0. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο, αν είχε κάποιος άλλο στο μυαλό, ότι η καλύτερη ομάδα του πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ξεκάθαρο σήμερα ποιος είναι η καλύτερη ομάδα. Όχι, γιατί εμείς δείξαμε όλη τη σεζόν, αυτό που είπα πριν, όλη τη σεζόν, η δουλειά μας, το ιδρώτα μας, το αίμα μας πολλές φορές και να σε κλέβουν μέσα στο σπίτι σου ένα πράγματα που μας έλειπα ή μας λείπει πόσα χρόνια και να ακούμε άλλος ποδοσφαιριστής, δεν θέλω να, αλλά θέλω να πω για 2-3 παίκτες ΣΑΕΚ να προσέχουν πάρα πολύ αυτό που κάνουν και αυτό που λένε, γιατί σήμερα δείξαμε ποιος είναι τους καλύτερους. Αυτό το 20-0 και έβαλε και 3 γκολ, 3-4 γκολ, ντροπή του. Ένας Πορτογάλος που έπρεπε να έχει σεβασμός, γιατί είμαι Πορτογάλος. Νομίζω ότι χάρηκα πάρα πολύ στο 16 που κερδίσαμε το κύπελλο Ευρώπη και να έρθει να πει την ατάκα, την αυτό ρε. Το ξέρει τι συμβαίνει τουλάχιστον αυτό ή θα πάει όπου το λένε αυτό. Το κέρδισε το πρωτάθλημα τον τρόπο που κέρδισε και μιλάει. Τροπή του. Το Σιμόες πρέπει να εννοεί, έτσι. Ποιον εννοεί? Ναι, αυτό. Αυτός που είπε το ότι είναι αυτό ρε στις δηλώσεις του στην Νόβα, όταν κατέκτησαν το χάρτινο πρωτάθλημα. Για να ακούσουμε. Μπορούμε να ξεκουραστούμε λίγο. Έχουμε διακοπές. Αλλά αν τα κρατήσουμε και σου ζητάω τώρα από τη στιγμή που είμαι εδώ για τον πρόεδρο να κρατήσει το κορμό που έχουμε και νομίζουμε ότι στην επόμενη χρονιά, αν δεν θα γίνει κάτι περίεργο που χτυπάνε στο κεφάλι, φεύγουν από το κήπεδο με κάτι στο στόμα και βγαίνουν από το νοσοκομείο με κολάρ,
του άλλου που φοβάται το όπλο που δεν έχει δει ποτέ μόνο στις φωτογραφίες και το δικαστήριο που λένε ότι φοβούνται τις οικογένειες που έπαιρναν τηλέφωνο και μετά έχει τις φωτογραφίες, το βίντεο και γελάνε έξω από την αποδυτήρια που βλέπουν εκεί μπροστά στο αποδυτήριο του διαιτητή. Τα περιμέναμε να μπούμε μέσα. Το κυρίου Σιμόης μιλάω. Ότι είναι offside, ότι πειράζει ο Μαουρίσιο τη φάση, τον γκολ. Από στιγμή που είδαν τα βίντεο στην ίντερνετ, ξαφανίστηκαν όλοι. Μπήκαν μέσα στην αποδυτήρια. Και μας έλεγαν ότι εμείς θέλουμε να βγούμε, ο διαιτητής πρέπει να αποφασίζει. Αλλά από τη στιγμή που αποφάσισε να σφυρίζει και να κερδίζει ο ΠΑΟ και ένα 0, κανένας δεν θα να βγει. Ο προπονητής που για μένα είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, ΣΑΙΚ, του λέει ότι φοβήθηκε. Αλλά το κυρίως ήταν στην καρκίδα. Τι φοβήθηκε? Ήταν μέσα στο αγνωστικό χώρο που ήρθε το πρόεδρο μας. Είχε βγει. Τι φοβήθηκε? Φοβάμαι. Φοβήθηκε. Τι φοβήθηκε? Αλλά τέλος πάντων. Δείξαμε σήμερα ποιος είμαστε. Νομίζεις το ίδιο. Στο Παναθηναϊκός μιλάς. Ναι. Εντάξει. Όχι, πρέπει να μιλήσουμε για αυτό που έγινε. Γιατί κανένας το ξέρει ότι έγινε στην αποδυτήρια από στιγμή που ο Ολυμπιακός μπήκε μέσα. Κανένας το ήξερε. Ότι πριν μπήκαμε μέσα, ο κύριος Μυραλάς έλεγε για το διαιτητή να προσέχετε. Γιατί να προσέχετε? Πριν μπήκα μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Πριν να μπει μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να μου πει. Ο Ίβιτς, γιατί εγώ δεν ήμουν εδώ. Ο Ίβιτς το χτύπησε το κεφάλι και έφυγε με ανοιχτό κεφάλι. Δεν χτύπησε το κεφάλι και έφυγε με κολλά στο λαιμό. Έφυγε. Τελείωσε. Ακριβώς. Δεν κάνουμε συζήτηση, ερώτησες, απάντησε, τέλος. Δεν ξέρω ακόμα. Κρειάζω διαβατήριο, κρειάζω αυτό, δεν έχω τίποτα. Λήξαν όλοι. Και περιμένω την πρεσβεία της Πορτογαλία να με βγάζει όλα τα χάρτια μου. Φυσικά, γιατί εγώ σε είπα από την αρχή που έφυγα και ξαναγύρισα, ήθελα να κερδίσω τίτλους με το ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πρώτο μου και μακάρι να είμαι ο τελευταίος. Η γυναίκα μου, φυσικά, γιατί μέσα λουλούδια πριν το παιχνίδι. Επιτέλους μια φορά. Συνέχεια το στείλνω εγώ. Σε αυτό το κύριο που είναι εδώ, δίπλα μου, που δεν είναι εύκολο να κάνει τη δουλειά που έκανε φέτος. Με την ομάδα που είχαμε, τότε που ήρθε μετά τις προετοιμασίες, με την μία ομάδα που δεν είχε διαλέξει αυτός, πίστεψα με τα μάτια κλειστά σε εμάς, την ποιότητα που είχαμε σαν παίκτης και σαν ομάδα, τους φιλάτους που είδαστε σήμερα δίπλα μας από την πρώτη μέχρι το τελευταίο λεπτό και όλο το λαό στο ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον απολαυστικό Αντελίνο Βιερίνια. Μίλησε για όλους. Και για όλους. Must go, πάμε στο Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αν πρέπει να μείνω, τα είπε όλα. Before to listen questions, πριν ξεκινήσω με τις ερωτήσεις σας, θέλω να σας πω ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. It was really a cheating situation. Αυτό ήταν μια πραγματικά κατάσταση που μας κλέψαν. That one was theater. Εκείνο ήταν θέατρο που συνέβη σε εμάς. They came there preparing their week not to play. Ήρθαν προετοιμασμένοι στην εβδομάδα να μην παίξουν. And to go out. Να προκαλέσουν και να φύγουν. Then I could understand everything. Μπορώ να καταλάβω τα πάντα. What happened in that moment. Αλλά όχι εκείνο που συνέβη εκείνη τη στιγμή. If you don't know, don't talk, please. Αν δεν ξέρετε, μην μιλάτε παρακαλώ. But it's obvious if you want
If you want to see and to understand, you go in YouTube and you'll see. Αν θέλετε να δείτε και να καταλάβετε, οι εικόνες υπάρχουν στο YouTube. How big is the value of this title and how important it is since you came in a period that the pre-season was finished? All the things that Andre also mentioned, you believed in this team. Which is the value of this trophy? But the value is huge, especially on this situation. Η αξία είναι τεράστια, ειδικά μιλώντας για αυτή την κατάσταση. Because it was a huge work and everyone put everything in this season. We deserved to win the title. We were the best team inside of the pitch. Ήταν τεράστια η δουλειά. Ήμασταν η ομάδα που άξιζε να πάρει και το πρωτάθλημα. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. We couldn't enjoy this title. Δεν μπορούσαμε να απολαύσουμε αυτόν τον τίτλο. And then we came in this final of the cup with five times more pressure than in a normal game. Και ήρθαμε στον τελικό κυπέλλου με πέντε φορές περισσότερη πίεση από ένα κανονικό παιχνίδι. Because we were listening all this period, you have to win and to show that you are the best team, as you said. Γιατί ακούγαμε όλη αυτή την περίοδο ότι πρέπει να κερδίσουμε και ότι πρέπει να αποδείξουμε πως είμαστε η καλύτερη ομάδα, όπως είπατε κι εσείς. And it was unfair. It was unfair for the players, for the people that work. To come and to play with such a pressure after inside of the pitch we made a fantastic work during the season. Και δεν είναι δίκαιο και για τους παίκτες, για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι περιβάλλουν την ομάδα να έρθουμε να παίξουμε σε αυτό το γήπεδο, σε αυτό το παιχνίδι, με αυτή την πίεση, μιας και έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια όλη τη σεζόν. I have to tell you that we, my assistants, all the people that work with this group must be proud and must consider ourselves lucky to have the possibility to be with these players. Θα πρέπει να σας πω ότι και εγώ και η βοηθή μου και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για αυτή την ομάδα θα πρέπει να είναι περήφανοι που πραγματικά δουλεύουν με αυτούς τους παίκτες. It was unbelievable for me the reaction, the fact that after what happened in 2 weeks to come and to stall from us 2 games in our pitch, having the possibility to win the title, these players to continue to work and to fight until the end, putting in their heads that we have to show at least in the pitch that we are the best. Είναι απίστευτο αυτό που έκαναν οι παίκτες μετά από 2 εβδομάδες και ό,τι συνέβη σε 2 παιχνίδια με το να τους κλέβουν, να προσπαθούν και να μπαίνουν στο γήπεδο κάθε φορά προσπαθώντας να αποδείξουν πως είναι πραγματικά οι καλύτεροι. We went through tough decisions which weren't correct. Περάσαμε δύσκολες αποφάσεις οι οποίες δεν ήταν σωστές. From people that don't understand football and just they make politics. Από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν το ποδόσφαιρο και κάνουν μόνο πολιτική. For themselves and for others. Και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να βγάζουν κέρδος από αυτού, για αυτούς και για τους άλλους. And in all these conditions, we have to prepare this final. Και σε όλες αυτές τις συνθήκες πρέπει να προετοιμάσουμε ένα τελικό. And as I said, for us would have been a disaster to lose the final. Και όπως είπα, για μας θα ήταν τραγικό να χάσουμε αυτό το τελικό. In all these conditions. Κάτω από αυτές τις συνθήκες. But due to our players, we offer tonight a lesson of football. Αλλά λόγω των ποδοσφαιριστών μας σήμερα προσφέραμε ένα μάθημα ποδοσφαίρου. Congratulations, first of all. Watching the team losing one chance by another, losing a penalty before the goal of Vierinha, did you believe that in some moment that the game could go wrong? No, never. Ποτέ, όχι. Always I had the feeling during the game that we would win. Πάντα είχα την αίσθηση στο παιχνίδι θα κερδίσουμε. It was obvious the style of playing. Ήταν προφανές το στυλ παιχνιδιού. In some moment of the game, the fans shouted your name. How do you receive this? Honestly, I didn't understand. I was completely inside of the game. Ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Ήμουν τελείως μέσα στο παιχνίδι. I am so happy for them. I am so happy for
our president. I am so happy for all the people that were around us, because really I understood their happiness. Είμαι χαρούμενος για αυτούς, είμαι χαρούμενος για τον πρόεδρο, για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κοντά μας, γιατί πραγματικά καταλαβαίνω την ευτυχία τους. It has been a huge long period, 33 years of waiting for υπήρξε a title. Μια τεράστια περίοδος, 33 χρόνια περιμένοντας ένα τίτλο. We won this title, but they couldn't enjoy this title. Κερδίσαμε τον τίτλο και δεν μπορέσαμε να τον απολαύσουμε. And at least for them this cup has a totally different image. Τουλάχιστον για μας αυτό το κύπελλο έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Because tonight they are proud for their team and for their feelings. Γιατί σήμερα όλος ο κόσμος είναι περήφανος για την ομάδα του και για τα αισθήματά του. They listen to you too many times. They watch the team day by day, month by month, game by game, rising. They remember you saying in the beginning, "Give us time to see what will happen and how the PAOK will be." Today, PAOK seemed to be on the peak of the performance. This was the PAOK that you dreamt and that you were talking about. This is a team that played very good football. Αυτή είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Yes, I could say this at the end of the season. Στο τέλος της σεζόν μπορώ να πω αυτό, ναι. But from Monday and Tuesday, the people behind of the players must prepare the season, because it will be a totally different season, and we have to be ready and to reach at least the same performance. Αλλά από Δευτέρα Τρίτη οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τους παίκτες θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζουν τη σεζόν, γιατί θα πρέπει τουλάχιστον, είναι μια δύσκολη σεζόν αυτή που έρχεται, και θα πρέπει τουλάχιστον να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο απόδοσης. The most important thing that we achieved this year was a fantastic mentality. Το πιο σημαντικό που πετύχαμε αυτή τη χρονιά ήταν μια φανταστική νοοτροπία. And from here every player was able to give all. Και από εκεί ο κάθε παίκτης μπορούσε να δώσει τα πάντα. Και τον καλύτερο του εαυτό. Apart from the fixed decisions in the courts, apart from the mistakes that were made in the beginning of the season, now PAOK will be able to manage this disadvantage of the bad choices in the beginning of the summer. Is PAOK ready to adapt and to go to give something more in the next year that will be more demanding, since we have a long European journey? Listen. Ένα προβληματάκι. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτή την στάση. Αυτή είναι η δική μου υπευθυνότητα, να κρατήσουμε αυτή την στάση, αυτή την υπευθυνότητα. The season, now PAOK will be able to manage this disadvantage of the bad choices in the beginning of the summer. Is PAOK ready to adapt and to go to give something more in the next year that will be more demanding, since we have a long European journey? Listen, think that bring you success is the work. Το μοναδικό που φέρνει την επιτυχία είναι η δουλειά. I don't promise anything. Δεν υπόσχομαι κάτι. Just one thing. Μόνο ένα πράγμα. To work. Να δουλέψω. And after you'll see what will. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Too many people recognize to you the fact that somehow you close, let's say, doors to teams in Greece like Olympiakos and AEK that before were in interest for you. Could you understand? Could you explain us why you made this, the thinking of making this, and why you apply yourself to making this, and why you
apply yourself too much in PAOK? Yes. Why you connect so much yourself to PAOK? But I believe that it's a natural feeling. Νομίζω ότι είναι ένα φυσιολογικό συνέστημα. Olympiacos or about AEK. Δεν με νοιάζει ο Ολυμπιακός. I don't want to go there. Δεν θέλω να πάω εκεί. If I go from Greece, I go and finish. Αν φύγω από την Ελλάδα, θα φύγω και τελείωσε. I try to give everything this year. Θα προσπαθώ να δώσω τα πάντα αυτή τη χρονιά. We went through a tough work and as I said before, we were stolen. Περάσαμε μια δύσκολη χρονιά και μας κλέψαν. That a lot of people they said about me that I take drugs, that I am crazy, that I exaggerate. Παίρνω ναρκωτικά, ότι υπερβάλλω. No, I promise that every moment that I would have the possibility to remember them that they stole from us. Αλλά υπόσχομαι ότι κάθε φορά που θα έχω την ευκαιρία να τους θυμίζω ότι κλέψαν, θα το κάνω, χωρίς καμία αμφιβολία. They stole a title and they want to applaud them. Κλέψαν ένα δήλο και θέλουν να τους χειροκροτήσουν. No, I remember even if I am crazy, even if I am stupid, even if I exaggerate. Ακόμα κι αν με πούνε τρελό, αν πούνε ηλίθιο. They must know. They must listen this. Θα πρέπει να ξέρουν και θα πρέπει να το ακούν. This is not football. This wasn't football. And δεν είναι football ποδόσφαιρο. Was just today. Και το ποδόσφαιρο ήταν σήμερα. Congratulations for the victory and the performance today. Too many years he has his watching eye, and today was a very good performance. They don't have the chance to see you every day, so they will ask you now. After 3 days that what happened against AEK, he was in a press conference of FIFA, and the delegate of FIFA told him that if these things that happened there were happening in his country, they wouldn't speak now. The punishments would be too many. Which is the punishment that you would expect to be elected? Because and try to explain your thinking. Look, look. You are going direct to the end of the story. Πηγαίνετε κατευθείαν στο τέλος της ιστορίας. But I believe that for all the people that try to analyze or to judge and to say conclusions. Αλλά πιστεύω ότι για όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν να αναλύσουν και να φτάσουν σε κάποιο συμπέρασμα. The fair is to analyze what happened. Το δίκαιο είναι να αναλύσουμε το τι συνέβη. Why we arrived at that point. Γιατί φτάσαμε σε. But at that moment, αλλά εκείνη τη στιγμή, are in a very good shape and to judge and to say conclusions. Αλλά πιστεύω ότι για όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν να αναλύσουν και να φτάσουν σε κάποιο συμπέρασμα. The fair is to analyze what happened. Το δίκαιο είναι να αναλύσουμε το τι συνέβη. Why we arrived at that point. Γιατί φτάσαμε σε. That you would win. Easy. Δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι θα είναι κάτι εύκολο. But at that moment, αλλά εκείνη τη στιγμή, we are in a very good shape and Olympiacos was very bad. Είμαστε σε καλή κατάσταση και ο Ολυμπιακός ήταν κακός. They made what they made there. They went out from the pitch without playing. Έκαναν ό,τι κάναν, φύγαν χωρίς να παίξουν για το τίποτα. No, because this is the story. Αυτή είναι η ιστορία. You go, as I said, to the end. Όπως είπα, εσείς πήγατε στο τέλος. In that week, they attacked us, knowing very well what happened. Εκείνη την εβδομάδα μας επιτέθηκαν. Ξέροντας ότι δεν συνέβη τίποτα. They punished, they push us back. Μας τιμώρησαν, μας φέραν πίσω και έπρεπε να αντιδράσουμε. After we came in the game against AEK after 2 weeks. Μετά από 2 εβδομάδες παίξαμε με την AEK. After this moment. 2 εβδομάδες very hard, very hard. Μετά από ό,τι συνέβη ήταν σκληρό. In our conditions. And in the game against AEK. Και στο παιχνίδι με την AEK. I said we played a balanced game. Είπα, ήταν ισορροπημένο παιχνίδι. They could have scored, we could have scored. Θα μπορούσαν να σκοράρουν. In the last minute. Και εμείς το ίδιο σκοράραμε στο τελευταίο λεπτό. Regular goal. Ήταν κανονικό goal. If
If was mistake from the referee from the beginning. Αν ήταν λάθος από την αρχή, to cancel the game, να το ακυρώσει τον goal, δεν θα συνέβαινε τίποτα. The referee after 4 minutes arrive at this point. Γιατί ο διαιτητής μετά από 4 λεπτά ακυρώνει τον goal. Because all what happened before and because of the pressure. Γιατί λόγω του ότι συνέβη πριν και λόγω της πίεσης. Finally, I don't enter in the other aspects. Τελικά στο τέλος δεν μπαίνω στα άλλα ζητήματα. They went out. The referee came and said it was goal. They didn't want to come back. Η ΑΕΚ βγήκε, ο διαιτητής είπε ότι ήταν γκολ, η ΑΕΚ δεν ήθελε να γυρίσει. This was the reality. Αυτή είναι η πραγματικότητα. For decision, but this was the reality. They cheated. They cheated. What was the gun? What was the gun? Τι ήταν το όπλο? Πείτε μου. What was serious? What was serious? Τι ήταν το σοβαρό? A person that has the right to have the person, a person. It was threatened. He showed this. He went. He took out from his a person that has the right to have. Είναι ένας άνθρωπος που έχει άδεια οπλοφορίας από την κυβέρνηση. Also of this. Οπότε τελειώνει και αυτό. Just in the tarmac. Then this is and this is the frustration. Και αυτή είναι η αναστάτωση στο τέλος. Είστε από την ΑΕΚ. Συγχαρητήρια για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή τη σεζόν. But in the league, sorry to tell you. You stole from us the title. Αλλά στο πρωτάθλημα, συγγνώμη, θα σας το πω, αλλά κλέψατε τον τίτλο από εμάς. Did you speak with Mr. Savvidis after the end of the game and to when will you sign your new contract? No, I didn't speak. Δεν έχω μιλήσει. But it's not the time for this discussion and about the contract. Δεν είναι ώρα για αυτή τη συζήτηση. In any case, I am under contract for another year. Και για το συμβόλαιο είμαι ήδη υπό συμβόλαιο για αυτή την για την επόμενη σεζόν. Ike made the statement that you after the one after the μετά τον goal, συγγνώμη. After the end of the game you made something bad, a move bad to Jimenez and Varela did to them. You have something to comment about them? No. Όχι. It was a big fight by words. Υπήρχε μια μεγάλη μάχη στα λόγια. The other coach. Με μένα και τον άλλο προπονητή, δεν υπήρξε κάποια χειρονομία. No, the other. Congratulations for the cup. You told about YouTube that there are the scenes there, but there are also the scenes of Mr. Savic entering with the gun. And the second, if it's normally... I already explained this. Το έχω εξηγήσει ήδη αυτό, το πρώτο. Okay. And the second is that it's normally in your country after a decision of the referee or the change of the decision, the management to enter in the pitch. I believe that in my country wouldn't have been such a situation with the referee, both of them that validated the goal, and after 4 minutes of pressure from the players of AEK. To come back. Πιστεύω στη χώρα μου δεν θα υπήρχε καμία αλλαγή απόφασης μετά από 4 λεπτά και από την πίεση των αντιπάλων να αλλάξει οποιαδήποτε διαιτητική απόφαση. For a correct goal. Για ένα κανονικό goal. Because also this you tried to say. Γιατί γι' αυτό προσπαθείτε να πείτε ότι δεν ήταν goal, ήταν offside. It's not true. Και δεν είναι αλήθεια. It's not true. It is just one rule for offside. Υπάρχει ένας κανόνας για το offside. And this rule said that it was goal. Και αυτός ο κανόνας λέει ότι είναι goal. Αυτός ήταν ο κύριος Λουτσέσκου, ο προπονητής του ΠΑΟΚ από τη συνέντευξη τύπου του ΟΑΚΑ. Τον ακούσαμε. Απολαυστικός και ο Άντρε Βιερίνη, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, και οι ηγετικές δηλώσεις, όπως και ο Λουτσέσκου, ο οποίος έβαλαν τα πράγματα σε μια σειρά σε ερωτήσεις από δημοσιογράφους και ρεπόρτερ της ΑΕΚ και μέσω μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας. 0-2 μέσα στο ΟΑΚΑ, μέσα στην Αττική, μέσα στην Αθήνα, μέσα στο σπίτι της χάρτινης πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ Πανάξια κατατρόπωσε, ξεμπρόστιασε, ξεγύμνωσε, ξεβράκωσε τη χάρτινη πραγματικά ΑΕΚ του Χιμένεθ, ο οποίος για άλλη μια φορά ήταν προκλητικός
είπε σε κάποιον ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, σταματήστε να κλαίτε λιγότερα. Το πρώτο τίτλο, το πρωτάθλημα δεν καταφέρατε, λέει, δεν ήσταν ικανοί να το κατακτήσετε. Δηλαδή ακόμα με περισσότερο περίσσιο θράσος ο Ισπανός προπονητής της ΑΕΚ, ο Μεσχέ Χιμένεθ, ήταν προκλητικός για άλλη μια φορά, μη αντέχοντας τη χασούρα. Δεν άντεξε το κύπελο που το κατέκτησε ο ΠΑΟΚ μέσα στο σπίτι του, και όχι μόνο το κατέκτησε επανάξια, το κατέκτησε ολοκάθαρα, το είδε όλη η Ελλάδα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έπρεπε να έχει τελειώσει, αν ήταν πιο ψύχρεμος, αν ήταν πιο εύστοχος, έπρεπε να τελειώσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, το συγκεκριμένο τελικό. Πραγματικά, παιδιά, χωρίς πλάκα, χωρίς να είμαστε υπερβολικοί, με 0-6. Αν έπαιρνε τον πέναλτι και αν ήταν πιο ψύχρεμος ο Μπίσεσβαρ και ο Πρίγιοβιτς, το σκορ θα ήταν 0-5-0-6. Άντε να βάζει και ένα γκολ η ΑΕΚ που το δικαιούταν, ας πούμε, με τον Αράουχο, εντάξει, για να μην είμαστε και μηδενιστές. Άντε να ήταν ένα 5-1-6 το σκορ θα ήταν. Αν το κατάφερε ο ΠΑΟΚ και ήταν πιο ψύχρεμος, πιο εύστοχος. Τέλος καλό, όλα καλά. Πανηγυρίζει όλη η Βόρειος Ελλάδα, πανηγυρίζει όλη η Μακεδονία, πανηγυρίζει η Θεσσαλονίκη. Μας γίνεται ένας χαμός πραγματικά στο Λευκό Πύργο. Βασίλη, όταν μπορέσεις, βάλε μας λίγο παοξίδικα τραγουδάκια από κάτω, χαλή να παίζει. Όσοι φίλοι είστε καθοδόν, πάτε Λευκό Πύργο, είστε του Λευκό Πύργο ή μας ακούτε και θέλετε να πείτε την άποψή σας, είμαστε διατεθειμένοι να σας ακούσουμε, να δώσετε κλίμα. 2310-287-888, οι γραμμές είναι ανοιχτές, είναι δικές σας, να μας πείτε τα συναισθήματά σας, πώς νιώθετε για το δεύτερο συνεχόμενο κύπελο που κατακτά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ωραία, πάμε λίγο στον Παρασκευαίδη πριν πάρουμε τις γραμμές. Στο Γιάννη τον Παρασκευαίδη, ο οποίος έχει τον Πασχαλάκη μαζί του. Να ακούσουμε. Καλησπέρα, Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς? Εντάξει, θα μιλήσει κατευθείαν. Θα ακούσουμε κατευθείαν τον Πασχαλάκη, προφανώς. Έχει βάλει το κινητό. Λίγο πιο δυνατά, Βασίλη, αν μπορείς. Κάνε τα μαγικά. Δεν είναι καλή η σύνδεση, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Αν μας ακούει ο Γιάννης, αν θέλει να πάρει, είναι λίγο πιο κοντά, είναι λίγο καλύτερες συνθήκες για να μπορεί και ο κόσμος να ακούσει. Δεν ακούει, δεν ακούει τίποτα. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Δεν ακούει τίποτα. Θα δώσουμε γραμμούλες, Βασίλη. Α, ξανά έχουμε τον Γιάννη. Για να δούμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που ήρθα. Όπως σας είπα και πριν, δεν έκανα πάρα πολλά πράγματα, αλλά ορισμένες φορές δεν χρειάζεται να κάνεις πάρα πολλά, αλλά λίγα και καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος και συνεχίζω. Τελείωσε όμορφα η χρονιά και κρατάμε έτσι μια μικρή δική ανάμνηση. Μαγική σεζόν. Είχα τη στήριξη των συμπαιχτών μου, της οικογένειάς μου, του κόσμου, όπως φάνηκε και ενδιάμεσα τη σεζόν. Νομίζω είναι εκπληκτική χρονιά για μένα. Κρατάω και τα θετικά και τα αρνητικά και θέλω μόνο να βελτιώνουμε, να εξελίξουμε τον τραντοφύλακα και θα λέω πιθανά μου. Πραγματικά αξίζει το σεβασμό μας. Κάνανε πολλά χιλιόμετρα οι οπαδοί μας, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ήταν δίπλα μας, μας βοηθήσανε και τους τα αφιερώνουμε. Αυτά με Αλέξανδρο Πασχαλάκη, τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, που είχε σήμερα και μια εκπληκτική εμφάνιση με τον δικέφαλο του Βορρά. Τόνισε πως είναι χαρούμενος για το σημερινό κύπελλο. Βέβαια, είπε ότι στην αρχή ότι το ήμουν και μια πίκρα που έγιναν όλα, έγιναν εξαγωνιστικά και δεν κατάφερε να πάρει η ομάδα του πρωτάθλημα, καθώς αυτό κρίθηκε, το λέω εγώ και όχι ο Πασχαλάκης, στα χαρτιά. Έστειλε και το μήνυμά του στο κόσμο της ομάδας. Σε λίγο λογικά θα έχουμε και άλλες δηλώσεις, γιατί αυτή την ώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ ένας-ένας βγαίνουν από τα αποδυτήρια για να κατευθυνθούν στο λεωφορείο, να αφήσουν τα πράγματά τους. Οπότε όποιος βγαίνει θα τον έχουμε και στον αέρα. Ωραία, Γιάννη. Ωραία. Οπότε αν έχουμε οποιαδήποτε δήλωση, διακόπτης. Εννοείται. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε Μαλεζά, έχουμε Μαλεζά στο συνδρομητικό. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα
Από την αρχή του παιχνιδιού δείξαμε ότι εμείς θέλαμε το παιχνίδι περισσότερο από τον αντίπαλο. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες για να κατακτήσουμε τον τρόπαιο και αν και λίγο προβληματιστήκαμε γιατί χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, νομίζω ότι τον γκολ ήρθε στο κατάλληλο σημείο και πήραμε την ψυχολογία που έπρεπε για να επιτευχθεί ο στόχος μας. Τι σημαίνει, νομίζω ότι το ξέρουν όχι μόνο εγώ, όλοι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ, όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο οποίος νομίζω το χάρηκε περισσότερο από κάθε άλλη φορά σήμερα. Γιατί ακριβώς σημαίνει τι? Ξέρω ότι θέλω να ακούσει κάτι από μένα. Θέλω να ακούσει αυτό που σκέφτεσαι. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι κερδίσαμε ένα τρόπαιο μέσα στην έδρα του αντιπάλου. Έγιναν πολλά πράγματα τους προηγούμενους μήνες και θέλαμε να αποδείξουμε καταρχήν στον εαυτό μας ότι αξίζαμε να πάρουμε το κύπελο και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Ήταν η θέληση, ήταν η διάθεση, ήταν οι στιγμές του αγώνα, τι ήταν αυτό που σας έδωσε τη νίκη, το τρόπαιο? Αυτό το οποίο μας έδωσε τη δύναμη ήταν ότι θέλαμε να πάρουμε το τρόπαιο, θέλαμε να διεκδικήσουμε ακόμα ένα τίτλο, θέλαμε να δείξουμε σε όλους ότι είμαστε καλύτεροι. Στέλιο, πώς είσαι με το γεγονός ότι κερδίσατε σχετικά εύκολα ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι? Δεν νομίζω ότι ήταν εύκολο. Εύκολο δεν γινόταν αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί στις φάσεις που δημιουργήσαμε. Από την στιγμή όμως που σκοράραμε, βάλαμε το πρώτο γκολ, ελέγξαμε αρκετά το παιχνίδι και δεν νομίζω ότι δώσαμε το δικαίωμα στον αντίπαλο να σκεφτεί ότι μπορεί να πάρει κάτι παραπάνω. Και νικήσετε με αυτόν τον τρόπο σε ένα γήπεδο που είναι καταραμένο για εσάς. Δηλαδή, τις προηγούμενες χρονιές ήταν αρκώς, ήταν πολλοί έλεγαν ότι χάνατε λεπτά που πέτε μετά από το πούλμαν στο παιχνίδι. Έπρεπε να κερδίσουμε καταρχήν τον εαυτό μας. Έπρεπε να κερδίσουμε την ψυχολογία η οποία υπήρχε. Πάμε σε Αγάπη Γαβριλίδη, έχουμε Δημήτρη Πέλκα. Κάτι που θα έλεγε τώρα στον Ιβάν Σαββίδη, που είναι απόν, που δεν μπορεί να γιορτάσει μέσα σε αυτή τη στιγμή, δεν ήταν στο κήπεδο. Λοιπόν, για εσάς, για εμάς, στο ξενοδοχείο μας μίλησε. Μίλησαμε δύο μέρες πριν στο Skype, μας είπε ότι είχε να μας πει. Είναι πάντα δίπλα μας, το νιώθουμε δίπλα μας. Τον ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα κάνει. Για εμάς θα είμαστε και εμείς δίπλα, τον το στηρίζουμε για όσους πρέπει να κάνουμε. Κάτι βασικό για την επόμενη μέρα, τι πρέπει να κάνει ο Πάπου την επόμενη του μέρα για να παραμείνει σε τόσο υψηλό επίπεδο και να πάρει το χρόνο το πρωτάθλημα? Για να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο, να είσαι καλός, να διεκδικήσεις όλο καλύτερο πράγμα, δεν πρέπει να είσαι ποτέ ικανοποιημένος με τον εαυτό για μένα. Πρέπει να θες όλο και παραπάνω, να θες όλο και περισσότερα. Σήμερα μπορούσαμε να πούμε ότι ήμασταν αδικημένοι από το πρωτάθλημα, παράδειγμα, και να κάναμε το κύπελλο και να λέγαμε έγινε αυτή η μιζέρια που λέμε. Αλλά πριν δεν το αυτό, γιατί είμαστε καλοί ποδοσφαιριστές, έχει πολύ πρώτη ομάδα, δείχνουμε ότι θέλουμε να κερδίζουμε όλο και πιο πολλά πράγματα. Κάθε αγώνα σε ποσοστό, κάθε αγώνα να τον κερδίζουμε. Γεια σου, Κανίτα! Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Πέλκα. Ο Κάνιας ήταν αυτός που πέρασε και φώναξε τον Πέλκα. Το παιχταρά μου, ο Κάνιας το είπε. Ναι. Ο Κάνιας ήταν και ο Πέλκας τον είπε η Νιέστα του ΠΑΟΚ. Τα ελληνικά του είναι φανταστικά του Κάνιας, άμα ήταν ο Κάνιας, άμα το είπε παιχτάρα μου. Ναι. Ο Κάνιας γενικά το όχι. Έχει μάθει πάρα πολλές ελληνικές λέξεις και γενικά είναι από τους παίκτες που δεν σταματάνε να μιλάνε. Και ο Ισπανός το όχι γενικά. Πέρασε από εδώ πέρα, φαγώθηκε. Πέρασε μία, δύο, τρεις, τρίτη φορά. Πετάχθηκε και αυτός και έκανε το αστείο του στον Πέλκα. Εντάξει, όπως είναι λογικό, εδώ πέρα το κλίμα στην ομάδα είναι φανταστικό. Τα χαμόγελα περισσεύουν πραγματικά και νομίζω ότι είναι ενδεικτικές και οι δηλώσεις του Ρασβάνου Τσέσοφ και του Βιερίνια, γιατί το σημερινό κύπελλο δεν είναι απλά ένας τίτλος. Είναι μια απόδειξη ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος φέτος και άξιζε να πάρει τον ντάμπλ και γι' αυτό νομίζω ότι το πανηγυρίζουν όλοι με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, πραγματικά Τάσο, αν δεις τα πρόσωπά τους, επειδή σε αντίστοιχη περίπτωση ήμουν και πέρσι εδώ πέρα, με τους ίδιους παίκτες, με τα ίδια πρόσωπα, το φετινό δεν περιγράφεται. Ειλικρινά σου μιλάω, αυτό το πράγμα που βλέπεις στα μάτια αυτών των παικτών φέτος και σήμερα ειδικά, δεν περιγράφεται και δεν έχει καμία σχέση με το περσινό. Να ξέρεις ότι το δίκαιο είναι ένα κίνητρο παραπάνω στον κάθε υγιή σκεπτόμενο άνθρωπο, ο οποίος έχει δώσει τον καλύτερο του εαυτό μία ολόκληρη χρονιά μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Και όταν το δίκαιο αυτό είναι με το μέρος του, είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να αποδείξει σε όποια έδρα και αν παίξει, με όποια ομάδα και αν παίξει, ότι το δίκαιο είναι με το μέρος του. Και ο ΠΑΟΚ ήθελε να στείλει με αυτή την εμφάνιση και έστειλε
κατάφερε πραγματικά πάρα πολλά να στείλει αυτή την εμφάνιση. Έστειλε το δικό του μήνυμα για το ποιος πραγματικά, χωρίς να γινόμαστε ραδιοφωνικοί Μαϊντανοί, είναι αυτό που ισχύει. Ποιος πραγματικά είναι ο αληθινός πρωταθλητής μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά τα λίγα. Αυτά λοιπόν από εδώ πέρα. Τώρα αποχωρούν τα πούλμαν. Ναι. Ακριβή ώρα ακόμη δεν έχουμε για το τσάρτερ, γιατί η ομάδα θα φύγει τώρα από το αεροδρόμιο και θα αναχωρήσει κατευθείαν για την Θεσσαλονίκη. Πότε θα έρθει η ομάδα, για πες μας. Η ομάδα τώρα φεύγει από εδώ πέρα. Ναι. Ακριβή ώρα δεν έχουμε για Θεσσαλονίκη, γιατί έχει τσάρτερ και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι ώρα θα πετάξουν. Καταλαβαίνεις, τώρα είναι και η ώρα περίεργη και στιγμές περίεργες που δεν έχουμε μπορέσει να κρατήσουμε κάποια. Τώρα φέρνει για αεροδρόμιο, δηλαδή για το Βενιζέλος η ομάδα. Τώρα φεύγουν τα τρία πούλμαν, νομίζω με προορισμό το Βενιζέλος. Ωραία, πάμε λίγο, Τσομπατζόγλου μιλάει, έχει Βιερίνια. Να είσαι καλά, αγάπη, ευχαριστούμε. Πάμε, Δημήτρη. Να σας κάνω το Βιερίνια, μπορώ να το, δεν τον έχω. Να σας τον κάνω. Εντάξει. Μακάρι. Εντάξει. Νομίζαμε ότι τον έχεις. Τον λατρευτό μας. Νομίζαμε ότι τον έχεις. Ήταν φανταστικές οι δηλώσεις που έκανε. Έτσι, ναι, νομίζω τα είπε όλα και για όλους. Δημήτρη, το Σιμόες φωτογράφιζε. Ναι. Το είπε ξεκάθαρα. Μάλιστα. Okay. Το είπε ξεκάθαρα. Τον Γιώργο Κούδα δεν τον ακούσαμε, τι. Όχι. Ή κάνω λάθος. Όχι. Μισό λεπτό, γιατί είναι εδώ. Λοιπόν, είναι εδώ ο κύριος Γιώργος Κούδας. Τώρα, εσείς έχετε ζήσει τόσες και τόσες στιγμές με τον ΠΑΟΚ. Αν θέλετε να μας βάλετε αυτή τη βραδιά σε ένα επίπεδο, βάζετε πολύ ψηλά από όλα σε κριτήσεις εσείς και τον ΠΑΟΚ που τα έχετε ζήσει όλα. Σίγουρα σήμερα η ομάδα έδωσε τα διαπιστευτήρια ότι είναι δαμπλούχος. Γιατί το άλλο μας το κλέψανε. Αυτό μέσα στο γήπεδο μόνο πραγματοποιείται. Διαπιστώνεται. Και σήμερα έβαλε τη σφραγίδα του. Είναι μια ομάδα που είναι η καλύτερη. Δημιουργεί φάσεις. Τις χάνει. Χάνει τετατέτ. Χάνει πέναλτι. Χάνει. Και παρόλα αυτά συνεχίζει. Και είναι καλύτερη όσο περνάει η ώρα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και αυτό σήμερα το έδειξε ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Στο πρώτο μικρό μπορούσαν και 2-0 και 3-0. Εκείνο που βγαίνει στο δεύτερο ημίχρονο και δείχνει το ίδιο πρόσωπο ακόμα με μεγαλύτερο πάθος ήταν εκείνο που με έκανε να αισθάνομαι άνετος στην κερκίδα. Πώς φωνηρεύεσαι την επόμενη χρονιά, γιατί φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλές βάσεις για να μπει πολύ δυνατά την επόμενη χρονιά. Κοιτάξτε, βρίσκεται ένας άνθρωπος στο τιμόνι του ΠΑΟΚ, ένα θείο δώρο που ήρθε πριν βέβαια αρκετά χρόνια, αλλά άρχισε να καταλαβαίνει τι συμβαίνει και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Ήδη μπήκαν τα θεμέλια. Εγώ πιστεύω θα κτίσουμε όροφο-όροφο από εδώ και πάνω για να φτάσουμε στο σημείο που πρέπει. Αυτά από τον Γιώργο Κούδα. Ωραία, Δημήτρη. Του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, που είναι εδώ βεβαίως και είναι μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ να είναι ο Κούδας μαζί με αυτή την ομάδα. Δεν ήτανε, έτσι, για πολλά χρόνια. Δεν ήτανε. Μισό λεπτό, μήπως και καταφέρουμε. Κύριε, τι, θα μας κάνετε επιτέλους μια δήλωση. Πώς πήγε αυτή η χρονιά με μια πρόταση. Μια πρόταση μόνο. Τι σας βγαίνει τώρα από όλα όσα ζήσατε στο Λίμπιο Ρέμο. Νομίζω ότι αν προσπαθούσαμε να γράψουμε ένα σενάριο για το τέλος της χρονιάς, είναι το ιδανικό. Αυτό, τίποτα άλλο. Τίποτα. Τώρα είμαστε στο κύπελο το οποίο πήραμε, το γιορτάζουμε, το double το οποίο έχουμε πάρει ουσιαστικά και γιορτάζουμε αυτό. Από τη Δευτέρα όλα τα νεότερα για τη νέα χρονιά. Αύριο η K20 στις 5 ώρα παίζει στην Τούμπα, όπου θα συνεννοούμαστε για να έρθει και η πρώτη ομάδα εκεί πέρα και η Μεσοπαλία γίνεται πρωταθλήτρια, ώστε και η πρώτη ομάδα και η K20 να είναι πρωταθλητές. Ναι. Αφού μίλησε του Γκαγκάτσης, μίλησε και ο Γκαγκάτσης. Λοιπόν. Μάλιστα. Μια μισή είναι προγραμματισμένη η πτήση. Μάλιστα. Για τη μία και μισή. Μία και μισή αναχωρία από Βενιζέλος. Μπράβο, ναι. Άρα και 35 λεπτά, 2 και 10, 2 και κάτι. Ωραία, να ενημερώσω τον κόσμο. Ωραία.
Νομίζω ήταν από τις σπάνιες δηλώσεις που κάνει ο κύριος Γκαγκάτση. Ναι, ναι, δεν μπορούσε να αρνηθεί τώρα. Ναι. Έτσι όπως το δεν μπορούσε να αρνηθεί. Ναι. Αυτός και αν δεν έχει ζήσει, αυτός μπορεί να γράψει τόμους για την σεζόν με όλα όσα έγιναν. Εντάξει, είπε αυτό ότι μετά από όλα όσα έγιναν, αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να γράψει ένα σενάριο για την τελευταία στιγμή, αυτό είναι το ιδανικότερο. Ναι. Μέσα στο γήπεδο αυτής της ομάδας που λέει ότι είναι πρωταθλήτρια, να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο και να πάρει μια τέτοια νίκη με τέτοια μπάλα, επαναλαμβάνουμε, εδώ στην Αθήνα. Έστω και έτσι κλείνει μια χρονιά που θα την θυμόμαστε για χρόνια, είναι ιστορική, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Αλλά εγώ το λέω συνέχεια, το ρωτάω και σε όλους, νιώθω πραγματικά ότι η θέση εκκίνησης του ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά είναι πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Πάρα πολύ ψηλά, ψηλότερα από κάθε άλλον, από Ολυμπιακό, από ΑΕΚ, από Παναθηναϊκό, από οποιονδήποτε, για την Ελλάδα και φυσικά πάντα με το όραμα της Ευρώπης, γιατί είναι η πρώτη υποχρέωση το καλοκαίρι με τα προβληματικά του Champions League. Παρατήρησα δηλώσεις πρωταθλητή Ευρώπης, του Βιερίνια, ναι. Δηλώσεις Λουτσέσκου, ενός προπονητή που ξέρει, ναι, τα ελληνικά δεδομένα, δηλώσεις και του μεγάλου Αλεξάνδρου του ελληνικού ποδοσφαίρου, του Γιώργου Κούδα, και οι τρεις μίλησαν για το κλεμμένο πρωτάθλημα, έτσι επιλέξει ακριβώς το έχουν ονομάσει, για το κλεμμένο πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ, και δεν υπήρξε ουδεμία αντίδραση, πέρα από μια ψηλή αντίδραση που είχε με κάποιο ρεπόρτερ ο προπονητής της ΑΕΚ. Ξέρουν πάρα πολύ καλά και στην ΑΕΚ ακόμα ότι αυτό το πρωτάθλημα εκλάπη από τον ΠΑΟΚ στην κυριολεξία. Φυσικά το ξέρω. Φυσικά αυτό, το ξέρω. Αυτό κρατάω και το έχω ως ρεζουμέ της απόψινης νύχτας, μαζί με τα πανηγύρια των 2 εκατομμυρίων φίλων του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Τσορμαντζόγλου. Ναι. Όλη η Ελλάδα ήξερε ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Αν κάποιοι λίγοι είχαν την αμφιβολία, αν κάποιοι λίγοι το κατάλαβαν σήμερα. Ο Χρήστος Καρπίδης είναι εδώ, ναι, μαζί μας. Χρήστο, είχες αμφιβολία για το ποια είναι η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ελλάδα? Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε στο γήπεδο σήμερα, έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, έβγαλε ψυχή, έβγαλε προσωπικότητα, οι παίκτες δείξαν ότι το θέλανε πάρα πολύ και στο τέλος κερδίσανε ένα τίτλο δίκαια. Τι λείπει από αυτήν την ομάδα? Σίγουρα κάποιος λείπει, έτσι. Μετά και από όσα είδαμε και σήμερα, τι λείπει για να κάνει του χρόνου κάτι παραπάνω? Καταρχήν, αυτό που συζητούσα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, νομίζω ότι η ομάδα είναι, θα έλεγα, έτοιμη. Θα πρέπει να κρατήσει τον κορμό της και να γίνουν κάποιες προσθήκες ποιοτικές σε θέσεις οποίες χρειάζεται ενίσχυση. Και θα έλεγα ότι θα είναι και του χρόνου, θα παλέψει για να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί θα σου πω κάτι, η ομάδα σε ένα παιχνίδι που ήταν στην έδρα του αντιπάλου, σε ένα γήπεδο που παραδοσιακά δυσκολεύεται το ΠΑΟΚ, και το έχει ζήσει αυτό. Εσύ μπορεί να δούλευες 10 πράγματα στην προπόνηση της εβδομάδας και να ακούσουν εδώ και να μην έβγαινε τίποτα στον ΠΑΟΚ που αγωνιζόσουν. Και ξαφνικά βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος έχει όχι απλά την υπεροχή, είναι αυτός που ελέγχει απόλυτα το ρυθμό σε ένα τελικό απέναντι σε ομάδα που είναι στην έδρα της. Τι σημαίνει αυτό για τον οργανισμό ΠΑΟΚ? Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έπαιζε σήμερα σε ένα φιλόξενο γήπεδο για αυτόν, με βάση την προϊστορία, αλλά σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν τελικός, είχε πολύ μεγάλη πίεση, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, έβγαλε προσωπικότητα και έδειξαν οι παίχτες ότι αυτό το μάτς το θέλανε πάρα πολύ και για τους ίδιους αλλά και για τον κόσμο και για όλα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι η ομάδα δείχνει ότι αλλάζει επίπεδο. Μια ομάδα μεγαλώνει όταν κατακτάει τίτλους και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει σε αυτό το σημείο να είναι έτοιμος να δηλώνει παρόν σε τέτοια παιχνίδια. Ο Χρήστος Καρεπίδης, τον ακούσαμε, που είναι ωραία, πολύ δεμένος με τον ΠΑΟΚ, είδες είναι εδώ μαζί. Ο Πασχαλάκης είναι με έναν πιτσιρικά. Πασχαλάκης έχει τρελαθεί, έχει ανέβει πάνω στο οριζόντιο δοκάρι, ξυλώνει τα δίκτυα, ναι. έχει τρελαθεί και υπάρχει μια κοινή συνέντευξη, Δημήτρη, μεταξύ Πέλκα, Βιερίνα και Πασχαλάκη, η οποία είναι απολαυστική, όταν θα επιστρέψεις θα τη δεις. Ωραία. Είναι απολαυστική, θα πέσει κάτω από τα γέλια, στο λέω. Επαναλαμβάνω για φίλους που ακόμα στέλνουν μηνύματα, ρωτάνε. Πες το, πες το. Η αποστολή προγραμματισμένα πετάει 1:30 εδώ από Αθήνα, άρα 2 και 5 και 10 και 4, το ξέρω εγώ, κάπου εκεί, θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Έχει
ζήσει υποδοχές και υποδοχές. Ο ΠΑΟΚ εκτιμώ ότι αυτή θα είναι πολύ ιδιαίτερη. Θα είμαστε εκεί φυσικά για να εμείς, ο συνάδελφος θα είναι, ο Λίμπερο θα είναι εκεί, για να καλύψουμε το γεγονός. Λοιπόν, η εικόνα μπροστά που μεταφέρω από το λεωφορείο είναι τον Πέλκα να έχει ένα μικρόφωνο, τον Λουτσέσκου να έχει καλιά το κύπελο, τον Λινιό και τον Πασχαλάκη να είναι μπροστά στις πρώτες θέσεις και να στέλνουν μηνύματα. Νομίζω ότι θα έχει κάμερα η ΠΑΕ, έχει κάμερα και θα δούμε και τα πάντα μέσα από το γήπεδο. Ωραία. Λοιπόν, φεύγουν οι κυπελούκοι, φεύγουν οι πραγματικοί ταμπλούκοι από το καταραμένο αυτό γήπεδο, το οποίο σήμερα δεν μπορούσε να βάλει εμπόδια σε αυτή την ομαδάρα του Λουτσέσκου. Ζήσαμε απίστευτα πράγματα σήμερα μέσα στο γήπεδο. Ένας μαγικός ΠΑΟΚ που φυσικά σε αυτό το γήπεδο δεν τον έχουμε ξαναδεί, τόσες και τόσες φορές που έχουμε έρθει εδώ για να καλύψουμε παιχνίδια, και κλείνει με μαγικό τρόπο αυτή η σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Αυτά προς το παρόν, Τάσο. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, για όσους έχετε συντονιστεί τώρα στους 107,4 στο FM, στο αγαπημένο σας Λίμπερο, 1:30 υπάρχει αναχώρηση από το Λευτέριος Βενιζέλος για τους Νταμπλούχους 2018 για τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Αναμένεται στο αεροδρόμιο γύρω στις 35 λεπτά, δηλαδή γύρω στις 2:05 με 2:10. Όσοι φίλοι θέλουν να παρευρεθούν στο αεροδρόμιο, γύρω στις 2 με 2:10 η ομάδα του ΠΑΟΚ και Αποστολή θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Για δώσ' το λίγο, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. 23-10-287 και 3-8 και ανοίγουμε γραμμές πάλι. Γιορτάζει η Μακεδονία, πανηγυρίζει η Θεσσαλονίκη, πανηγυρίζει όλη η οικογένεια, όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ σήμερα, το 8ο, καλά το λέω ρε Στέλιο, 8ο, έχω τα έχω λίγο φελαγωμένα και εγώ, το 8ο τρόπαιο στην ιστορία, το έτσι, το 6ο κύπελο δεν είναι. Ναι. Άνα, μπράβο, το 4ο τη νέα χιλιετία. Να πάμε και στο Δανακσίδη λίγο, Δευκό. Και το δεύτερο συνεχόμενο. Είναι πολυτέλεια για την πόλη Θεσσαλονίκης να έρχονται τίτλοι με όλο αυτό το παρασκήνιο που υπάρχει στο εξαγωνιστικό, με όλες αυτές τις πρασινοκοκκινοκίτρινες συχαμερές, ρυπαρές, μυαρές, βρωμερές παράγκες που έχουν στηθεί εδώ και πάμε πολλά χρόνια. Νομίζω ότι η τροπαιοθήκη που έχει υποσχεθεί ο Ιβάν Σαββίδη σιγά σιγά αρχίζει να γεμίζει. Νομίζουμε ότι το χρόνο θα έχει πιο... Νομίζω ότι πρέπει βαριά... να πάει να κάνει μια παραγγελία καινούργια τροπαιοθήκη. Πιο βαριά τρόπαια. Φέτος το μεγάλο τρόπαιο το κλέψαν. Στην κυριολεξία το ληστέψαν. Το είπε και ο Γιώργος Οκούδας, το είπε και ο Λουτσέσκου άλλη μια φορά, το είπε και ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Βιερίνια. Και αυτό ισχύει πραγματικά. Ένα τίτλο τον κανονικό πρωταθλητή Ελλάδος, το οποίο του το στέρισαν κάποιοι ποντίκηδες, κάποιοι αρετόπουλοι, συνδεσμίτες του Ολυμπιακού Παλαιοί, οι οποίοι διαιτητεύουν ακόμα, ντροπή για την Κέρδη, για τον Τριτσόνη και την παρέα του, και κάποιοι κομμίνιδες, οι οποίοι δεν είχαν την ευθυξία, αν θέλετε, ή το πειθό να διατάξουν να βγει η ομάδα της ΑΕΚ να παίξει και να το κάνουν πράξη. Ή δεν το είχαν αυτή την πυγμή ή την ικανότητα ή δεν το θέλαν. Εδώ έγινε η συμπληρωματική δήλωση του Αρετόπουλου, τι ψάχνουμε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ βγαίνει δυνατός. Για άλλη μια χρονιά κατακτά ένα τίτλο ακόμα και ατενίζει το μέλλον του μεγαλύτερη αισιοδοξία, και ο πραγματικός, να ξέρετε, τελικά που θα ευνοηθεί αν τελικά ο ΠΑΟΚ περάσει τις ομίλους του Champions League, ο πραγματικός πρωταθλητής θα είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή σκεφτείτε να έχει πάρει τον τίτλο τώρα η χάρτινη ΑΕΚ, πραγματικά χάρτινη, και να αποκλειστεί από τα προκριματικά του Champions League και να παίξει από τους ομίλους και να περάσει ο ΠΑΟΚ τους τρεις γύρους. Να πάρει τα φράγκα, τα ευρουλάκια από το Champions League και να βλέπουν από το Σεπτέμβριο στους ομίλους
να βλέπω κανένα ΠΑΟΚ Manchester United, κανένα Barcelona ΠΑΟΚ, κανένα Real Madrid της ΠΑΟΚ. Χαμός. Και να μην είναι τόσο τρομοκρατημένοι οι φίλοι της ΑΕΚ, ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο κύριος Χιμένεθ, ο οποίος ακόμα και σήμερα έκατσε και έλεγε αυτές τις ιστορίες που λένε όλοι οι τιμένοι, οι οποίοι δεν ξέρουν να χάνουν. Τον πείρασε το πρόγραμμα, τον πείραξε οι αγώνες που παίζανε, τον πείραξε η Κέρκυρα που το δυσκόλεψε, δεν μπόρεσε να κερδίσει την Κέρκυρα. Τον πείραξε ο Πλατανιάς που έπαιξε παδιασμένα. Πιστεύω ότι τον πείραξε σήμερα και τα δύο γκολ που έβαλε ο ΠΑΟ και τα πέντε που έχασε, και το και ένα πέναλτι χαμένο μέσα στο σπίτι του, με 20 τελικές, με 70% κατοχή μπάλας και με ένα ποδόσφαιρο το οποίο πραγματικά έκανε όλο το φύλαθρο κοινό της Ελλάδος να τρίβει τα μάτια του. Ένας ΠΑΟΚ πραγματικά εξωπραγματικός. Ένας εξωγήινος ΠΑΟΚ, ένα φανταστικό ποδόσφαιρο στο οποίο ξεφτύλιζε πραγματικά τη χάρτινη πρωταθλήτρια που της κάναν δώρο το Μαστραπά το μεγάλο ΑΕΚ. Το κάναν δώρο οι δικαστές, τα δικαστήρια, οι δικηγόροι και τα ξαγωνιστικά, οι Κομίνιδες και οι Αρετόπουλοι. Καταλάβατε. Έστειλε δηλαδή ο ΠΑΟΚ σήμερα το μήνυμα ότι ο πραγματικός, ο κανονικός, ο αληθινός, ο αρσενικός πρωταθλητής Ελλάδος, ο οποίος κερδίζει μέσα στο χορτάρι, μέσα στις τέσσερις γραμμές, είναι αυτός που αντιπροσωπεύει τη Μακεδονία. Είναι ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ο Μελισσανίδης τώρα αποχωρεί. Για μισό λεπτό κλείσε. Δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις ο κύριος Μελισσανίδης. Άγγελος Αναστασιάδης. Κύριε Αναστασιάδη, πού θεωρείτε ότι κρίθηκε σήμερα το μάτς? Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανώτερος από την ΑΕΚ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά τη φρεσκάδα στις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ πιο γρήγορη ομάδα, ήταν πολύ πιο φρέσκια. Η ΑΕΚ για πρώτη φορά την είδα σε αυτή την κατάσταση. Θα μπορούσε το σκορ να έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια σε όλους που έγινε ένα παιχνίδι, πιστεύω, σε αθλητικά πλαίσια, και ο διαιτητής ήταν πάρα πολύ καλός και οι παίκτες, η συμπεριφορά τους ήταν άψογη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έγινε ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλό, το ευχαριστήθηκε ο κόσμος και βέβαια ο κόσμος του ΠΑΟΚ ακόμα περισσότερο, γιατί όντως η ομάδα έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια φέτος, μια καταπληκτική πορεία και το δικαιούταν αυτό απόλυτα και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλό βράδυ. Γεια σας. Ακούσαμε και τον Άγγελο Αναστασιάδη. Έχουμε δίπλα μας τον κύριο Νικολάου. Κύριε Μάλιστα. Νικολάου, τι πήγε λάθος σήμερα και δεν κατάφερε η ΑΕΚ να πάρει το double? Τι πήγε σωστά να λέτε? Σήμερα όλα γίνανε λάθος. Άξια ο ΠΑΟΚ κέρδισε, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Δεν μπορώ να διακρίνω κανένα από την ομάδα μας. Όλα πήγαν άσχημα. Συμβαίνουν και αυτά τώρα. Θα ψαχτούμε να δούμε τι φταίει ώστε να επαναλαμβάνονται τέτοιες εμφανίσεις. Νομίζω ότι σήμερα ήταν η χειρότερη ΑΕΚ που είδα φέτος. Ο καλύτερος ΠΑΟΚ, μάλλον. Υπάρχει περίπτωση να είχε αδειάσει από τους πανηγυρισμούς λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος? Κοιτάξτε, επειδή έχω περάσει από αυτό το μετερίζει το ιδιαίτερο, νίκες, επιτυχίες και μετά αποτυχίες, πιθανόν να υπάρχουν και τέτοια στοιχεία μέσα. Εντάξει, ότι... ευχαριστούμε κύριε Νικολάου. Είχατε πει ότι θα κερδίσουν σήμερα οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές φωτογραφίζοντας θα κερδίσει η ΑΕΚ. Αλλά τελικά είδατε ποιος κέρδισε. Κέρδισε η ποιότητα, κύριε Νικολάου. Γιατί δεν υπήρχε Κομίνης, κύριε Νικολάου. Γιατί δεν υπήρχε Ποντίκης, κύριε Νικολάου, να δείξουν και δύο σέντρα και να κλέψουν ένα πρωτάθλημα μέσα στο σπίτι του ΠΑΟΚ. Καταλάβατε, κύριε Νικολάου. Και ο πρόεδρός σας, ο κύριος Μελισσανίδης, δεν έκατσε να κάνει δηλώσεις περί Μάου Μάου κτλ. Γιατί οι Μάου Μάου επισκέφτηκαν σήμερα την Αθήνα, έτσι, και δίδαξαν οπαδισμό. Αυτοί οι Μάου Μάου. Μάου Μάου είναι αυτοί που αποχωρούν και δεν κάνουν δηλώσεις, γιατί δεν ξέρουν να χάνουν. Πάμε στις γραμμές. 2310-287 και 38. Επαναλαμβάνω, 2 η ώρα με 2 και 10. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία με απευθείας πτήση τσάρτερ από το Ελευθέριος Βενιζέλος έρχεται η ομάδα του ΠΑΟΚ, η Νταμπλούχη 2018. Καλησπέρα. Έρχεται. Καλησπέρα. Πώς. Καλησπέρα. Πάω καρά σ' αγαπώ και πατούς ακόλουθω. Τα σάρα κοινάμε. Γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου Γρηγόρη άτομο. Γεια σου άτομο μου, γεια σου Γρηγόρη μου. Μιλάμε τώρα, περάσαμε αφίδνες. Δεν υπάρχει ούτε ΑΕΚ,
ούτε Ολυμπιακός, ούτε καμία άλλη ομάδα. Μόνο πάω να το ξέρετε. Δεν υπάρχει, διαλυθήκανε. Δεν φωνάζαν οι αεξίδες, κλαίγανε. Τους ξεφτυλίσαμε τάσο. Φέρνουμε το κύπελο στο πύργο το πάμε ρε. Σ' αγαπώ και πάντους ακολουθώ. Με το κύπελο στο πύργο το λεπτό. Γρηγόρη, αυτό που κρατάω είναι όταν πήγανε οι παίκτες της ΑΕΚ να πάρουν τα χάρτινα μετάλλια. Φώναζε όλος ο λαός του ΠΑΟΚ κλέφτες. Τους φώναζε κλέφτες. Κλέφτες. Η μεγαλύτερη ξεσιά ήταν σήμερα, Τάσο. Ναι. Το καταλάβατε. Δεν πονέσαν αυτοί που χάσαν το κύπελο. Πονέσανε και τους φωνάξαμε νάτι. Οι πρωταθλητές. Οι πρωταθλητές κλέφτες, τη καλύτερη ομάδα της Ελλάδος. Την κλέψατε το πρωτάθλημα, σκουλίκια του Νότου. Τάσο κλείνω, δεν έχω μπαταρία. Γεια σου ρε Γρηγόρη. 23-10-287-3 οχταράκια, οι γραμμές είναι ανοιχτές παιδιά. Για όσους φίλους θέλουν να μας δώσουν το μπαλμό, το πώς νιώθουν, το πώς είναι η απόψινη ερωτική Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Πανηγυρίζει όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Όλος ο ασπρόμαυρος οργανισμός με 2 εκατομμύρια λαού σε όλες τις γωνιές της γης. Στη μακρινή Αυστραλία έρχονται δεκάδες μηνύματα. Από την Αμερική, από το Λος Άντζελες, από το Μπρούκλιν, από παντού μας στέλνουν μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους φίλους οι οποίοι πλέον σε πελάγια ευτυχίας. Άλλος ένας τίτλος, ο 8ος, έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Γεμίζει η τροπεοθήκη του Μακεδονία Παλάς και του Ιβάν Σαββίδη. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια χαρά, καλησπέρα. Σκίδρα. Γεια σου, Καρδάση. Λοιπόν, Κώστας Κωστόπουλος από Σκίδρα. Αδερφέ, αυτό που ζήσαμε σήμερα, όχι την επανάληψη, το περιμέναμε, έτσι, το περιμέναμε. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να ρίξει όχι 2-0, 5-6, συμφωνούμε. Βέβαια, μαζί σου. Μαζί μου είσαι. Μαζί σου, αφού είναι η αλήθεια, ρε φίλε. Αυτή δεν είναι η αλήθεια. Λοιπόν, όποιος πει κάτι διαφορετικό είναι εγκαβός ή πρέπει να πάει να κάνει καμιά εγχείρηση στα μάτια του στον Κουκουλάκι το διαιτητή εκεί στην Κρήτη. Αδερφέ μου, δεν υπάρχει ΑΕΚ, δεν υπάρχει τίποτα. Φέτος η αδικία ήταν τεράστια. Είμαστε σε ένα κλαπάκι στη Σκίδρα και διασκεδάζουμε όλοι μαζί για την επιτυχία του ΠΑΟΚ. Μέχρι το πρωί θα είμαστε εδώ και ξέρετε θα είμαστε εδώ πέρα. Γιατί αυτό που ζήσαμε σήμερα ήταν επιβεβαίωση για όλους μας. 2 και 10, 2 με 2 και 10 προσγειώνονται οι ταμπλούχοι στο αεροδρόμιο Μακεδονία για όσους θέλουν να πάνε. Αδερφέ μου, θα είμαστε άλλο στο γήπεδο όλοι. Θα είμαστε στο γήπεδο. Και 5 η ώρα θα γίνει η φιέστα. Στέλιο, ναι, στο ναι. Γήπεδο της Τούμπας στον αγώνα της ΚΑΠΑ20. Ναι. Αύριο. Η οποία, η οποία με βαθμό σηκώνει το πρωτάθλημα, ο Παύλο Γκαρσία, έτσι. Ναι. Να το πούμε γι' αυτό. Παύλο Γκαρσία, πάω κύπελο. Τι άλλο, πες μου, τι άλλο να πούμε. Τίποτα, κλείσε και πιες ταξίδια σου να γίνεις καλά. Έτσι, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Σήμερα πολύ. Η βραδιά είναι πολύ ερωτική και είναι μόνο ασπρόμαυρη. Η Τούμπα έχει φωταγωγηθεί. Δεν ξέρω αν κύριος Μπουτάρης φωταγώγησε και την πόλη. Αδερφέ μου, φοράω φανέλα του ΠΑΟΚ, τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τα μωρά μου την πέφτουνε. Πειράζει. Όχι, ρε. Όχι. Έτσι. Όχι. Έτσι. Το ε9 σου μόνο πρόσεχε. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει μία. Μόνο πάω. Τίποτα άλλο. Άντε καλά να περάσετε, Καρδάση. Άντε καλά, αδερφέ μου. Ευχαριστώ. Για χαρά. Για χαρά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά. Από ασπρόμαυρη Βέρεια. Γεια σου. Ρε Πούστη, το πήραμε. Τα παλικάρια που έρχονται. Το νου σας είμαστε στο λευκό το πύργο. Είναι Ελλάδα. Ο μαδωρός δόξας μπαίνει και με δάφνες όλης μπαίνει που τα 11 παιδιά μας τα έχουμε όλοι στην καρδιά μας. Γενιό, πάω καλό, ρε μου το όνομα σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. Γιονιό, σε περιμένουμε, πάρ' το κύπελο.
Άντε, να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, το νου σας. Το νου σας. Χαλαρά, χαλαρά και προσοχή στον δρόμο. Χαμός γίνεται, χαμός. Χαμός πραγματικά. 23-10-287-888. Σήμερα η βραδιά είναι δική σας. Περιμένουμε να μας πείτε τα συναισθήματά σας. Να μας δώσετε και εμάς παλμό. Να μας δώσετε και εμάς τα φώτα σας, τη φωνή σας, τις απόψεις σας. Δώσε λίγο, Βασίλη, να γουστάρουμε. Τάσο, γυρνάμε στο πούλμαν από ΑΚΑ, τώρα παίρνουμε τις γραμμές. Με απερίγραπτα συναισθήματα. Να ξέρεις ότι μία από τις πικές στιγμές στη διάρκεια του αγώνα ήταν η κερκίδα του ΠΑΟΚ που τους αποκάλεσε... Ναι, δεν μπορώ να το διαβάσω, αδερφέ. Ναι, κάντε τον Ολυμπιακό. Σίγασε το πέταλό τους. Μεγάλε ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος ο Βασίλης, ο οποίος μας ακούει στην επιστροφή μέσα στο πούλμαν μαζί με 50 ακόμα φίλους του ΠΑΟΚ. Ωραία επιστροφή θα κάνουν τα παλικάρια. Χαμός γίνεται. Και ο φίλος ο Καρβελάς, ο Κώστας, μας στέλνει τα χαιρετήματα. Το φέρνουμε, ρε μάγκες, το φέρνουμε στο Λευκό Πύργο. Κάντε μας χώρο, ερχόμαστε να το πανηγυρίσουμε. Χαμός γίνεται πραγματικά. 2 με 2 και 10 η αποστολή των ταμπλούχων, των κυπελούχων, έρχονται στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Το Λευκό Πύργο γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Πανζουρλισμός, πάνω από 10.000 κόσμου έχουν κατακλείσει το Λευκό Πύργο και πανηγυρίζουν το 8ο τρόπαιο του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Είμαι ο Φώτης από Λευκαιρέλη, κατευθυνόμαστε για Θεσσαλονίκη τώρα. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Φώτης είπες. Ναι. Ναι, Φώτης από Λευκαιρέλη, με το Στέλι του Λευδοκίου είμαστε και τάσσε το Γαστομέρι. Ωραία. Έχουμε για Λευκό Πύργο και μετά για αεροδρόμιο. Από πού ξεκινάτε, είπες? Από Ελευθερία Καβάλας. Ωραία. Το νου σας, παιδιά, στον δρόμο, σας παρακαλώ πολύ. Σιγά πάμε. Σήμερα ήμασταν ανίκητοι. Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε ΑΕΚ, ούτε Ολυμπιακός, τίποτα. Είναι όλοι στο πρωτάθλημα, ήταν ξεφύλες. Ήμασταν πολύ καλοί. Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ σήμερα. Έπρεπε να βάλει 5 γκολ, έπρεπε να βάλει. Το λιγότερο. Αν ήταν σε άλλο γήπεδο, σε κανένα Βόλο, σε κανένα Παγκρίτιο ή σε κανένα Καφτατζόγλιο, μια μούτσα γκολ θα τρώγανε σήμερα οι Χάρτινοι, να ξέρεις. Άστο. Εμείς συνέχεια μας τούπα και εντάξει. Όλα πολύ καλά. Ωραία. Το νου σας, παιδιά, καλά να περάσετε, λάτε να πανηγυρίστε. Όμορφα, ωραία, χαλαρά στο δρόμο, ναι. Σιγά σιγά, δεν μας κυνηγάει κανένα. Άντε, είστε ωραίοι, είστε ωραίοι, να είστε καλά. Το λεωφορείο, γιατί δεν θα πάει στο Λευκό του Πύργο? Αύριο θα γίνει η φιέστα. Και καλά, μην είσαι και σίγουρος ότι θα πάει. Εγώ λέω θα πάει και στο Λευκό Πύργο. Δεν νομίζω να μην πάει. Εντάξει, τώρα εμείς φεύγουμε. Θα πάει συνοδεία, εγώ πιστεύω, επειδή θα είναι και ψιλονωρίς, θα δει η ώρα τι είναι. 2 η ώρα βγαίναμε παλιά να μου και πηγαίναμε στις μούσες να γουστάρει. Εμένα μεσημέρινε. Εμένα μεσημέρινε. Να φας και ένα πατσά κατά τις 5 και σε καλά. Άκου τώρα να δεις. 2 η ώρα θα πας αεροδρόμιο, θα πας συνοδεία να πούμε το κύπελο στο Λευκό Πύργο, θα το καραγουστάρεις καμιά ώρα εκεί πέρα. Και αύριο όλη στη φιέστα στο γήπεδο της Τούμπας, το οποίο είναι φωταγωγημένο, 5 ώρα το απόγευμα, εκεί θα γίνει η φιέστα για την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος K20, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Του Παύλου Γκαρσία, με βαθμό. Ναι. Ωραία, έγινε. Να είσαι καλά, φίλε. Έγινε. Να είσαι καλά. Άντε, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πες, ναι. Ποιο Μάριο, ρε. Τον οδηγό λέει να έχει το νου του, λέει, στον δρόμο. Ναι, Μάριε, το νου σου, ρε. Έχει το νου σου, ρε, εσύ, Μάριε. Με λέει τώρα ο Κωνσταντίνος μου το λέει. Δεν θα το πω, το λέει ο Κωνσταντίνος, αλλά το λέω για να τα ακούσεις. Το νου σου, Μάριε, χαλαρά. Λοιπόν, θα βάλετε, λέει, η φίλη μας η Ελένη και λίγα μπουζούκια να χορέψουμε. Ας σε βάλουμε, ρε, Ελενίτσα και μπουζουκάκια. Τέτοια μέρα, ό,τι θέλεις. Ό,τι θες, τι, σε χαλάσουμε χατήρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει χαιρετίσματα από το φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα. Να ξέρεις. Να είναι καλά. Πανηγυρίζει κι αυτός. Να είναι καλά, Χρυστάρα. Είναι Λευκό Πύργο, πανηγυρίζει. Ωραία. Μπιλί, έχουμε γραμμούλα. Και ποιο έχουμε χαλί? Τι έχουμε χαλί? Για δώσε λίγο πόντο. Άιντε, βρε. Είναι μεγάλη νύχτα σήμερα. Είναι μεγάλη βραδιά σήμερα. Πανηγυρίζει η Μακεδονία μας. Πανηγυρίζει όλη η ασπρόμαυρη οικογένειά μας. Τον 8ο τίτλο μας. Το 6ο κύπελο. Το 2ο συνεχόμενο. Το 4ο τη νέα χιλιετία. Του χρόνου κάτι μου λέει ότι θα πανηγυρίζουμε 2 ταυτόχρονα. Εντάξει, ρε φίλε. Θα πανηγυρίζαμε αν δεν μας το ψηρίζαν οι χάρτινοι. Μάριε, το νου σου. Έχει το νου σου, Μάριε. Πρόσεχε να μου το φέρει σο. Είναι ο προσωπικός μου πράκτορ. Πάμε στις γραμμές.
Καλησπέρα. Ναι, ορίστε. Πρόντο. Έλα φίλε, μήπως είσαι τρομοκρατημένος. Πάμε στο μεθεπόμενο. Έλα φίλε. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω. Έλα φίλε, ναι. Έλα, καλώς τον. Έλα παιδιά, από Αμερική παίρνω, από Κάνσας. Ω, γεια σου φίλε μου. Το όνομά σου. Παιδιά, Κωνσταντίνος, είχα ξαναπάρει. Γεια σου Κωνσταντίνε. Παιδιά, φατίσαμε, ξεφτυλίστηκα. Έχω, όχι έχω καταχάρη. Έχω τρελαθεί. Τους δείξαμε ποια είναι η πραγματική ομάδα. Έπρεπε να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Μας το πήρανε, μας το κλέψανε. Και μπράβο στους ποδοσφαιριστές και στον Αντελίνο Βιερίνια και στον Λουτσέσκο που κάθε φορά που τους βρίσκει τους τα λέει. Που τους είπε ότι κλέψανε το πρωτάθλημα. Και εύχομαι αυτό που μας έκαναν να το πάθουν στο μέλλον. Αν γίνεται από εμάς όπως μας έκλεψαν, να τους κλέψουμε κι εμείς. Αλλά εμείς η διαφορά μας είναι ότι έχουμε κάτι που δεν έχουν αυτοί. Κατάλαβες και το αποδείξαμε μέσα στο γήπεδο. Άντε πάω κάρα και τα μυαλά στα κάκελα, παιδιά. Μπράβο στην ομάδα. Γεια σου γίγαντα από το Κάνσας. Και από, από παντού μας πήραν. Ναι, international εκπομπή. Χαμός. Να πούμε πως έχουν δώσει συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του κυπέλου και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και η Παρτιζάν ανέβασε post στο Twitter όπου έδωσε συγχαρητήρια στο δικέφαλο του Βορρά. Ενώ παρακολουθώ τώρα, έχει διαρρεύσει ένα βιντεάκι από το ξενοδοχείο που βρίσκεται ο Ιβάν Σαββίδης και δείχνει τον Σαββίδη να πανηγυρίζει ουσιαστικά την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου κυπέλου. Και ο μεγαλομέτωχος των ανθρώπων ήταν περιχαρής, ενώ σε ατάκες του προς συνεργάτες του αναφέρθηκε σε Μάο Μάο με σαφέστατη αναφορά στις δηλώσεις του Δημήτρη Μελισσανίδη. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στην εξωτική πολύχνικη προσευκαρπία, στον Κώστα του Καψομενίδη και στον Παναγιώτη του Καψομενίδη, στα άρρωστα αυτά παοξάκια, τα παλιά παοξάκια που μας ακούν και μας στέλνουν χαιρετίσματα. Είναι μεγάλη νύχτα, είναι γιορτινή νύχτα. Πραγματικά γιορτάζει όλη η Θεσσαλονίκη, όλη η Μακεδονία μας. Καλησπέρα. Ναι, ορίστε. Έλα, φιλέ. Μόλις φεύγω από Νέος Φόρους τώρα. Ωραίος είσαι. Φεύγω για Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πότε θα φτάσει η αποστολή. Σου είπα. 2 και 10 θα είναι εδώ η αποστολή. 2 με 2 και 10 στο αεροδρόμιο. Άκου λίγο, αδερφέ. Η ενημέρωση Έλα. Είναι ότι οι κυπελούχοι και ταμπλούχοι 2018 παίκτες του ΠΑΟΚ έρχονται. Ξεκινάνε από το αεροδρόμιο Βενιζέλος. 1:30 στέλνω. Ναι, 1:30. 1:30. Οπότε βάλε και 35 λεπτά, αν όλα πάνε καλά. 2 και 5 θα είναι εδώ, ναι. 2 και 10 Μακεδονία. Έτσι. Έτσι. Είναι ο πρώτος τελικός που δεν πάω, λόγω δουλειάς. Θα τον πανηγυρίσω όμως στο αεροδρόμιο, αδερφέ. Ήταν το καλύτερο δώρο. Δεν μας το άφησε να γίνουμε ταμπλούχοι κανονικά. Είναι θέμα χρόνου, αδερφέ. Θέμα χρόνου, μακάρι. Είναι θέμα χρόνου. Είμαστε με παρέα, φεύγω με τον αδερφό μου, με φίλο, με τη γυναίκα του. Το νου σας, παιδιά, μόνο στον δρόμο. Έχει πολύ βροχή. Από περιφερειακό ή να πάω από μέσα. Από περιφερειακό καλύτερα. Μόνο από περιφερειακό. Και άμα πάτε και Λευκοπύργο πρώτα, αφήστε το αμάξι μακριά. Μακριά, μακριά. Έχει 7-8.000, 10.000 κόσμο, δεν ξέρω πόσο έχει. Έτσι. Έχει πολύ πράγμα, γίνεται χαμός. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Φόρτα Παοκάρα. Να είστε καλά, γίγαντες. Να είστε καλά, παλικαράδες. Ταμπλούχοι. Να είστε καλά. Το νου σας. Το νου σας στον δρόμο. Το νου σας. Έτσι. Λοιπόν, 4 χαιρετίσματα σε όλα τα Παόκια από Γερμανία, από Στουτγκάρδη. Στέλνει ο Γιώργος στο Μιχάλη τον Παπαδόπουλο από το Club Παόκ Μελβούρνης και στον καρδάση του τον Νίκο που κατέβηκε από Γερμανία για το ματς. Στον Νίκο τον Ιακωβίδη. Γιώργα, ρε, τα στείλαμε τα χαιρετίσματα. Ακούν τα παιδιά. Είναι στην επιστροφή οι χιλιομετράκηδες, έρχονται με το διπλό, έρχονται με την κούπα, έρχονται με το κύπελο, έρχονται με τον 8ο τίτλο της Παοκάρας μας για να στολίσει την τροπιοθήκη του Μακεδονία Παλάς και όχι μόνο την τροπιοθήκη του Πανθεσσαλονίκιου Αθλητικού Όμιλου Κωνσταντινουπολιτών και όχι του Πανμακεδονικού με σκέψαριανέ, λίγε βιτάμ ψαριανέ. Που είχε το θράσος να πιάσεις την παοκάρα στο στόμα σου, στο ρυπαρό στόμα σου. Ντροπή σου. Αλλά καλά σε είπανε. Εσένα σε εκλέγουνε ψηφοφόροι ή με λίστα μπήκε στη Βουλή. Δεν απάντησε ποτέ. Καλά σου τα είπανε. Που είναι και δεύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Η δεύτερη ομάδα μου λέει είναι ο ΠΑΟΚ.
Φαντάσου να μην ήταν. Άντε ρε από εκεί. Δεν θέλουμε τέτοιους εμείς να πούμε στην ομάδα μας. Εμείς θέλουμε καθαρούς, γνήσιους ανθρώπους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Ξεκινήσαμε από Κατερίνη. Έχουν φύγει πολλά αμάξια για αεροδρόμιο. Είμαστε στο περιφερειακό, υπάρχει ήδη κίνηση, παιδιά. Θα πέσει το αεροδρόμιο σήμερα, να ξέρετε. Είπαμε 2 με 2 και 10. Δύο με 2 και 10. Τέσσερις ώρες έρθουν, δεν πειράζει. Ας ξεκουραστούν κιόλας. Έτσι, έτσι. Το αεροδρόμιο σήμερα θα πέσει. Μίλησε σήμερα η καρδιά του ΠΑΟΚ. Και πες τους και τους Ολυμπιακούς και όλους, για 30 χρόνια θα είναι ταμπλούχος ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να κάνουνε. Τα φιλιά μας, καλή συνέχεια, ραντεβού στο αεροδρόμιο, παιδιά. Γεια σου, αδερφούλη. Στο καλό να πας. Στο καλό να πας. 23-10, 2-87 και 3-8 για όλους τους φίλους που μας ακούν και θέλουν να επικοινωνήσουν εδώ με τις ασπρόμαυρες πτήσεις. Τάσος Τρέγια στο μικρόφωνο, Στέλιος Παπαντονίου, συντροφιά Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τα συνθήματα. Εδώ θα είμαστε να δούμε για πόση ώρα ακόμα, γιατί δουλεύουμε κιόλας αύριο στις 6. Θα δούμε όσο αντέξουμε. Πάμε λίγο στους φίλους που είναι στην γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Α, μ' ακούτε? Ναι, σ' ακούμε, ναι, ολοκάθαρα. Με μένα μιλάτε? Ναι, με σένα μιλάμε. Δεν τα πάμε καλά με αυτήν. Αχ, τι κάνετε? Ναι, ποιος είναι? Ναι, είσαι Εύη. Έλα, Βαγγέλη, εσύ είσαι? Λοιπόν, περίμενε. Έλα, στην άλλη γραμμή. Σεύη, εσύ είσαι στην άλλη γραμμή? Καλέ, ναι. Έλα, καλέ. Έλα, έλα, όχι καλέ τώρα. Κάτσε ρε εσύ, Σεύη, κάτσε ρε εσύ, Σεύη. 187 πόντους άντρα, με λες καλέ. Όχι. Καλά, άσε να τα πούν οι άλλοι. Καλά τα λένε. Λοιπόν, έλα. Μ' ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Είμαι μέσω για ποτό. Τι, επειδή φοράμε γυαλιά? Ναι. Και ναι. Πάω τον άντρα στο αεροδρόμιο. Οδηγάω και πάω τον άντρα μία η ώρα στο αεροδρόμιο. Από πού, Σεβή, από πού? Από τον Εύρωπο. Από το Κιλκής. Από το Κιλκής, εντάξει. Ναι. Το νου σας στον δρόμο, έτσι όμορφα, ωραία, προσεκτικά. Να πάτε, ναι, να, ναι, γουστάρετε. Εσύ μετά θα βγεις? Θα αφήσεις το σύζυγο? Εγώ μετά θα ξέρω εγώ στον ύπνο. Τον άλλον ακόμα πίσω. Ωχ, Παναγία μου. Αυτό ήθελα να πω τον πόνο μου απλά σε κάποιον. Ευχαριστώ που με ακούτε. Καλά έκανες. Να είσαι καλά, Σεβή. Να είσαι καλά. Πρόσεξε. Γεια σας, παιδιά. Γεια, γεια, γεια. Ωραία. Μάλλον ήταν ζύγκα σου. Από πίσω πια. Ούτε ξέρει που θα τον αφήσει. Έχω φοβερό μήνυμα από έναν φίλο μου που λέει μια, αν το πάρει και η Φουρέιρα σήμερα, θα βάλει και αυτή η μάσκα του Ιβάν. Ποια? Η Φουρέιρα τραγουδά στην Eurovision τώρα, έχει Eurovision. Η Αλβανίδα? Ναι, αυτή που έκανε το σήμα της Μεγάλης Αλβανίας. Άντε ρε, από εκεί να πούμε. Όποιος είναι εχθρός της Ελλάδας μακριά, ούτε αναφορά. Ναι, ορίστε. Ναι. Γεια σου, φίλε, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, ναι, ναι, φίλε. Λοιπόν, άκου λίγο, Τάσο, μισό δευτερόλεπτο. Ναι. Χανουμάκια το φιλάνε, λοιπόν. Άντζελο. Γεια σου, Άγγελε. Την καλησπέρα μου σε όλο το στούντιο, στα παιδιά εκεί, Στέλιο, Βασίλη και Τάσο, σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα που μας ακούει. Και ήθελα να πω, Τάσο, είμαι 45 χρονών. Έλα ρε, φίλε. Με περνάς 6 χρόνια. Άσε που φαίνομαι 30 τώρα, εντάξει. Σόπα ρε, φίλε. Λοιπόν. Με περνάς 6 χρόνια, ρε Άντζελο. Καλά, εσύ τι είσαι, πιπίνι είσαι τώρα. Μπράβο, φίλε. Πιπίνι είσαι. Αν να κόψεις και... εντάξει. Τι να κόψω, εγώ έκοψα το τσιγάρο. Τα μαλάκια, τα μαλάκια, τα μαλάκια. Τα μαλάκια με τα κόψω, θα φάνω σαν 20 άριζε, τρελέ. Μέσα και τις γκόμενες. Άσε κάτι και για μας. Ντροπή σου, παντρεμένος άνθρωπος. Πιπέρι, πιπέρι. Πλάκα κάνουμε, εντάξει. Μας ακούει και η κυρά, όχι τίποτα άλλο. Η δικιά σου. Λοιπόν, λοιπόν, είμαι 45 χρονών, λοιπόν, τέτοια τάβλα στη ζωή μου δεν είχα ξανακούσει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν κατάλαβες γιατί εννοώ, δεν είχα ξανακούσει. Εντάξει, ευτυχώς που δεν είπες γκάβλα. Τάβλα, τάβλα λέω. Έλα, λέγε, πάμε, λέγε τα δικά σου. Άστο έτσι να πέσει, αχ, κούλα θέλω. Αυτό που ήθελα να σε πω, δηλαδή, ενώ τέτοια τάβλα από ποια πλευρά. Ξέρεις τι είναι να ακούγεται μέσα στη Χαβουζόπολη, μέσα σε εκείνο το γήπεδο στην καρδιά της Αθήνας, ο ύμνος του ΠΑΟΚ. Ξέρεις τι είναι να ακούγεται ο ύμνος του ΠΑΟΚ σε αυτό το γήπεδο?
Δεν υπάρχει ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Δεν περιγράφω άλλο που λέει. Δεν περιγράφω. Όλα τα λεφτά Τάσο. Όλα τα λεφτά ήταν αυτά. Πιστεύω σήμερα ότι κάναμε άλλες 50.000 παόκια. Τους τελευταίους δύο μήνες κάναμε άλλες 50 με 100. Έτσι θεωρώ εγώ. Μόνο από την κλεψιά έκανε σημαντικό. Α, μπράβο. Γιατί ο κόσμος, θα σου πω κάτι. Ορισμένοι άνθρωποι, όσο και πορωμένοι να είναι, όσο και φανατικοί, είχαν πάνε τις ομάδες τους, όπως θα πάνε και εμείς στη δικιά μας. Εδώ πήγανε, ρε φίλε, μπήκανε μέσα στο Σύνταγμα τα παοξάκια σήμερα. Ναι, ήταν που δεν θα πατούσε. Μέσα στο Σύνταγμα, βρε τώρα. Έτσι. Και άλλα 500 άτομα πήγαν με το τηλεφώνιο του ΑΣΑ. Ναι. Ξέρεις τώρα τι γίνεται. Εκεί ενώθηκαν όλοι οι κυτρινοκόκκινοπράσινοι του ΠΟΚ των Αθηνών και φεύγανε έντρομοι μπροστά στη λέλαπα την ασπρόμαυρη που αντιμετώπιζαν. Τέτοιο ψυχολογικό χαραρέτη, έτσι θα το πω, τέτοιο ψυχολογικό χαραρέτη, οι χαμουτζίδες είχαν χρόνια να πάθουν, αδερφέ. Χρόνια να πάθουν είχαν οι χαμουτζίδες. Γιατί έτσι είναι, φάνηκε στο γήπεδο. Φάνηκε στο γήπεδο, πέρα από η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων, φάνηκε στο γήπεδο ποιος είναι ο πραγματικός πρωταθλητής στο χόρτο και όχι πρωταθλητής των δικαστήριων. Εντάξει. Και τι να σου πω, φάνηκε η ποιότητα γενικά, η νοοτροπία των οπαδών των δύο ομάδων, η ποιότητα των οπαδών των δύο ομάδων, δηλαδή στο θέμα της νοοτροπίας. Δεν θέλουμε, ρε φίλε, εμείς δεν θέλουμε κάτι βρώμικο, δεν θέλουμε κάτι που δεν μας ανήκει. Το καραγκούσταρα σήμερα, το εξευτελιστικό αυτό. Αυτή την πραγματικά εξευτελιστική εμφάνιση για την ΑΕΚ, ναι, γιατί ναι, ήταν ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ καλός. Το καραγούσταρα για αυτό τον Ισπανό Χιμπατζή. Ναι. Το καραγούσταρα για τις δηλώσεις και τα πώς του Βράνιες. Το καραγούσταρα για κάτι ψαριανούς, στεριανούς, γυάλινους κτλ. Το καραγούσταρα για τον Μπάρκα που ήθελε να πάει να πανηγυρίσει με τους οπαδούς ο λαϊκιστής της ΑΕΚ. Εντάξει. Για όλους αυτούς τους λόγους, το καραγούσταρα και επίσης το καραγούσταρα, όπως και όλος ο λαός του ΠΑΟΚ, διότι έστειλε το μήνυμα και αγωνιστικά πλέον μέσα στο σπίτι τους, μέσα στη φωλιά τους, αυτός ο σε ένα γήπεδο καταραμένο για την ομάδα μου, τους έστειλε το μήνυμα και τους είπες, κοίτα ρε ποιος είναι ο πραγματικός πρωταθλητής, χάρτινε ρε, πέτσινε ρε, ψεύτηκε. Ακριβώς. Αυτός είναι ο πραγματικός πρωταθλητής και μεγαλύτερη ξεφτύλα. Όταν πέραν τα μετάλλια που φώναζε ο λαός, 20.000 φίλοι του ΠΑΟΚ μέσα στο ΑΚΑ, να ακούγεται μέσα στον Αττικό ουρανό, κλέφτες, μέσα στο σπίτι τους, κλέφτες, 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 ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι, το ξέρουν ναι. και οι ίδιοι. Αυτό καραγούσταρα δείχνει σήμερα. Ναι. Τους φώναξες κλέφτες μέσα στο σπίτι τους και σήκωσες το μαστραπά στον Αττικό ουρανό και γίνανε όλα ασπρόμαυρα. Από ό,τι παρακολουθώ λίγο εδώ στα δίκτυα, στα κοινωνικά δίκτυα εδώ πέρα στον υπολογιστή κτλ. Υπάρχουν πολλοί αεκτσίδες οι οποίοι αναγνωρίσαν την ανωτερότητα του ΠΑΟ και κάποιοι Ολυμπιακοί λίγο. Πάντως σήμερα εξευτέλισες αυτό το σαρθρώικο δόμημα που λέγεται ΑΕΚ. Αυτή την παπάντζα ομάδα του Μπακάκη, πώς το λένε, του Μπετατζή, τώρα τι να λέμε εδώ, εντάξει, τώρα είναι για γέλια οι άνθρωποι, εντάξει. Φάνηκαν πραγματικά χωρίς τη διαιτησία ποια είναι. Σήμερα καταλάβαμε πόσους τίτλους έχουν κλέψει από τον ΠΑΟΚ με τους Έλληνες διαιτητές. Μία φορά μετά από 40 χρόνια έγινε τελικός με ξένο διαιτητή στην έδρα τους, με διαιτητή 50 ρίσιο, και μπράβο του και συγχαρητήρια. Και πραγματικά δεν ξέρω πόσες κάρτες έδωσε στον ΠΑΟΚ και στην ΕΚ, δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να έδωσε παραπάνω στον ΠΑΟΚ. Άντζελο, τρέξτε το λίγο, έχει πολύ λαό. Συγχαρητήρια, αποδείξανε ότι χωρίς τη διαιτησία είναι μικρή. Είναι πολύ μικρή ομάδα, πάρα πολύ και μικρή. Πάλι ο Ισπανός έκανα 65-35 έπαιξε ο Ισπανός. Και να σου πω κάτι, τι 65-35, υπέρ ποιου, όχι. Εσύ πιανού λες. Εγώ πιστεύω, εντάξει, εγώ είμαι ευχαριστημένος στην διαιτησία. Εγώ δεν ήμουν τόσο ευχαριστημένος στην διαιτησία. Εντάξει. Γιατί όταν στο, όχι φίλε, στο 1-0 δεν δίνει ανύπαρκτο offside τη ΑΕΚ, αφήνει τη φάση να εξελιχθεί και στο καπάκι δεν δίνει ολοφάνερο φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Κάρτα, όχι μόνο δεν νομίζω κάρτα. Ότι έγιναν θελημένα τα λάθη έτσι με δόλο. Καλά. Ας έδινε κανένα φάουλ ή αν έπαιρνε τον κόλο ψάρκι, θα σε έλεγα. Αυτό που θέλω να σας πω και θα γελάμε του χρόνου, γιατί ο Σαββίδης θα ρίξει την τέτοια. Παιδιά, βαρ και ξένοι διαιτητές. Αφρούς τα βγάζουν όλοι. Να σε καλά, Άντζελο.
θα δείτε, παιδιά, θα κάνουν ένα κοινό μέτωπο και θα λένε, όχι ξένους διαιτητές, την ένδοξη ελληνική διαιτησία θα την... κατάλαβες, θα τη σπηλώσουμε, θα την αδικήσουμε. Πλάκα μας κάνουν. Είδες ποιοι είναι οι ομάδες τους, ποιες είναι οι ομάδες τους με ξένους διαιτητές. Αυτά φωνάζαμε μια ζωή 45 χρόνια εμείς. Αυτά. Και μας κλέψαν ένα σωρό τίτλους, τουλάχιστον 5 πρωταθλήματα και άλλα 12-15 κύπελα. Γιατί με 50 διαιτησία τόσα χρόνια και εκείνη την ομάδα του 70 θα καθαρώναμε. Να είσαι καλά, Άγγελε, ευχαριστούμε. Παιδιά, συγχαρητήρια σε όλους. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Βάλει για ένα παοξίδικο, να γουστάρει ο κόσμος. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Πάμε στο μεδεπόμενο, καλησπέρα. Τους έριξε όλους. Εντάξει, 23-10-287-38, οι γραμμούλες είναι ανοιχτές. Δεν ξέρω, μπορούμε να πάμε λίγο στο Δαναξί στο Λευκοπύργο. Έχω το μπλουζάκι του Μάτος που έστειλε το δικό του μήνυμα και το οποίο έγραφε. Εδώ είναι ο ΠΑΟΚ από τη Μακεδονία, πρωταθλητής του ελληνικού πρωταθλήματος και κυπελούχος για τη σεζόν 2017-2018 στο γήπεδο. Ήταν το μήνυμα του ενός από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της φετινής σεζόν. Αυτά είπε ο Μάτος. Έγραφε στο μπλουζάκι του. Mm-hmm. Όταν αποχωρούσε από το γήπεδο για τη φετινή σεζόν, η οποία κλείνει με τον καλύτερο τρόπο για τον Δικέφαλο. Δεν ξέρω αν ισχύει, να το ενημερώσουμε γιατί το διαβάζω εδώ λίγο στο chat. Για το αυριανό πρόγραμμα, 2 με 4 θα κάνει ο Τσορμπατζόγλου με τον Κόλκα εκπομπή. Εντάξει, να ξέρετε. Οπότε Δαναξής και ο Παύλος να πάνε κατά τις 4 να έρθουν. Έτσι αν μας ακούν τα παιδιά. Ενημερώνουμε και το κρατήριο του Λίμπερο. Αύριο 2 με 4 θα κάνει εκπομπή ο Τσόρμπα με τον Κόλκα. Αν κατάλαβα καλά. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε το Δημήτρη. Βασιλή. Έχουμε το Δημήτρη από Λευκοπύργο. Όχι, έτσι. Σε λίγο. Κάθε κύπελο και μια λεβεντιά. Μια ζωή άξια και όχι χάρτινα. Σηκώνουμε το Μαστραπά. Ο δικός μας ΠΑΟΚ. Βάλτε μυαλό, Αθηναίοι, μια ζωή θα μας ακολουθάτε. Ο δικός μας ΠΑΟΚ πόσο πονάει όταν ο ΠΑΟΚ σας τρώνει. Το έκτο κύπελο σηκώνω στην Ευρώπη. Θα σαρώνω, λέει ο φίλος ο Ανέστης. Πάμε, καλησπέρα. Ορίστε. Έλα, γεια χαρά. Γεια σου, ρε φιλάρε, τα άρχοντα. Είπα και εγώ, θα πάρει σήμερα ο φίλος μου. Είναι από τις πιο απολαυστικές βραδιές που θα μπορούσα να. Ψαριανός δεν είναι αυτό, συγγνώμη, αυτό δεν ήταν ψαριανός. Δεν το πρόλαβα. Αυτό πρέπει να ήταν. Αυτό άντε να μην χαρακτηρίσω. Όχι, τέτοια βραδιά. Έλα, φιλάρετε μου. Να περάσει κανείς σαν παοξής, δηλαδή πραγματικά όλα μαζί είναι τέλεια. Δεν υπάρχει κάτι που να πάει ανάποδα. Μια ζωή κάτι ήταν σωστό, που μας έλεγαν, ας πούμε, ότι έγινε κάτι σωστό και υπήρχε και κάτι στραβό, ρε παιδί μου. Τώρα επιτέλους μια φορά μας πάνε όλα όπως πρέπει. Αυτό που θα έβαζα σαν τίτλο είναι «Καταιγίδα ο ΠΑΟΚ έλειωσε τη χάρτινη πρωταθλήτρια». Και επειδή πραγματικά ήταν πάρα πολλά μεγάλα τα λόγια τους, κομπάζανε κυριολεκτικά, και επειδή είχαν και όλο το συσθετό από εκεί κάτω που τους προωθούσανε ό,τι και αν λέγανε, ήταν η κατάλληλη στιγμή να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, και μάλιστα τα έβαλε και ο Βιερίνια. Αυτά που είπε σήμερα ο Βιερίνια, θέλω να δω αν θα ακουστούν και αν θα υπάρχουν στα αθηναϊκά μέσα. Ειδικά για τον προπονητή και για κάποιους παίκτες της ΑΕΚ. Δεν ξέρω, για κάποιον Πορτογάλο, για ποιο Πορτογάλο λέει. Σουάρες, λόγια. Λοιπόν, τα πράγματα δείχνουν ξεκάθαρα πόσο χάρτινο και πόσο δοτό ήταν ένα πρωτάθλημα, και επιτέλους, επειδή γίνεται μεγάλη μάχη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τεράστια μάχη, επιτέλους δεν υπήρξε ούτε ένας που να πει ότι δεν το άξιζε ο ΠΑΟΚ. Όλοι λέγανε ότι το άξιζε, όλοι λέγανε ότι ήταν ο καλύτερος, το είπαν και οι ίδιοι φυσικά, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Και έτσι η απόλαυση είναι τεράστια, δηλαδή ακόμα, πραγματικά το ευχαριστιέμαι και πιστεύω όλοι. Ακόμα και
οι αντίπαλοι, εδώ οι συμπολίτες, αλλά και στο λεκανοπέδιο οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, οι αντίπαλοι οπαδοί, αναγκάστηκαν, υποχρεώθηκαν με τη σημερινή εμφάνιση να πιστοποιήσουν ποιος είναι ο πραγματικός πρωταθλητής. Δεν μιλάω για τους κακοπροαίρετους, μιλάω για τους ανθρώπους που έχουν θετικό πρόσημο στο IQ τους και στη σκέψη τους. Ο κακοπροαίρετος θα είναι πάντα κακοπροαίρετος ή ο ζηλόφθονος θα είναι πάντα ζηλόφθονος και δεν θα μπορεί να δεχτεί καμία ήττα κατά της ομάδας του. Μεγαλείο ψυχής όμως, μεγαλείο ψυχής όμως, συγγνώμη φιλαρετέ μου, και ο πραγματικός αρσενικός είναι αυτός που έχει τη δυναμική, έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και την ήττα του και να χειροκροτεί τον αντίπαλο όταν είναι ανώτερος. Το έχει κάνει ο Παοξής αυτός μέσα στην Τούμπα και σε μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έχει χειροκροτηθεί ο Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα. Ναι, έτσι. Υπήρξε χρονιά που ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ακόμα χειροκροτήθηκαν μέσα στην Τούμπα όταν κερδίσαν πραγματικά με την αξία του. Από όλους κιόλας. Αλλά το ότι έπεσε μισή σερβιέτα στον ώμο του Αλουνού και πήγε έκανε μαγνητική και έκανε συμπληρωματική ο Αρετόπουλος και ο άλλος έδειξε γκολ με τον επόπτη και φύγανε πίσω και τα ακυρώσαν, αυτά δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Τα αποδοκιμάζουμε, τα καταδικάζουμε και θα τα κράζουμε όσο μπορούμε. Η μεγάλη ικανοποίηση, Αναστάση. Τρέξτε το λίγο, φιλάρετε, έχω άλλους δύο. Ναι, φάνηκε ξεκάθαρα αυτή η ομάδα ότι είναι πραγματική ομάδα. Έπαιξε δημιουργικό παιχνίδι, έπαιξε πραγματικά ωραίο ποδόσφαιρο, ενώ οι άλλοι παίξανε σαν μια μικρή ομάδα. Μια ομάδα που πάλευε με νύχια και με δόντια να κρατηθεί. Αυτή ήταν η τεράστια διαφορά. Μια εικόνα που είναι τόσο ξεκάθαρη που δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Και αυτό που θέλω να πω είναι πραγματικά, είδατε να σηκώνονται από εκεί, από τις καρέκλες τους και να μπαίνουν στο γήπεδο. Αυτό μόνο αρκεί για που μπράβο που υπήρξε αυτός ο διαιτητής. Σίγουρα μας αδίκησε, αλλά τουλάχιστον τους έσπασαν το τζαμπουκά. Ναι. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάτε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 23, 10, 2, 87 και 3, 8, 2. Καλησπέρα σε μένα, μιλάτε. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. 2 με 2 και 10 έρχεται η αποστολή, παιδιά, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. 1:30 έχει αναχώρηση από το Λευτέριο Βενιζέλος. Όσοι θέλετε να πάτε στο αεροδρόμιο να αποδεχτείτε την αποστολή, τους νταμπλούχους, 2 με 2 και 10 να είστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα. Γεια σας. Ο Κυριάκος είμαι, από το Κερατσίνι. Γεια σου, ρε Κυριάκο, τι κάνεις. Τους σκίσαμε. Τον Κυριάκο. Τους σκίσαμε, τους φάγαμε το λαρίγκι. Γεια σου, ρε Κυριάκο. Πώς το περίμενα. Προσευχές έκανα. Προσευχές. Καλά έκανες. Θέλω κάποια στιγμή να σε συναντήσω. Θα προσπαθήσω όσο μπορέσω, γιατί τώρα είμαι σε down κατάσταση. Καλά ρε Κυριάκο, οπότε θα ανέβεις να πούμε στην... Θέλω να έρθω να σε γνωρίσω, να με γνωρίσεις, να τα πούμε από κοντά. Ωραία. Όποτε θα έρθεις στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη μας, είσαι ευπρόσδεκτος. Βεβαίως και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. ΠΑΟΚ και άλλο ΠΑΟΚ, πόσο δεν το χορταίνω. Αδερφέ μου, δεν το χορταίνω με τίποτα. Μόνο τρελού είμαστε. Το τραγούδι το ξέρεις, το αχ κούλα, αχ Γιάννη. Αχ κούλα, ρίξε ένα ρεφρέν στα Κυριάκο. Η κούλα, αχ κούλα, αχ Γιάννη. Εδώ μπροστά σε εμάς ήταν αυτή. Είσαι ωραίος, ρε Κυριάκο. Εδώ κάτω. Άμα με γνωρίσεις από κοντά θα καταλάβεις ποιος είμαι. Έγινε ρε Κυριάκο, ρε. Να είσαι γερός, αγόρι μου, να είσαι καλά. Επίσης. Καλό σου βράδυ. Και με το άλλο να πάρουμε και όλα τα πρωταθλήματα και όλα και να μην αφήσουμε τίποτα. Ωραίος. Άντε καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, χάρηκα που σ' άκουσα. Και εγώ. Καλημέρα στον Κυπελούχο τον επόμενο. Καλημέρα στον Ταμπλούχο τον επόμενο. Πρόντο. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σου, Ταμπλούχε. Γεια σου. Καλημέρα. Περηφάνεια για αυτή την ομάδα, παιδιά. Περηφάνεια. Μας έκαναν περήφανος. Τάσο, πιστεύεις ότι είναι μία από τις καλύτερες ομάδες που είχαμε διαχρονικά στην ιστορία μας αυτή τα τελευταία δύο χρόνια? Εγώ πιστεύω ότι είναι μία. Νομίζω πως ναι. Μετά από το 2010 την ομάδα του... Είναι καλύτερη από εκείνη την... Πιο ποιοτική ομάδα είναι, Τάσο. Πιο ποιοτική.
Είναι πιο ποιοτική. Οι άλλοι ήταν πιο τσαμπουκάδες. Αυτή πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Α σου πω τώρα κάτι. Πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω να συμφωνήσεις. Αυτή η ομάδα είναι πιο ομάδα. Άκουσέ με λίγο. Ναι. Η ομάδα του 2010 είχε μέσα πιο πολλούς ηγέτες. Πρόσεξε με λίγο. Κοίταξε λίγο. Κοσεϊσάο. Γκαρσία. Κοντρέρας. Ωραία. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Βιερίνια. Δηλαδή είχες 5-6 προσωπικότητες μέσα. Να σου πω τώρα για αυτή την ομάδα. Ναι. Βαρέλα δεν είναι ηγέτης, έχει πάρει πρωταθλήματα στη Ρουμανία. Ο Μάτος δεν είναι ηγέτης που έχει πάει τελικό Europa League. Έχουμε το Βιερίνια, δηλαδή και αυτή ο Πρίγιοβιτς που έχει πάει Champions League. Και αυτή η ομάδα έχει ηγέτης, Τάσο. Όχι σαν εκείνη. Εντάξει, αλλά ποιοτικά είναι καλύτερη. Δηλαδή ο Βαρέλα δεν είναι Κοντρέρας. Είναι ρε Τάσο, κάνει φανταστικό. Ακόμα δεν έχει γίνει Κοντρέρας ο Βαρέλα. Είναι, για μένα είναι. Για μένα καλύτερος είναι. Ηγετικά μιλάω. Για μένα πιο καλύτερος. Ο Κονσεϊσάο σήμερα ποιος είναι στον ΠΑΟΚ. Ο Κονσεϊσάο. Ναι. Ποιον μπορείς να βάλεις, τον Βιερίνια, τον Μακ. Δηλαδή ο Κονσεϊσάο τι έκανε παραπάνω από τον Μακ και τον Βιερίνια. Τέλος πάντων. Είναι πιο ποιοτική ομάδα. Θέλω να σου πω και λίγο για το παιχνίδι. Εντάξει, διαφωνούμε. Δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Φοβήθηκα λίγο το κέντρο μου, αλλά ο Μαουρίσιο και ο Κάνιας σήμερα ήταν φανταστικοί. Φανταστικοί. Ο Κάνιας έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, νομίζω. Και ο Μαουρίσιο πάρα πολύ καλό. Φοβήθηκα. Δηλαδή, όλη η ομάδα ήταν καλή, αλλά επειδή το μάτς εκρινόταν στο κέντρο, πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή. Και ο Μαουρίσιο και ο. Περίμενε, ποιος είναι πίσω με την κίτρινη γραβάτα που φυλάει όλους τους αεξίδες και τον ΠΑΟΚ δίνει μόνο το χέρι. Πες μου λίγο, ρε Στέλιο. Ποιος είναι, αυτός είναι ο γραμμένος. Ο άλλος πίσω ποιος είναι. Αυτό δεν ξέρω ποιος είναι. Κοίταξε τώρα, θα φυλήσει όλους τους αεξίδες. Κοίτα εδώ, έναν. Από τον Καγκάτσι μπροστά και το. Μήπως είναι. Πίσω από το γραμμένο. Μπροστά από τον Καγκάτσι. Μήπως είναι άνθρωπος της ΑΕΚ, όπως είναι ο Μάξι και ο Καγκάτσι από πίσω. Ναι. Γιατί βλέπεις, είναι και ο Μάξι και ο Καγκάτσι από πίσω. Είναι άνθρωπος της ΑΕΚ. Δεν ξέρω. Μήπως είναι ο Λισάνδρου. Μπορεί. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Κάτσε μισό λεπτό. Αυτός πρέπει να είναι. Γιατί έχει γίνει γραβάτα. Έλα, φίλε. Εντάξει. Γιατί έβγαινε ένας φαλακρός και έλεγε τα δικά σας χαφ, τι χαφ έχετε. Φάτι τάπα σου, εσύ φαλακρέ που χλέβαζε τα χαφ μας. Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω, ρε φίλε. Αυτός που λέει άλλα στη Θεσσαλονίκη και άλλα στην Αθήνα. Αυτή η Τάσο είναι η δούρη ύπη της Θεσσαλονίκης, αυτό έχω να πω. Πλάι, μάιν. Άντε, περηφάνεια μόνο, άντε, γεια σου. Ωραίος είσαι, να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ, φίλε. Καλό βράδυ. 23, 10, 287 και 3 οχταράκια, οι γραμμές είναι δικές σας. Κανένας από Λευκοπύργο δεν μας πήρε λίγο, ρε. Να δούμε τι γίνεται. Θα έχουμε τον Νίκο τον Μοσκοβίτη σε λίγο, θα μας δώσει από εκεί κλίμα ο Νικολάκης, μόλις στάσει, θα τον πάρουμε και τηλέφωνο. Αλλά κάποιος φίλος που είναι εκεί ή οδεύει προς το Λευκοπύργο ή μας ακούει από το Λευκοπύργο τους πανεπιστημίους, ας πάρει να μας δώσει λίγο κλίμα. Και τα παιδιά που είστε στην επιστροφή, έτσι. Θέλουμε και από εσάς να μας δώσετε κλίμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ορίστε. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ πήρα να επιβεβαιώσω ένα προηγούμενο κρατή που λέει ότι φέτος κάνατε καινούριους οπαδούς. Και μάλιστα τρελαμένους τελείως. Μάλιστα. Τι ομάδα ήσασταν, αν εννοείτε εσάς. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήμουν Ολυμπιακός Βόλου. Μάλιστα. Έχω 2 χρόνια που έχω μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Στην αρχή σας περνούσα για τρελούς ανθρώπους. Ναι. Όταν λέμε τρελούς. Άρχισα να σας ζω, 2 χρόνια μένω στη Θεσσαλονίκη. Άρχισα να ζω με το ρυθμό σας, με τον ΠΑΟΚ. Και μετά από την ξεφτύλα του Πειραιά να μην κατέβει να σας αντιμετωπίσει και με αυτό το χάρτινο πρωτάθλημα, το πέτσινο, εγώ έχω γίνει πιο φανατικός οπαδός του ΠΑΟΚ και από εσάς. Είσαι ωραίος, ρε φίλε. Το όνομά σου? Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης. Γεια σου, ρε Γιάννη, καλώς όρισες και σε καλωσορίζουμε και στην ασπρόμαυρη οικογένεια. Να είσαι καλά, πάντα νίκες σε χαρές. Έχεις αθηναϊκή προφορά, ή μου φαίνεται, Γιάννη. Όχι, Βολιώτης, γέννημα θρέμα. Βολιώτης, άρα είσαι άνθρωπος του Τσίπουρου, να μου. Κλασικά φαίνεται και από το σωματότυπο. Γι' αυτό είσαι και αντικειμενικός, ρε Τζόνι, και νιώθεις. Ναι, και εδώ έχει μια φωτογραφία. Άκου, Γιάννη, με δείχνει ο Στέλιος μια φωτογραφία από Παντονίου. Έχει μέσα σε τρελά γέλια το Μελισανίδη και λέει: όταν γλιτώνεις το πριμ για τον double. ανέβασε τις πρώτες στήσεις, Στέλιο. Ανέβασε την ομάδα, ανέβασε. Θα την ανεβάσω. Μόλις γύρισα από το Λευκό Πύργο, παιδιά, γίνεται χαμός. Χαμός, ε. Μια εορταστική ομορφιά, ομορφιά κυριολεκτικά. Εντάξει. Και εμείς, άμα κλείσουμε κατά τις 2 που λέμε να κλείσουμε κατά τις 2 τέλος πάντων. Θα μπορεί να κατέβουμε στο Λευκό Πύργο. Γιατί και 6 ώρα δουλεύουμε. Άλλο κακό μαζί. Τέλος πάντων. Καλό κουράγιο και καλή συνέχεια. Αν πρέπει να κολλήσει ρεπό, άδεια. Να σε καλά.
Τάσο, αύριο πρέπει να κολλήσεις ρεπό, άδεια, κάτι. Δεν να... γίνεται, δεν γίνεται. Αυτό βγαίνει στη δική μου την εργασία. Βγαίνει τον προηγούμενο μήνα που θα δουλεύω Σαββατοκύριακο. Οπότε, ναι. Εντάξει ρε, το έχουμε ξανακάνει, κατευθείαν πάμε. Δεν μας άμε. Καλημέρα. Καλημέρα στον επόμενο ταμπλούχο. Καλημέρα. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, Κρίς, που παίρνω στον Πατμανίδη με... Γεια σου ρε Κρίς. Λοιπόν, γεια σου. Εγώ έφυγα νωρίς από το Λευκό Πύργο, πήγα και νωρίς βέβαια. Μάλιστα. Δεν γινόταν ο χαμός όταν πήγα, αλλά όταν έφευγα, ακόμα κατέβαινε ο κόσμος. Υπήρχε κέφι, μπορώ να πω... Πανηγυρικό κλίμα, πανηγυρικό κλίμα. Υπήρχε πανηγυρικό κλίμα, δεν υπήρχε το κλίμα που υπήρχε πέρσι βέβαια. Κάτσε να δεις τώρα, άκου να δεις τώρα. Το λογίσω. Παρακαλώ. Δεν θα πάει το κύπελο στο Λευκό Πύργο σήμερα γι' αυτό. Μην είσαι σίγουρος. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Εγώ έφυγα για αυτό το πρώτο λόγο. Εγώ λέω ότι θα πάει το κύπελο στο Λευκό Πύργο. Δηλαδή, άμα θα έρθει τώρα, σκάζουν οι μύτη 2 και 10, κατά τις 3 παρά 10 παρά 4 θα είναι Λευκό Πύργο το κύπελο, να ξέρεις. Εγώ έφυγα για αυτό το πρώτο λόγο, να ξέρεις. Ναι, δεν γίνεται να μην δεν πάει το κύπελο στο Λευκό Πύργο. Δεν γίνεται να μην δεν έρθει να πούμε το κύπελο να πατήσει στη Μακεδονία και να μην έρθει στη σημαία της Μακεδονίας. Εγώ θα πάω σίγουρα 5 ώρα αύριο, ξέρω, θα πάει στο... Όλοι θα πάμε αύριο. Στην Τούμπα. Όλοι θα πάμε στη φιέστα του κυπέλου αύριο. Και στη φιέστα του πρωταθλήματος ΣΚΑΠΑ 20. ΣΚΑΠΑ 20, αυτό ξέρω, αυτό ξέραν όλοι, οπότε θα πάω σίγουρα, θα πάω αύριο να πανηγυρίσω. Ωραίος. Αλλά να πάνε τα παιδιά στο Λευκό Πύργο αξίζει, δηλαδή είναι μια όμορφη ατμόσφαιρα, μια ωραία παρέα, δηλαδή... Έστω για μισή, μία ώρα αξίζει να πας εκεί πέρα έτσι λίγο να γουστάρεις. Δηλαδή είναι... δεν το ζεις κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Και είναι κάτι που μας το κλέψανε τέλος πάντων. Σήμερα το κερδίσαμε τον τζαμπουκά μας. Το σκοράκι δεν ήταν 5-0. 5-1 τέλος πάντων, με τη χαμένη ευκαιρία της ΑΕΚ. Αλλά... έτσι, τόσο θα ήταν. Τόσο θα ήταν. Αλλά αξίζει, δηλαδή μας κλέψε ένα πρωτάθλημα, δηλαδή να πάει ο κόσμος πραγματικά, δηλαδή δεν είναι... να πάει να γουστάρει λίγο, έτσι λίγο... να χάρει λίγο, δηλαδή... σε τρεις, θα πάει ρε, θα πάει, τώρα που μιλάμε, ξέρεις πως υπάρχει αεροδρόμιο Μακεδονία και μας ακούνε. Στο αεροδρόμιο να πάει σίγουρα. Εδώ μας πήρανε, κάτσε τώρα, μας πήρανε από Κιλκής, μας πήρανε από Καβάλα. Καβάλα μας πήρανε. Καβάλα, από Βέρεια. Από Βέρεια. Από Μερική. Όχι, με το που το είπαμε για τα αεροδρόμια ότι η ομάδα κατά τις 2 και 10 θα είναι στο αεροδρόμιο, πήραν από Καβάλα, από Βέρεια και από Κιλκής. Και λένε τα παιδιά κατεβαίνουμε. Ωραία. Ναι, και πόσοι θα πάνε τώρα από Γιαννιτσά, από Δράμα, Έδεσα, εδώ τα κοντινές πόλεις να πούμε, θα γίνει χαμός τα γίνει. Από Χαλκιδίκης που θα κατέβουν, χαμός τα γίνει. Μπράβο. Θα έχει πολύ πράγμα. Μπράβο, να είσαι καλά. Δηλαδή, να είσαι αξίζει, καλά. Πραγματικά αξίζει. Δεν πανηγυρίζουμε κάθε μέρα τίτλους. Από άκουρα εσείς μια αυτοκρατορία σιγά σιγά. Έτσι, έτσι ακριβώς. Σιγά σιγά αρχίζουμε να παίρνουμε και πρωταθλήματα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο μας στηρίζει να το πάρουμε το χρόνο τουλάχιστον. Εσύ είναι το φετινό, το κλεμμένο. Πρέπει του χρόνου να το πάρεις σε πάση θυσία. Θα το πάρεις με αυτήν την ομάδα που έχεις, δηλαδή. Και με δύο τρεις προσθήκες ομάδα, ακόμα. Το πάρουμε, πιστεύω. Βέβαια θα το πάρουμε. Περίπατο κιόλας. Το πήρες και φέτος, αλλά στο κλέψα στα χαρτιά. Καλά, πέρσι ήταν περίεργη χρονιά. Δηλαδή, έστες μια ομάδα στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εκεί το έχεις χάσει το πρωτάθλημα. Εγώ και... εκεί πιστεύω δηλαδή το έχεις χάσει το πρωτάθλημα. Όχι, φίλε, το ψήρισε σαν το πρωτάθλημα. Ναι, μεν έγιναν κάποιες αστοχίες στην αρχή της σεζόν που όντως τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά με την λαθασμένη επιλογή του Στανόγεβιτς και μετά ο Λουτσέσκου. Όχι, μέχρι... δεν μιλάω για αυτό, για τις μεταγραφές μιλάω εγώ. Ναι, εντάξει, οι μεταγραφές αυτές που έγιναν με αφορμή τον αποκλεισμό και από την Ευρώπη. Σε συνδυασμό με την αποκλεισμό του Ευρώπη. Αυτό είναι το Στανόγεβιτς, πάω δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι και ένα έργο του Λουτσέσκου. Τον οποίο πρέπει να τον παραδεχτούμε, καθώς μπόρεσε και έστωσε την ομάδα. Ο οποίος αμφισβητήθηκε πολύ, έτσι, και από εμάς και από εμάς. Εγώ το στήριζα κόντρα, δηλαδή με βρίζανε και φίλοι μου. Ναι. Το στήριζα κόντρα σε όλους. Ναι. Δηλαδή τσακώθηκα με πολύ κόσμο. Κατάλαβα. Τον πίστευα όσο τίποτε άλλο. Θα σας πω τι που πίστευα στο Λουτσέσκου. Πίστευα ότι είναι κανονικός προπονητής.
Εκεί ήταν η διαφορά. Μάλιστα. Και έχει αποδείξει ο άνθρωπος ότι είναι κανονικός προπονητής δηλαδή. Τίποτα. Αν αυτό που είπε ο Στέλιος ο Παντωνίου, αν έπαιρνε σε Λουτσέσκο όπως ήταν προγραμματισμένο από την αρχή και δεν έπαιρνε αυτό και Πάνοβιτς, να πούμε πώς το λένε. Είναι η μαγιά του Μίχελ που ήθελα να το φέρω από την αρχή. Θα περνούσε και Ευρώπη, φίλε. Όχι, δεν είναι για τον Στανόγεβιτς, δεν φταίει ο Μίχελ. Άλλο φταίει. Στανόγεβιτς. Εντάξει, τώρα πέρσι να ξανασταθεί. Εντάξει, μην τα χαλάμε τώρα. Εντάξει, όχι, απλώς το λέμε. Εντάξει, είναι η ιστορία η οποία έχει καταγραφεί. Εντάξει, λάθος του Σαββίδη. Όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Πολύ σωστό. Εντάξει. Λάθος το έκανα μεγάλο. Και βέβαια. Κοίταξε το διορθώσει ο άνθρωπο. Λάθος τώρα πιανού Σαββίδη. Του μπαμπά ή του ιού. Ψάξτε το λίγο. Δεν ξέρω ότι έκανε το λάθος. Καλά, μην είσαι τόσο σίγουρο. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι κυπελούχος Ελλάδος. Αυτό είναι που μετράει. Τέλος πάντων. Αυτό το 0, επειδή τα λέμε όλα, παιδιά, επειδή τα λέμε όλα, και καλό είναι να λέμε για κάποια λάθη σε όμορφες στιγμές που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Ο ΠΑΟΚ, αν θυμάστε, ξεκίνησε το πρωτάθλημα και είχε 6 αγωνιστικές εκτός που δεν είχε νίκη. Ναι, σωστό. Σωστό. Ξέρετε ότι αν έπαιρνε 2 από τα 6 μάτς. Θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Με τις τιμωρίες και το μείον 12 που το ρίξανε, θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Αυτό λέμε. Δεν λέμε κάτι κακό. Να είσαι καλά, τέλος πάντων. Άντε, καλή νύχτα. Γεια σου, γίγαντα. Να είσαι καλά. Μετά τον Μάτος και ο Μακ έστειλε το δικό του μήνυμα με μπλουζάκι το οποίο έβγαλε σε φωτογραφία και λέει: συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την ομάδα των δικηγόρων που έχει, αλλά στο γήπεδο είστε πολύ κακοί. Ήταν το μήνυμα του Μακ. Μάλιστα. Περιμένω να δω φωτογραφίες με τους πανηγυρισμούς του Μπάρκα που είπε ότι περιμένω με ανεπομονησία να πάω να πανηγυρίσω με τους οπαδούς μας, λέει, την κατάξη του Double. Περιμένω και τον, πώς τον έκανε τον Βαψουμαλιάρη, τον Βράνιες. Το Βράνιες. Να κάνει καμιά ανάρτηση, να βρήσει λίγο παραπάνω. Περιμένω καμιά δήλωση Ψαριανού να δούμε αν ήταν κάλπικο και αυτό. Κύριε Ψαριανέ, πας και αυτό με ξένο διαιτητή μέσα στο σπίτι σου που κόντεψε να φας 6 γκόλ ήταν ψεύτικο. Ή ο Αλεξάκης και η παρέα τους το κάνανε δώρο φέτος που λέγατε ο ΠΑΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει το πρωτάθλημα και θα το κάνουν δώρο και τώρα και τ' άλλο. Είδαμε τι δώρο κάνανε. Γιατί ο ΠΑΟΚ ό,τι έχει κατακτήσει, το ένα είναι το Κίμωνα Κουλούρι, κατά την άποψή σας, το άλλο του Σοχατζόπουλου, το άλλο γιατί ήταν πολιτική πρωτεύουσα η Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Εσάς δεν τρέπεστε λιγάκι. Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι. Η ομάδα που έχει σφαγιαστεί, που έχει σφαχτεί διαιτητικά, αγωνιστικά και εξαγωνιστικά, με ποινές, με αποκλεισμούς έδρας, με κλέψιμο τίτλων κτλ. Είναι ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει άλλη ομάδα τόσο αδικημένη στην Ελλάδα. Με τόσες κλοπές από τη δεκαετία του 70 ακόμα. Και έχετε το θράσος μερικοί που είστε και αντιπρόσωποι του λαού μέσα στο κοινοβούλιο να κάνετε δηλώσεις σε δημόσια μέσα και να προκαλείτε τη βία αντί να είστε παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Δηλώσεις του χειρότερου αλήτη από το Βαρδάρι ήταν αυτές που έκανε ο Ψαριάνος. Έλα, Στέλιο μου. Έχω μια πληροφορία εδώ που λέει ότι υπάρχει μια περίπτωση να πάει ο κόσμος και Λευκοπύργο και στην ΚΑΠΑ 20. Δεν ξέρω ακόμα το τι θα γίνει και τα δύο, ή το ένα από τα δύο. Θα μάθουμε σύντομα και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο που μας ακούει. Τι πράγματα το λέω, γιατί λέει ο ΠΑΟΚ υποστηρίζεται γιατί έχει πολύ κόσμο, σκέφτεται να πάει και στον Λευκό Πύργο. Απλώς είναι ακόμα σε σκέψη το αν θα πάει μόνο στο Λευκό Πύργο και δεν θα πάει αύριο στην ΚΑΠΑ 20. Ή μπορεί να κάνει και τα δύο. Δεν είναι ακόμα σίγουρο. Θα πάει και στα δύο, εγώ στο λέω. Στο λέω, θα πάει και στα δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει το κύπελο στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας και να μην πάει στη σημαία της Θεσσαλονίκης. Στο Λευκό Πύργο. Να πάει. Ξέρεις τι γίνεται, είναι ότι. Έχει γραμμή, Βασίλη. Ωραία. 23, 10, 2, 87 και 3 αυτάρια. Όποιος φίλος θέλει, για λίγο ακόμα θα είμαστε εδώ στην τροφιά παρέα σας. Ξέρεις τι γίνεται, ότι άμα πάνε τώρα στο Λευκό Πύργο, 2 η ώρα, 2 εκεί που θα φτάσουν, μέχρι να φύγουν, βασικά μέχρι να πάνε να πανηγύρισουν, να κάνουν να ράνουν. Τους κόβανε να κοιμούνται για καμιά 7-8 η ώρα το πρωί, ναι. Και δεν τους κόβανε να πηγαίνουν στην ΚΑΠΑ 20. Ναι. Θα κοιμούνται όλοι. Πάμε λίγο σε Σταύρο Κόλκα. Έλα Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα. Να ενημερώσω ότι μόλις τώρα θα πηγηθήκαμε από την ΠΑΟΚ ότι η ομάδα
όταν σε 2-2,5 στην Θεσσαλονίκη και θα κατευθυνθεί με βιβλία στο Ολυμπικό Πύργο. Α, ωραία. Αλλά όλοι όσοι θέλουν να πανηγυρίσουν μαζί της, καλό θα είναι να βρίσκονται εκεί πέρα. Αυτό είναι το... η είδηση της τελευταίας στιγμής. Μάλιστα. Τώρα για το αυριανό της K20, ας κρατήσουμε μια πισίνη λίγο. Γιατί έχουμε... ναι, θα έχουμε ενημέρωση 100%. Σε κάποια φάση απλά τώρα αφήσει να μιλάμε, το δεδομένο είναι ότι η ομάδα θα πάει στο Ολυμπικό Πύργο με το που φτάσει εκεί, δηλαδή κατά τις 2,5-3 παρά πιστεύω θα εκεί. Ωραία, ωραία Σταύρο. Εσείς είστε Αθήνα ακόμα, έτσι. Και άλλο χρόνο θα έχουμε κοσμονής, σαν δίπελο και Λευκό Πύργο. Ωραία. Η δημοκρατία και θέλει να ενημερωθεί. Ωραία. Έγινε Σταύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημαντική ενημέρωση και η πληροφορία που μας έδωσες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλή επιστροφή, καλό ταξίδι στους νταμπλούχους. Λοιπόν, για όσους δεν το ακούσατε, το ενημερώνουμε, το λέμε άλλη μία φορά, θα το βάλουμε και στη σελίδα μας, στην ομάδα μας, στις πρώτες πτήσεις. 2:30 έρχεται η αποστολή στο αεροδρόμιο Μακεδονία και όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο Στέλιος του Παπαντονίου, πάει στο Λευκό Πύργο για τα πατροπαράδοτα. Θύμισες τώρα Πάσχα. Ισχύει. Ναι, για το, όπως είπαμε, για το αυριανό με την ΚΑΠΑ 20 δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει αυτό, γιατί άμα κοιμηθούν οι παίκτες 7-8 η ώρα το πρωί δεν τους κόβω να πηγαίνουν 5 η ώρα στο γήπεδο, αλλά θα το τσεκάρουμε στην πορεία της εκπομπής. Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για λίγο ακόμα 23 10 287 και 3 8. Πάρε τη γραμμή στέλνιο. Ναι, πάμε στο φίλο ακροατή. Γεια σας. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα φίλε. Γεια σας. Παοξής από Ανόβερο. Καλώς τον. Γεια σας ρε παιδιά, άντε ρε Παοκάρα, επιτέλους ρε παιδιά. Τι να σας πω, τι να πω, πού να αρχίσω, έχουμε μεθύσει από ευτυχία να πούμε, επιτέλους. Δηλαδή, μας έχει κάνει φέτος αυτό το πρωτάθλημα, τι να σας πω ρε παιδιά. Είμαστε μέσα στο μαγαζί, έχει μπει το γκολ με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, τα έχουμε κάνει όλα λίμπα, μπαίνουμε μέσα και μας λένε ότι ακυρώθηκε. Από εκείνη την ημέρα αδέρφια, είναι πως πάει ο άρρωστος στο γιατρό και το λέει, ξέρω εγώ, έχεις 6 μήνες ζωής, κάπως έτσι. Έτσι ήμασταν και εμείς όλοι. Κάπως έτσι ρε Τάσο. Δηλαδή, σαν μηχανικά κινούμαστε. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι να έχεις πανηγυρίσει ρε φίλε τον γκολ, να έχεις σηκωθεί, να έχουν φύγει καρέκλες, τραπέζια και μετά από 7 λεπτά οι απίθανοι πήθηκοι να πούμε το αδοκυρώνουν. Κάτσε καλά. Τάσο, εγώ έχω εστιατόριο εδώ πέρα δικό μου, είχα βάλει μέσα γιγαντοοθόνη και το βλέπαν και οι Γερμανοί μέσα όλοι. Μιλάμε τώρα για χαμός. Στον γκολ που μπήκε έχω βγει έξω και δεν σου περιγράφω τι χαμό έχω κάνει. Και όταν μπήκα μέσα και μου είπαν ότι το ακυρώσατε, δεν μπορούσα να το πιστέψω εσύ. Δηλαδή από εκείνη τη μέρα μέσα το φάντασμα. Σήμερα ρε παιδιά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Σήμερα μπήκαμε μέσα, τους τσαλαπατήσαμε. Δηλαδή δεν μπορέσαν να αναπνεύσουν, τους δαγκάσαμε από το λαιμό. Και δεν μπορούσαν να πούν και τίποτα. Και ξέρεις τώρα, πήραν αυτοί πρωτάθλημα και δεν μπορούν να το πανηγυρίσουν. Άκου τι έγινε τώρα. Ναι. Πήραν πρωτάθλημα και δεν μπορούν να το πανηγυρίσουν, ρε φίλε. Είναι τώρα αυτοί σαν φαντάσματα. Και ξέρεις, όλοι σε παραδέχω τώρα και το ξέρουν. Και μεταξύ τους οι συζητήσεις που γίνονται, άμα ακούσει ένα εξήμενο Ολυμπιακό και ένα Βάζολο να μιλάνε, τους λένε εντάξει, αφού του πάω και ήταν τώρα και το φάγατε. Δεν αξίζετε φέτος να το πάρετε. Και τρελαίνονται. Γιατί ξέρουν ότι είναι αλήθεια, κατάλαβες. Η αλήθεια... Και η μεγαλύτερη αξία είναι από το δεύτερο. Όταν ο δεύτερος σου λέει μπράβο σου, ρε φίλε, όπως το είπα σε εμάς όλη σήμερα. Δεν υπάρχει δημοσιογράφος στη ΣΑΕΚ, όποιο θέλει του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού που να πει μπράβο στον ΠΑΟΚ σήμερα, άξιζε και το πήρε. Τέλος. Δεν τους άφησε περιθώριο ο ίδιος ο ΠΑΟΚ να έχουν αμφιβολίες. Γιατί το ΑΚΑ ήταν μονόπατα, πήγαινε προς την περιοχή της ΑΕΚ. Όταν έχεις φτάσει να έχεις 60% κατοχή μέσα στο ΑΚΑ και καμιά 15 ευκαιρίες τελικές, τι να πει ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ ή ο παδός της ΑΕΚ ή ακόμα και ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πει κάτι. Εγώ παιδιά ήμουν Ρασβάν Λουτσέσκου, όταν θα ερχόντουσαν εκεί να μου ζητήσουν για συνέντευξη και τα λοιπά, θα έλεγα. Παιδιά, θα περιμένω αύριο να δω αν όντως κατοχυρωθεί σε εμάς και μετά θα το πανηγυρίσω. Έτσι θα τους την έμπαινε εντελώς. Άμα δεν ξέρω αν ασχολείσαι με Twitter και Facebook, ήδη έχουν ξεκινήσει αυτά για πιθανές ενστάσεις και δεις μαζί τους. Καλά, εντάξει, τους γλεντάνε στο social media. Δηλαδή ήταν παιδιά όλη η αδικία, βγήκε σήμερα και οι παίκτες το θέλαν, μπράβο τους, γιατί το δείξαν ότι το θέλαν πολύ. Δηλαδή, άμα ήταν και ο Πρίγκοβιτς λίγο στα καλά τους που σήμερα δεν έκανε καλό παιχνίδι, έτσι. Έχασε δηλαδή αυτά που δεν χάνονται, δεν είχε καθαρό μυαλό. Πιστεύω θα τρώγανε ατάλληλο αυτή σήμερα. Μια μούτζα γκολ θα τρώγανε, μια μούτζα. Ναι, ήταν για 5 γκολ σήμερα, δεν ήταν. Και το μεταξύ με το που χάσαμε το πέναλτι, λέω κοίταξε να δεις αυτή η ομάδα ρε παιδί μου τι τύχη έχει η ΑΕΚ.
φάντασμα χωρίς να παίξει μπάλα θα μας κάνει κανένα γκολ. Εγώ εκεί, 90, εγώ εκεί, εκεί τρελάθηκα. Και λέω, χάνουμε το πέναλτι, χάνει ο Μπίσεσβαρ, χάνει ο Πρίγιοβιτς, χάσαμε τις Παναγιάς στα μάτια, λέω θα φάμε καραγκόρα από τους κολόφαρδους τώρα τους χάρτινους και θα λιγοθυμίσουμε. Αυτό είναι ρεστή και θα σου πούν μετά, ορίστε, να πια ομάδα και παίξε μπάλα και κέρδισε με και αυτά τα κλισέ που λένε. Ναι, ναι. Και τη μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ την έκανε στο 83. Με τον Αραούχο. Ναι. Εντάξει ρε παιδιά, κάποια στιγμή, με όποια ομάδα και με τον Λεβαδιακό να παίξει, σε μια-δυο ευκαιρίες θα κάνουν ρε παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται να μην κάνουμε στατιστικά μια-δυο ευκαιρίες, ένα σούτ, ένα έτσι, μια σταυροκρουσία κάπου θα έρθει. Εμείς τώρα μιλάμε για να παίξει ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ δεν έπαιξε ποδόσφαιρο με τουφεκιά από τον Τζικρίσκι μπροστά και όποιος πάρει την μπάλα άντε σέντρα. Δεν γίνονται έτσι ρε παιδιά. Έπαιξε μπάλα η ΑΕΚ. Δεν υπήρχε ΑΕΚ, φίλε. Την κατατρόπωσε ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό φάνηκε η ΑΕΚ ότι δεν ήταν καλή. Ήτανε τέλειος ο ΠΑΟΚ, φίλε. Και σε αυτό το γήπεδο που τάσω, βλέπω εφιάλτες όταν το βλέπω. Ναι, ο Λουτσέσκου τον έχει πάρει την ταυτότητα σήμερα τον Ισπανό Χιμπάτζη. Εννοείται, μα ο Ισπανός ρε φίλε όλα με τρίκια από εδώ και με κλεφτοπόλεμο και εδώ μέσα μείνουμε στα ίδια. Έκανε και μπαίναν μέσα και καρογκυσλίκια, φουρφουφού ο διαιτητής, ανά δύο λεπτά κάτω. Όλοι να μην έχει ρυθμό, γιατί σε ρυθμό έντονο δεν μπορεί να ακολουθήσει. Εδώ ο Μπίσεσβαρ που σε εμάς είναι ο χειρότερος σε φυσική κατάσταση, τους περνούσε ρε φίλε σταματημένος. Φαινόταν μηχανάκι εκεί μέσα. Φαντάζεσαι τώρα πόσο κακή είναι η ΑΕΚ. Να σε καλά, φίλε. Έγινε, τα φιλιά μου, παιδιά. Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. 23-10-287-3-8. Στέλνουμε πάρα πολλά χαιρετίσματα στο φίλο το Μπάμπι των Βάιρων, στο Τζόρτζ που βρίσκονται στη Γερμανία για προσωπικές υποθέσεις. Αυτά τα special παλιά καθαρόημα χιλιομετράκια παουξάκια. Πολλά χαιρετίσματα εκεί στην ασπρόμαυρη Γερμανία στο φίλο μας τον Μπάμπι τον Παπαδόπουλο και την όμορφη παρέα του. Πάμε στον επόμενο ταμπλούχο. Καλησπέρα, καλημέρα, όπως θέλετε πείτε το. Γεια σας. Γεια σου Τασούλη. Κωνσταντίνος της Άβης είμαι. Ποιος? Ο Κωνσταντίνος της Άβης, ρε. Γεια σου ρε Κότσο, γεια σου ρε Κότσο, τι κάνεις. Καλά αγοράκι μου, καλά. Σας ακούω τώρα, λέω θα πάρω, δεν γίνεται. Πού είσαι, στο Ταρίφα είσαι, στην Ταρίφα είσαι. Στο Ταρυφογλώνιο είμαι και τη Δήμο. Και το νου σου μη πας καραροδρόμι, θα γίνει της ανομαλίας σε λίγο, να ξέρεις, κατά τις 2.30 έρχεται η αποστολή. Θα πάει και λευκό πύργο να πούμε. Σε γοντάρω κατά εκεί, σε γοντάρω. Θα μπλέξεις Κότσο να ξέρεις. Θα μπλέξεις γιατί 2.30 ώρα θα είναι η αποστολή και μετά καπάκι θα πάνε λευκό πύργο με το κύπελο όλοι μαζί. Ναι, ναι, ή αυτό που είπες είναι γεγονός θα γίνει. Τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις το λευκό πύργο. Μας το είπε ο Κόλκας, το επιβεβαίωσε προ λίγο. Κομπλέ. Ήθελα να πω φίλε, φάνηκε η γύμνια τους, φάνηκε ο κομπλεξισμός τους στο... Στο δεύτερο γκολ η Κερκίδα να πούμε παραμίλαγε, φωτιές και ιστορίες. Αυτό που είπατε είναι γεγονός, ο ΠΑΟΚ ήταν εντάξει, αποκλειστικό που μπορούσε να παίξει ΑΕΚ και αυτό που έγινε σήμερα ήταν αυτό που καθρέφτησε όλο το πρωτάθλημα. Βέβαια, στείλανε το μήνυμα και την πήρανε χαμπάρι ποιος είναι ο πραγματικός, ο αρσενικός πρωταθλητής και ποιος είναι ο θηλυπρεπής πρωταθλητής στα χαρτιά, στα δικαστήρια με τους δικαστές και τους διαιτητές. Παίρνω τηλέφωνο ένα φιλαράκι μου, με λέει αξής από μακρύγιαλο, με λέει μη συντρίπα μου, λέει δεν κουνιέμαι, λέω πες μου τώρα ποιος είναι ο πραγματικός πρωταθλητής και τι με απαντάει. Πάντως οφείλει λέει να παραδεχτείς ότι έχω τον καλύτερο τερματοφύλακα. Άκου τι με είπε. Τι να σου πει ρε φίλε τώρα, τι να σου πει. Απάντηση. Τι να σου πει. Κάνανε μάγκα φίλε, αυτό θα πω, θέλω να λέω αλήθειες. Τον κάνανε μάγκα τώρα, ο άλλος αυτά δεν τα χάναμε ούτε στην Αλάμα να πούμε στο σχολείο τώρα. Εσύ, ο Μπάργκας έπαιζε, ήταν όλοι οι ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, έτσι. Και αν δεν ήταν σε καλή μέρα ή αν ήταν πιο εύστοχοι ή πιο ψύγρεμοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αυτή η ΑΕΚ που τη βγάλανε χάρτινη πρωταθλήτρια και είναι πραγματικά χάρτινη, ψεύτικη, θα έτρωγε 0-6 μέσα στην έδρα της. Αυτό, εγώ το περίμενα. Θα μπαίναν μέσα οι φίλοι της ΑΕΚ και τους δέρνανε. Αυτούς εδώ. Αυτοί που τους αποθέαναν προχθές και κάνανε τη φιέστα του πέτσινου, του θηλυπρεπέστα του πρωταθλήματος που έχουν πάρει, το κλεψιμέικο, θα μπαίναν και τους κοπανούσαν οι ίδιοι. Έτσι φίλε. Κατάλαβες. Είχαν και ρωτήσεις να το πανηγυρίσουμε τώρα να δω πως θα σηκώσουν την κούπα Τάσο. Θα ρίξουμε πολύ γέλιο τώρα. Θα σηκώνουν κούπα και θα τους πιτσιλάνε. Εντάξει, σηκώσανε αλλά δεν ήταν κούπα, ήταν ασπρόμαυρο αυτό που σηκώσανε. Ναι. Το κύπελο ήταν, το ασπρόμαυρο μέσα στον Αττικό ουρανό. Έτσι, ναι. Έγινε τώρα, ο Αττικός ουρανός και η χαβούζα ασπρόμαυρη σήμερα.
Έτσι, έτσι. Ήταν το, αυτό που έπρεπε να γίνει. Ήταν η αληθοφάνεια, η διαφάνεια. Έτσι, έτσι. Έγινε, ρε, αποδόθηκε δικαιοσύνη. Έτσι ακριβώς, αγορμάτε. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Να σε καλά. Με τον τάμπλ, άντε. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Να σε καλά. Και καλά αγόγια, ρε. Καλά αγόγια. Λοιπόν, πάμε και σε ένα κύριο. Μύρισε Χαλκιδική. Μύρισε θάλασσα. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Τι κάνεις, γλυκέ μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Νταμπλούχε. Καλημέρα είσαι... και στην κάλτσα δίπλα σου. Όχι, φιλέ, το πήρε το κύπελο. Δεν έχει να πει τίποτα. Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης, να ξέρεις, Κωνσταντίνε. Έλα. Τον είπα, θα μπω στούντιο και θα ρίξει μετά μισή ώρα. Εννοείται. Χάσουμε, κερδίσουμε. Να ξέρει. Το έχω screenshot το μήνυμα, θα το ανεβάσω στο Facebook, να ξέρετε. Όχι, θα εκτεθώ. Τι κάνει, Εντάξει, προσπαθώ να συνέλθω σιγά-σιγά. Το είδα εδώ, ξέρει, τα εξωτικά φλογητά με πολύ καλή παρέα. Το ζήσαμε ωραία και εντάξει, τα είπαν τώρα όλοι οι ακροατές. Είναι, νομίζω ότι. Να το πω θεία δίκη, να το πω παοξίδικη, θεία δίκη. Για μένα το λέω πολλές φορές, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι το ποδόσφαιρο εγώ το λατρεύω εντός των γραμμών, εντός των τεσσάρων γραμμών. Σήμερα γούσταρα ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ. Είδα μια ομάδα η οποία έπαιζε με μια πολύ χειρότερη της ομάδα. Και χαίρομαι επίσης για τις δηλώσεις που έχουν κάνει όλοι οι παίχτες του ΠΑΟΚ και ο προπονητής περί κλοπής. Βέβαια. Γιατί είναι η πραγματικότητα. Τους ξεγύμνωσαν σήμερα. Και... όλα τα λεφτά είναι δηλώσεις του Βιερίνη, πιστεύω. Όλοι, μπράβο, μπράβο Στέλιο. Τέτοιους αρχηγούς θέλω στον ΠΑΟΚ, έτσι. Να λένε την αλήθεια, να λένε αυτό, όχι αυτό που γουστάρει ο κόσμος, να λένε αυτό που ζούνε. Γιατί οι ποδοσφαιριστές που είναι οι πρωταγωνιστές αυτού του αθλήματος, φέτος ζήσαν μια πάρα πολύ μεγάλη αδικία. Ποδοσφαιρική αδικία. Και δεν είναι ένα διαιτητικό λάθος που λες, μου σφύριξε ένα offside ή ένα πέναλτι και έχασα ένα μάτς. Μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ, αν δούμε αυτή τη στιγμή τη βαθμολογία, ένα πίνακα βαθμολογίας που έχει νίκες, ήττες, ισοπαλίες και κάνουμε το άθροισμα των νικών, το άθροισμα των ισοπαλιών, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Εγώ πραγματικά προσπαθώ να μπω στο πετσί των οπαδών της ΑΕΚ και να προσπαθήσω να μπω στη θέση τους πώς θα ήμουν εγώ σήμερα, βλέποντας αυτή την ομάδα έτσι όπως έπαιξε και παίρνοντας ένα πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Πώς μπορεί να το χάρει αυτό ένας άνθρωπος? Πραγματικά απορώ. Χρόνια απορούσα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Σήμερα απορώ για τους οπαδούς της ΑΕΚ. Ιδίως με αυτή την εικόνα αυτής της τραγικής, της γελίας ομάδας. Γιατί πρόκειται για μια γελία και τραγική ομάδα. Όλη τη χρονιά. Αυτό. Νομίζω σήμερα αποκαταστάθηκε σε αρκετά μεγάλο βαθμό η αλήθεια. Δυστυχώς δεν θα καταγραφεί στην ιστορία ένα πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά στη συνείδησή μας έχει καταγραφεί ήδη. Και όχι άδικα. Είναι θέμα χρόνου, έτσι. Δεν είναι αυτό που λένε ότι ήμασταν καλοί, για μας είστε πρωταθλητές, προσπαθήσατε. Όχι. Το πρωτάθλημα πάρθηκε. Με βαθμούς κανονικά. Το αν το κλέψανε, γιατί πρόκειται περί κλοπής, είναι ληστές κανονικοί, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Μακάρι να μπορέσουμε όλοι μας να μεταδώσουμε στους φίλους μας, στα παιδιά μας, στα ανήψια μας, μετά από κάποια χρόνια, να τους εξηγήσουμε αυτό που έγινε, ότι δεν σφάχτηκε ο ΠΑΟΚ εντός το γηπέδο όπως γινόταν τα προηγούμενα ίσως χρόνια, σφάχτηκε σε αίθουσες δικαστηρίων. Έτσι. Αυτά. Ένα έτσι. Μεγάλο μπράβο. Εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε κύπελο αφού δεν πήγα εγώ στο ΆΚΑ. Έτσι δεδομένο ήταν αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τέλος, καλό, όλα καλά. Να γυρίσουν όλα τα παιδιά καλά. Έτσι, γιατί είναι μια μεγάλη εκδρομή και για μένα ο τελικός τελειώνει από τη στιγμή που θα μπει και ο τελευταίος οπαδός του ΠΑΟΚ στο σπίτι του. Υγιής, εκεί τελειώνει. Έτσι. Σωστός. Κωνσταντίνε, να σου πω, το έπεισε τον μπος να μπει τηλεόραση που λέγαμε. Ναι, είναι όλα έτοιμα για το Μουντιάλ, ναι. Α, εντάξει. Yeah. Okay. Τότε θα έρθουμε να δούμε παρέα ματσάκι, να παίξουμε κανένα στοίχημα. Σας περιμένω. Να παίξουμε κανένα στοίχημα όμως, Κωνσταντίνε. Δεν θα σου πούμε πότε, θα σου κάνουμε σκασιά χωρίς να την πάρεις γραμμή, να ξέρεις, και θα σου φέρω το ολόσωμο μαγιό που σου υποσχέθηκα, Ταρζάν των φλογητών. Τέλεια.
Όσο για τις πόντες που πετάει η διπλανή σου κάλτσα, ναι. Θα παίξουμε στοίχημα, αλλά δεν θα είναι Σαββατοκύριακο, φίλε μου. Εντάξει, μόνο έχω μάθει ότι έχει πάρει 2 διαμερισματάκια τους τελευταίους 2 μήνες στο στοίχημα ο Στέλης ο Παντελής. Χάνετε η γραμμή, δεν σας ακούω καλά. Ναι, το ξέρουμε. καλό βράδυ, Βαγγέλη. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους. Γεια σας, Κωνσταντίνε. Γεια σε όλους τους ακροατές. Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης, ο αγαπητός, ο αγαπημένος μας Κωνσταντίνος. Ραντεβού τον Οκτώβρη. Τον Οκτώβρη. Να είσαι γερός, Κωστάκη, που θα τα πούμε. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου, ρε Κότσο. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Έχει χαιρετίσματα από τον Χρήστο. Κωνσταντίνος. Ναι. Ωραίος. Κλείνουμε, παιδιά, σιγά-σιγά. Συμπληρώσαμε. Τι, Βασίλη μου. Πάρε το Μοσκοβίτη, άμα βγει, να μας δώσει λίγο παλμό από Λευκοπύργο. Να πάμε κάνα 5 λεπτάκια, 7 λεπτάκια ακόμα, γιατί 6 ώρα έχει γερτήριο, έχει φάμπρικα. Συμπληρώσαμε και 3,5 ώρες στούντιο, έτσι. Έχω παρασκηνιάκι από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Για πες. Όπου εκεί συναντήθηκαν ο Ιβάν Σαββίδης με την ομάδα, με τους παίκτες, και οι ποδοσφαιριστές πήραν τον Ιβάν Σαββίδη στα χέρια και άρχισαν να το πετάνε. Ανέβασα το βίντεο στην ομάδα του Facebook, στην Ασπρόμαυρες Πτήσεις. Όποιος θέλει να μπει, να δει την στιγμή που σας περιέγραψα. Μπείτε στις Ασπρόμαυρες Πτήσεις στο Facebook, στην ομάδα μας, 11.500 μέλη, για να δείτε αυτό που ανέβασε ο Στέλιος Παντωνίου, τον Ιβάν Σαββίδη στα χέρια των παιχτών του ΠΑΟΚ. Έχουμε τον Νίκο. Πάμε σε Νίκο Μοσκοβίτη. Και Λευκοπύργο. Στο Λευκοπύργο. Έλα, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλημέρα, μάλλον έτσι πρέπει να το λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα. 12 καλημέρα λέμε. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Εδώ που τα πράγματα τώρα είναι λίγο εν αναμονή, είναι η αλήθεια. Ναι. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει ήδη προς το αεροδρόμιο για να έρθουν μετά προς τα δω. Γενικά μπροστά έτσι εκεί από το Λευκοπύργο συνεχόμενα συνθήματα. Εδώ βέβαια νομίζω ότι είναι η χαρά του Κατινιέρη σήμερα. Εντάξει, κάτι είναι στην πέρα περιμένω να δουλεύω και φιάδρο, τι να κάνουμε. Ναι, γιατί για τα προηγούμενα χρόνια τζάμπα πήγαιναν. Άλλα μπράβο, ναι, σωστά. Μόνο τα σκυλιά δεν τρώγαν τα λουκάνια. Τέλος πάντων. υπάρχει έτσι ωραίο χαβαλέ, μια αναμονή από αυτή που έγινε γνωστό στους περισσότερους ότι θα έρθει η ομάδα από εδώ. Υπενθυμίζουμε ότι στον αρχικό σχεδιασμό δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Το να έρθει η ομάδα από τον Λευκοπύργο, αλλά αποφασίστηκε αφού προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία γύρω στις 2.30, αν θυμάμαι καλά, ναι, 2.30. Να έρθει μετά από εδώ και να έχουμε στιγμές όπως και πέρσι. Πέρσι βέβαια ήταν με το πούλμαν της ομάδας, νομίζω και σήμερα θα γίνει μια ανάλογη, θα υπάρχει μια ανάλογη έτσι σκέψη, γιατί πέρσι είχαν γίνει πολύ ωραία σκηνικά. Να δούμε αν και φέτος θα έχουμε κάτι ανάλογο. Πέρσι βόλευε και ήταν από το Βόλο, οπότε ήταν ο δικός. Σήμερα άλλαξε λίγο το πρόγραμμα. Θα έρθει από εδώ η ομάδα λίγο πιο μετά, εφόσον προηγηθεί στις 2.30, υποθέτω σε καμιά ώρα μετά από εκεί. Έχουμε δρόμο ακόμα από εδώ. Έχουμε να περάσουμε χρόνο από εδώ. Ωραία. Δεν το αμφισβητήσαμε εδώ σαν εκπομπή, τουλάχιστον με το Στέλιο, ούτε μία στιγμή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει το κύπελλο στο Λευκοπύργο. Ναι, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, να ξέρεις. Επιμείναμε κιόλας. Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον πριν, γιατί τώρα έχει περάσει και αρκετή ώρα και αρκετοί ξέρεις έχουν φάσει λίγο δεξιά-αριστερά μπροστά από το Λευκοπύργο, κάποιοι έχουν φάει, κάποιοι έχουν αράξει εδώ μπροστά από την εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, εντάξει, έτσι συνηθίζεται. Νομίζω ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, ειδικά έτσι εκεί μετά το τέλος του αγώνα στο καπάκι εκείνη την ώρα, είχε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος είτε πέρασε για λίγο, είτε ήρθε εδώ πέρα και κάθεται και περιμένει. Οπότε πάρα πολλοί φίλοι είπαν ότι είχε πιο πολύ κόσμο από πέρσι. Να σου πω την αλήθεια και εγώ, επειδή πέρσι πάλι έτυχε να καθίσω μέχρι το πρωί εδώ. Ήμουνα και εγώ. Για λόγους δουλειάς. Ήμουνα και εγώ. Από τις φωτογραφίες που είδα και εγώ, έτσι αμέσως μετά το τελικό, και εμένα έτσι μου φάνηκε. Ναι. Ότι είχε περισσότερο κόσμο. Ωραία. Καλά, okay. Καλά, πέρσι αργήσε και η αποστολή. Ήρθατε 4-4,5 ώρα. Περιμέναμε πόσες ώρες. Μισό λεπτό για τους φίλους που ακούνε τώρα ή έχουν συντονιστεί τώρα ή είναι στα αυτοκίνητά τους. Να πούμε ότι το πάρτι συνεχίζεται. 2,5 ώρα η αποστολή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει φύγει η αποστολή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τώρα πρέπει να έχουν φύγει. Άρα 2,5 ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία και όλη η αποστολή συνοδεία με το κύπελο. Θα οδηγηθούν προς το Λευκό Πύργο, εκεί που θα γίνει ο ανάλογος πανηγυρισμός. Εντάξει. Οπότε και λίγο πιο μετά
Ναι. Αν τραβήξει και λίγο πιο αργά, εδώ θα είμαστε. Θα ενημερώσουμε. Νίκο, εμείς σε 5-10 λεπτά θα κλείσουμε. Εγώ 6 ώρα δουλεύω το πρωί. Συμπληρώσαμε 3,5 ώρες. Ναι, εντάξει, συμπληρώσαμε 3,5 ώρες. Εντάξει. Ευχαριστούμε, ωραία, Νίκο. Ευχαριστούμε, ωραία, πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ήταν ο Νίκος Μοσχοβίτης από το ΠΑΟΚ 24 και το Λίμπερο 107,4. Και από το Λευκό Πύργο. Και από το Λευκό Πύργο, σωστός. Αυτό είναι το πιο σωστό. Πάμε στον τελευταίο φίλο ακροατή. Μην τηλεφωνείτε άλλη παιδιά. Έτσι. Να μας πει τα δικά του. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σου, φίλε μου. Καλησπέρα στους νταμπλούχους, στη Βόρεια Ελλάδα, όλοι. Παιδιά, πόσο σίγουρο είναι ότι θα έρθει η αποστολή στο Λευκό? Δεν άκουσα, φίλε. Μας ακούς, φίλε? Ναι, σας ακούω. Έλα, τι ρώτησες, δεν καταλάβαμε. Λέω ότι ακούγεται πως θα έχει κάτι καθυστέρηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος. 2,5 η ώρα θα είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία η αποστολή και θα έρθει κατευθείαν Λευκοπύργο. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από 5 λεπτά, από 5-7 λεπτά, μας τηλεφώνησε απευθείας από το Βενιζέλος ο Σταύρος ο Κόλκας και μας το είπε. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σίγουρο δεν είναι αύριο τι θα γίνει. Για το Λευκό Πύργο είναι 100% σίγουρο. Είναι τσικαρισμένο. Ωραία, Αρδέσια. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Γεια σας. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά και από εμάς. Έτσι, Κυπελλούχος Ελλάδος 2017-2018. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η βραδιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το γλέντι, οι πανηγυρισμοί θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Πάρα πολλοί κόσμος οδηγείται προς το αεροδρόμιο Μακεδονία για να συνοδεύσει την αποστολή και το κύπελο στο Λευκό Πύργο, εκεί που θα συνεχιστούν οι πανηγυρισμοί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δώσ' το λίγο αυτό, ρε Μπιλάρα. Λοιπόν, εμείς με τη σειρά μας εδώ, σαν ασπρόμονες πτήσεις, να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και αύριο πρώτα Θεός εδώ στις 10 το βράδυ πάλι με ασπρόμενες πτήσεις μετά σου Τρέγια Ιατρόπουλο και Στέλιο Παπαντονίου. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη τον Καβαδία, τον Ιχολήπτη μας, για την πολύτιμη συνεργασία του. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήταν συντονισμένο εδώ στο 107,4 στον FM και πανηγυρίσαμε μαζί μια βραδιά ανεπανάληπτη, η οποία έχει και συνέχεια. Στέλιο, τι να πω, δύο κουβέντες και να φύγουμε. Δεν έχω να πω κάτι. Να ξέρετε ότι το ραντεβού είναι στο Λευκό Πύργο. Η ομάδα θα έρθει, θα πάει εκεί, θα πάει το κύπελο εκεί. Πάμε μια βόλτα από εκεί. Θα πάμε εκεί. Οπότε απολαύστε το, γιατί είναι μια μοναδική στιγμή, μια μοναδική βραδιά και είναι η χαρά ολόκληρης της πόλης και ολόκληρης της οικογένειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήταν συντονισμένος εδώ στις ασπρόμαυρες πτήσεις. Τα λέμε αύριο στις 10 το βράδυ. Από ασπρόμαυρες πτήσεις, Τάσο Τρέγια, Τρόπουλο, Στέλιο Παντονίου και Βασίλη Καβαδία. Auf Wiedersehen!